Μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά. Νομίζω ότι σε ένα λεπτό, δύο μπορούμε να αρχίσουμε. Άρα τακτοποιηθείτε σας παρακαλώ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση που διοργανώνουν ο Δήμος Άνδρου, ο πολιτιστικός οργανισμός ΆΙΛΑ και η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Άνδρου με θέμα την ενημέρωση για την πράσινη ενέργεια μέσω αιωλικών πάρκων. Βέβαια, πίσω από τον ανώδυνο σχετικά αυτό τίτλο, νομίζω ότι ο κατέλας καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση και ένας προβληματισμός, συχνά έντονος, και από την πλευρά των τοπικών κοινωνιών, κυρίως από την πλευρά των τοπικών κοινωνιών. Το θέμα αυτό δεν είναι καινούριο, ούτε περιορίζεται βέβαια στην Άνδρο. Είναι αλήθεια ότι έχουν προηγηθεί πολλές συζητήσεις, και εδώ και αλλού, με αντιπαραθέσεις και διαμάχες συχνά έντονες. Φιλοδοξία των οργανωτών σήμερα είναι να υπάρξει μια όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση, και νομίζω ότι μια ιδιαιτερότητα είναι ότι για πρώτη φορά, από όσο ξέρω εγώ, υπάρχει η παρουσία των εταιριών και της άλλης πλευράς δηλαδή, και αυτό το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Δεν θα επεκταθώ εγώ παραπάνω. Διαδικαστικά θα ήθελα να πω μερικά πράγματα. Υπάρχουν δύο χαιρετισμοί να διαβαστούν. Μετά θα παρακαλούσα τους ομιλητές του πάνελ να κάνουν μια πολύ σύντομη παρουσίαση την ιδιότητά τους, για να ξέρει ο κόσμος ότι είναι. Μετά θα ακολουθήσουν 9 λεπτές τοποθετήσεις, με τη σειρά που είναι στο πρόγραμμα που έχετε πάρει. Μετά θα υπάρξει ένας πρώτος κύκλος, θα δούμε με τις ερωτήσεις, γιατί έχουμε προφανώς ένα πρόβλημα χρόνου. Θα πάρουμε πρώτα μερικές ερωτήσεις για να δούμε πώς θα εξελιχθεί, θα δοθούν κάποιες απαντήσεις, μετά θα ξανακάνουμε ένα κύκλο και εκεί πέρα θα εκτιμήσουμε κιόλας με βάση το χρόνο πώς θα συνεχίσει την πορεία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος χαιρετισμός. Κύριε Δήμαρχε, θα πείτε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι μπορούμε. Επομένως, ναι. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Ξεκινήσει τη διαδικασία. Έχω καταλάβει ότι είμαι δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Άνδρου. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Επειδή στις ανακοινώσεις αναφέρεται ότι ο Δήμος Άνδρου είναι συνδιοργανωτής μαζί με τον οργανισμό ΆΙΛΑ και την ΚΙΝΣΕΠ. Κάτι τέτοιο θέλω να επισημάνω ότι δεν ισχύει για τον Δήμο Άνδρου. Δεν έχει υπαρθεί κάποια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ότι έχει, ότι διοργανώνει αυτή τη συγκέντρωση. Αυτό ίσως να είναι μια προσωπική επιλογή. Αλλά απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στην πρόσκληση αυτής της συνάντησης δεν υπάρχει. Το τονίζουμε αυτό γιατί δεν είναι δυνατόν όταν στα διπλανά νησιά να γίνονται αυτές τις αλυσίδες να υπάρχει απόφαση από ομόφωνη, από την περιφέρεια, να έχει κάνει δήλωση και ο ίδιος ο Δήμαρχος, ακολουθώντας την περιφέρεια, εμείς σαν Δήμος να είχαμε πάρει μια τέτοια απόφαση σε μια άτοπη για μας, για μένα, χρονική στιγμή, να καλέσουμε τους επενδυτές. Αυτό λοιπόν το τονίζω, ότι δεν υπάρχει επίσημη απόφαση του Συμβουλίου, ότι συμμετέχει ο Δήμος σε αυτήν την ταινία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα παρακαλούσα καταρχήν τον κύριο Δήμαρχο, αν έχει να πει δύο λόγια. Και θα παρακαλούσα να μην εστιαστούμε στο ζήτημα του ποιος και τι διοργανώνει. Η ουσία νομίζω ότι ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο και να προχωρήσουμε στο ψητό, που θα λέγαμε. Καλημέρα.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς για την παρουσία σας, που πραγματικά υπάρχει η έμπρακτη απόδειξη της αγωνίας που έχει το νησί σε σχέση με την χωροθέτηση των αιωλικών πάρκων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καλεσμένους που βρίσκονται στο πάνελ και να πω, επειδή πραγματικά το ζητούμενο των ανθρώπων που τρέξαμε αυτή την εκδήλωση, της ΚΙΝΣΕΠ και του ΆΙΛΑ, την Ειρήνη Τιντράκου, τον Ευαγγέλη Παπαδάκη, ήταν να βρεθούν στην Άνδρο όλοι μαζί και να συζητήσουμε, παρόλο που ξεκίνησε ως μία πρόσκληση του Δήμου Άνδρου και όχι του Δημοτικού Συμβουλίου, που εκπροσωπώ εγώ, για τους επενδυτές, δεχτήκαμε στα πλαίσια της πραγματικής ενημέρωσης στην πορεία να μπουν στο πάνελ και άνθρωποι που αντιδρούν με την χωροθέτηση των αιωλικών πάρκων. Και αυτό το κάναμε γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στη δική σας κρίση. Αυτό που σήμερα ήρθαμε να κάνουμε εδώ δεν είναι λαϊκό δικαστήριο. Είναι μια πραγματική και ουσιαστική ενημέρωση. Φημιζόμαστε για τη φιλοξενία μας. Ξέρω ότι αυτό θα πάει όσο πιο καλά γίνεται. Να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον συντονιστή, τον κύριο Μαθιουλάκη, που ήρθε και πιστεύω ότι θα κρατήσει μια διαδικασία που θα σας βοηθήσουμε να παραχθεί γόνιμα συμπεράσματα. Και να πω ότι, επειδή μια απλοϊκή ερώτηση ανθρώπων που δεν έχουν ασχοληθεί με τα αιωλικά είναι εσύ αν τα θες ή δεν τα θες, το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι ότι η Άνδρος είναι κάθετα αντίθετη στο γάζωμα που επιχειρείται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν δηλώνουμε ότι είμαστε απέναντι στη ΣΑΠΕ. Αυτό που διεκδικούμε είναι ένα σωστό σχεδιασμός. Εγώ προσωπικά έχω ζητήσει και από την κυβέρνηση, όπως και οι υπόλοιποι δήμοι και ο Περιφερειάρχης, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Αδάμης, έχουμε ζητήσει την δυνατότητα να γίνει η αναθεώρηση του χωροταξικού, αλλά να γίνει η αναθεώρηση του χωροταξικού πριν εγκατασταθούν το σύνολο των προγραμματιζόμενων αιωλικών πάρκων, που πραγματικά θα έχει δημιουργήσει πρόβλημα και δεν έχει και λόγο να γίνει. Θα ήθελα για μια ακόμα φορά να σας ευχαριστήσω και να πω, επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό, μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Μιας και αρχίσαμε τους χαιρετισμούς, να σας διαβάσω τους δύο χαιρετισμούς που μου δόθηκαν από την Οργανωτική Επιτροπή. Καταρχήν από την Έπαρχο Τίνου Αναστασία Διελιγιάννη Άσπρου, Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας και να πω ότι η συμπαράσταση των Διγνιακών είναι δεδομένη σε κάθε προσπάθεια που σκοπό έχει την ενημέρωση του κόσμου και τη σφαιρική πληροφόρηση για να βγουν σωστά συμπεράσματα. Έχω ξεκάθαρη άποψη για τα αιωλικά, που μπορεί να φανεί δογματική σε κάποιους από το διευρυμένο ακροατήριό σας. Πιστεύω δηλαδή ότι τα αιωλικά θα κάνουν ζημιά στον υδροφόρο ρίζοντα, θα σκοτώσουν πουλιά, θα μας γεμίσουν με κακό βιομηχανικό θόρυβο, θα καταστρέψουν τις ξερολιθιές μας, θα αλλάξουν παντελώς το τοπίο και θα μας γεμίσουν με τεράστιους δρόμους που θα καταστρέψουν τη φυσιογνωμία των νησιών μας και τις κορυφογραβές μας. Θα ευτελήσουν την αξία γης, θα τελειώσουν τον τουρισμό, αλλά και οποιαδήποτε εναλλακτική δραστηριότητα στρέφεται γύρω από αυτόν, μονοπάτια, γαστρονομία κτλ. Θα οδηγήσουν τον αφανισμό κάθε παραδοσιακής δραστηριότητας και στην ερημοποίηση. Επίσης, το σίγουρο είναι ότι από τα αιωλικά ο μόνος ωφελημένος είναι ο επενδυτής, μιας και το ρεύμα τους είναι μεταβλητό, δεν αποθηκεύεται, δεν θα ηλεκτροδοτεί τα νησιά μας, τελικά δεν καθαρίζει αυτό της Πτολεμαΐδας, αλλά το εισαγόμενο ακριβό αέριο. Επίσης, δεν εξοικονομεί παρά ελάχιστο κλάσμα από τα καύσιμα που ισχυρίζονται και συνεπώς δεν μειώνει σχεδόν καθόλου ρήπους. Επειδή όμως όλα αυτά, όπως προείπα, δεν θα αρέσουν σε κάποιους, μπορούμε να μιλάμε για πράγματα κοινής αποδοχής, ότι δηλαδή τα νησιά μας που ζουν από τον τουρισμό και συνεισφέρουν με τον τουρισμό τους στο ΑΕΠ της χώρας, θα πρέπει να προφυλαχτούν από αυτά τα φαραωνικά έργα. Επίσης, ότι ο τρόπος που επιχειρούν κάποιοι να εγκαταστήσουν στα νησιά μας τις ανεμογεννήτριες είναι άδικος, παράλογος και ευλαπτικός και με μαθηματική ακρίβεια θα είναι ζημιογόνος για τις τοπικές κοινωνίες. Ότι οι επενδύσεις των αιωλικών θα σταματήσουν άλλες επενδύσεις στα νησιά, ιδιαίτερα τουριστικές επενδύσεις, και θα φρενάρουν την ανάπτυξη των νησιών μας μετά την εγκατάστασή τους κατά το σκοπούμενο τρόπο. Ποιος το όνομα μιας επένδυσης θα μας διώξει από τον τόπο μας? Γιατί δεν νομίζω να φαντάζονται κάποιοι ότι θα υπάρξει μια αρμονική συνύπαρξη εκατοντάδων ανεμογεννητριών με ό,τι υπάρχει σήμερα στα νησιά μας.
Ας μου πει κάποιος, ποιος θα έρθει να πεζοπορήσει στην Άνδρο ή να χαλαρώσει και να περάσει τις διακοπές του σε ένα νησί γαζωμένο από την άκρη σ' άκρη, από άκρη σ' άκρη από ανεμογεννήτριες. Ποιος ντόπιος θα νιώσει ευχάριστα στο νησί του, αν αντί να ακούσει τους χαρακτηριστικούς οίκους των πουλιών και της θάλασσας, ακούει το συνεχή και επαναλαμβανόμενο ήχο εκατοντάδων ανεμογεννητριών. Καλό είναι κάποιοι από τις τοπικές κοινωνίες να μην σταθούν στο πρόσκαιρο και παραδοσιακό συμφέρον, αλλά να σκεφτούν με ανοιχτό μυαλό, μακροπρόθεσμα, με το βάρος μιας ευθύνης που έχει να κάνει με το ότι θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές και σε ποιο περιβάλλον θέλουμε να ζούμε εμείς και τα παιδιά μας. Η Τίνος είναι μπροστάρισα σε ένα δίκαιο αγώνα, αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Φίλοι και φίλες, μας χωρίζει ένα στενό, αλλά μας συνδέει ένας κοινός αγώνας και μια διαρκής προσπάθεια να διαφυλάξουμε τα νησιά μας από αυτό το επιχειρούμενο βιασμό. Καλή δύναμη λοιπόν και καλή συνέχεια στον κοινό μας αγώνα. Μετά υπάρχει ένας χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Πάρου, ο Μάρκο Κοβέο, για την ενημερωτική εκδήλωση του Δήμου Άνδρου για τις ανεμογεννήτριες. Αγαπητοί φίλοι, ο δίκαιος αγώνας σας κατά της εγκατάστασης βιομηχανικών αιωλικών πάρκων στην Άνδρο και η διεκδίκηση στο αύριο του τόπου σας βρίσκει όλους τους παριανούς, ένθερμους υποστηριχτές και συμπαροστάτες σας. Ο αγώνας αυτός δεν αφορά μόνο την ανατροπή των σχεδίων για να μετατρέψουν τα νησιά μας σε ένα τεράστιο βιομηχανικό πάρκο παραγωγής ενέργειας, αφορά την αποτροπή της διάπραξης ενός εγκλήματος για το περιβάλλον, την ανάπτυξη των νησιών μας και την καθημερινή διαβίωση των κατοίκων τους. Ο Δήμος Πάρου, οι φορείς, οι κάτοικοι και οι φίλοι της Πάρου έχουν πρωτοστατήσει σε όλες τις κινητοποιήσεις κατά της εγκατάστασης ΑΠΕ και έχουν επιδοθεί από την πρώτη στιγμή σε μια στρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προκειμένου να διαδοθεί στο Πανελλήνιο ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα υποβαθμίσουν ανεπανόρθωτα το τοπικό οικοσύστημα, θα ανατρέψουν τη βιωσιμότητα των νησιών και θα καταστρέψουν το μέλλον που επιθυμούμε για τον τόπο και τα παιδιά μας. Φίλοι Ανδριώτες, η δυναμική εκφράζει συσπήρωση όλων των Κυκλαδιτών γύρω από τον αγώνα αυτό μας γεμίζει ελπίδα για το μέλλον και σιγουριά ότι στο τέλος θα δικαιωθεί. Μαζί ξεκινήσαμε, μαζί συνεχίζουμε και μαζί θα πετύχουμε. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Μάρκος Κοβέας, Δήμαρχος Πάρου. Τελειώσαμε με τους χαιρετισμούς. Θα ήθελα να κάνω μια, οπωσδήποτε καταλαβαίνετε και είπαμε ήδη για το πρόβλημα του χρόνου, θα παρακαλέσω τον κάθε ομιλητή να τηρήσει το χρονικό όριο. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω επισημένοντας ότι παραμένουν δύο λεπτά πριν το τέλος το προγραμματισμένο της κάθε ομιλίας. Και πριν αρχίσουν τοποθετήσεις, θα ήθελα περισσότερο για να ξέρει το πάνελ, το κοινό με τους ομιλητές που θα ακούσει, να υπάρξει μια πολύ σύντομη παρουσίαση όλων των ομιλητών, την ιδιότητά τους, το όνομά τους, πριν περάσουμε στην πρώτη τοποθέτηση. Μπορούμε να αρχίσουμε ενδεχομένως. Καλημέρα σας, λέγω Παναγή Παπαθαματίου και εκπροσωπώ την εταιρεία ΕΝΤΕΚΑ, το ελληνικό πάρκο στην Βαρύνη. Καλημέρα σε όλους. Είμαι η Μαρία Ιμπέσκου. Είμαι Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών και Αδειοδότησης της εταιρείας Greek Wind Power και εκπροσωπώ τον αιωλικό σταθμό στη θέση Φραγκάκη στο Κόρθι. Καλημέρα σας. Λέγομαι Νίκος Βαλτής. Είμαι Γενικός Διευθυντής εταιρείας Elik ΑΕ, η οποία είναι η εταιρεία που αναπτύσσει τα αιωλικά πάρκα, δηλαδή ανήκει στον Όμιλο Κοπελούς. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Λέγομαι Βεμπές Κυριάκος από τον τομέα Προτέργεια της Μυτιλινέως και εκπροσωπώ την εταιρεία Ράχη Ξηροκόπη στο Κόρθι. Εντάξει, εγώ Μαρκυλάκης Μανώλης, να πω και εγώ για μένα, είμαι ερευνητής στο Δημόκρατο και θα προσπαθήσω να συντονίσω την κουβέντα όσο δυνατόν καλύτερα. Με τη βοήθειά σας. Ευχαριστώ. Θυσίας Βαγγέλης, καθηγητής σε άλλο τομέα, στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Έχω σχέση με το νησί 40 χρόνια, ενδιαφέρομαι για το νησί και αποφάσισα να παρέμβω στη σημερινή συζήτηση. Κωνσταντίνος Μαύρος, είμαι ο Διεθνός Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμας. Μπορείτε να πάτε. Καψάλης Γιώργος, είμαι επιτελικός διευθυντής της ΔΕΗ Ανανεώσιμας, ηλεκτρολόγος μηχανικός. Τρίφωνας Κόλλιας, νομικός, εξειδικευμένος σε περιβαλλοντικό και ενεργειακό δίκαιο. Έχω εκπροσωπήσει το Δήμο Τίνου, το Δήμο Πάρου και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στον αγώνα τους για την μη εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στα νησιά του Αιγαίου. Γεια σας, ονομάζομαι Αλέξανδρος Μαβής. Είμαι εδώ και 20 χρόνια ευαισθητοποιημένος πολίτης της Άνδρου που με καίει αυτό το ζήτημα. Πολλοί από σας με ξέρουν και θα πω και τη δική μας άποψη. Και νομίζω υπάρχει άλλο ένας ομιλητής που δεν είναι στο πάνελ. Τέλος πάντων, δεν βλέπω τώρα.
Εντάξει. Ωραία, μπορούμε να προχωρήσουμε με την πρώτη τοποθέτηση. Θα παρουσιάσω τον κύριο Μαύρο, ο οποίος μαζί με τον κύριο Καψάλη έχουν 9 λεπτά για να μας μιλήσουν. Ωραία, υπάρχει μια παρουσίαση εδώ, θα τρέχει φαντάζομαι για να κερδίσουμε τον χρόνο. Θα τρέχει. Οκ, μέχρι να ξεκινήσει αυτό. Πάγουμε κατά το ίμιση από την Κάριστο. Είναι η περιοχή που έχει δεχθεί τη μεγαλύτερη επένδυση, να το πω έτσι, σε ολικό δυναμικό στη χώρα. Οπότε και εκφύσεως και εκθέσεως, εκ της ιδιότητας μου ως Διευθυνός Σύμβουλος ΔΕΗ Ανανεώσιμες, πρώτον αντιλαμβάνομαι το θέμα και δεύτερον είμαι εδώ. Απέναντι σε κάποιον, αλλά είμαστε και έτσι που είμαστε. Από την ίδια πλευρά του τραπεζιού προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο λέγεται κλιματική αλλαγή. Πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον, σε αυτό κινούμαστε και σίγουρα με τον απαραίτητο σεβασμό στη χωροταξία και στα παιδεία. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες δεν έρχεται τώρα στην Άνδρο. Είναι εδώ το 1992 και έχουμε εγκαταστήσει το πρώτο υλικό πάρκο που εγκαταστάθηκε στην Ευρώπη. Το ξέρετε, το βλέπετε, βρίσκεται στην περιοχή του Καλυβαρίου. Υπάρχει λοιπόν η ιστορική καταβολή της εταιρείας. Είμαστε πρωτοπόροι σε έργα ΑΠΕ. Τρέχετε την παρουσίαση όπως προχωράω, γιατί δεν έχω να το πατάω. Και αυτά τα 35 έτη εμπειρίας μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να βρισκόμαστε παντού, σε όλη την Ελλάδα, με μικρά πάρκα τα οποία έχουν αγκαλιαστεί από τις τοπικές κοινωνίες, έχουν χωροθετηθεί προσεκτικά, σύμφωνα με τους κανόνες και τα πλαίσια τα οποία διέπουν την νομοθεσία. Έχουμε σημαντικά έργα υποκατασκευής σε όλη την επικράτεια και το χαρτοφυλάκιό μας αποτελείται από 5 τεχνολογίες. Είναι ολικά, είναι φωτοβολταϊκά πάρκα, είναι υδροελεκτρική σταθμή, βιομάζα και γεωθερμία. Η γεωθερμία δε βρίσκεται και στο σύμπλεγμα, στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου και πιστεύουμε θα προχωρήσει επίσης. Τώρα, στο Καλυβάρι ξέρετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή μια σειρά από ενενήτριες, οι οποίες λειτουργούν από το 1992. Όλες αυτές θα ξυλωθούν και θα αντικατασταθούν από μία. Αυτό το λέω διότι το περιβάλλον αποκαθίσταται πλήρως. Οπτικά το γνωρίζετε, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη όχληση, καθώς επίσης θα αντικατασταθεί, ξαναλέω, από μία. Ορίστε, δεν το έχετε, εντάξει. Επίσης έχουμε δύο πάρκα τα οποία είναι υπό ανάπτυξη. Το ένα είναι 11,5 MW και το άλλο είναι το μεγάλο στο βορρά, για το οποίο αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε λάβει έτσι όλα τα τεχνικά στοιχεία υπόψη μας, καθώς επίσης και όλα τα ωφέλη προς την τοπική κοινωνία, τα οποία είναι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όταν κατασκευάζεται ένα υλικό πάρκο, η εταιρεία και δει στη συγκεκριμένη περίπτωση και παντού όπου βρίσκεται ΔΕΗ Ανανεώσιμες, είναι εκεί, στηρίζει την τοπική κοινωνία, εν της πράγμαση, για όλα τα χρόνια της λειτουργίας του πάρκου. Και αυτά δεν είναι 10, δεν είναι 15, είναι 20 και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις φτάνουν τα 27 ή και τα 30, όπως στην περίπτωση του πάρκου που λειτουργούμε εδώ στην Άνδρο. Στο βόρειο τμήμα της Άνδρου, στο οποίο εμείς φιλοδοξούμε να εγκαταστήσουμε το υλικό πάρκο, ξέρετε ότι το υλικό δυναμικό είναι υψηλό. Είναι ένα μέρος το οποίο εμείς θεωρούμε ότι θα έχει την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας, την έχει μάλλον, καθότι έχει χωροθετηθεί ξανά πάρα πολύ προσεκτικά σύμφωνα με τους κανόνες και σίγουρα έχει την ελάχιστη οπτική όχληση. Σεβαστήκαμε βεβαίως με μελέτες τις αρχαιότητες, προσπαθήσαμε για κοινωνική συνένεση και βέβαια έχουμε φροντίσει οι αποστάσεις από τα κοντινότερα χωριά να είναι οι μικρότερες δυνατές. Δεν θα σταθώ πολύ στα προτιμόμενα ολικά πάρκα, θα δείτε ίσως και ξέρετε ήδη καλύτερα από τους περισσότερους που βρίσκονται. Απλά να μείνουμε ότι είναι εκτός δικτύου Νακτούρα και βεβαίως έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι προστασίες για ορνηθοπανίδα ή όλα τα άλλα χαρακτηριστικά που πρέπει να τηρούνται. Θέλω να πω να ξεκινήσω και να θέσω υπόψη σας τα εξής, ότι δεν υπάρχει πουθενά παγκοσμίως συσχέτιση μεταξύ της ανάπτυξης ολικών πάρκων, αρνητική συσχέτιση και του τουρισμού. Ίσως μπορώ να σας πω ότι από μελέτες που έχουν γίνει στην Ισπανία ισχύει μάλλον το αντίθετο. Ταυτοχρόνως, τα ολικά πάρκα, καθότι η τεχνολογία προχωρά, καταλαμβάνουν ιδανικά χωροθετημένες εκτάσεις, έτσι ώστε να μην δημιουργούν προβλήματα στη χρήση γης. Εμείς από την πλευρά μας σε αυτό έχουμε σταθεί πάρα πολύ προσεκτικά. Τώρα, για το επίπεδο αντιληπτού θορύβου, το οποίο υπόνεται κατά κόρον, θέλω να πω ότι επίσης είναι κάτι το οποίο έχουμε μελετήσει
και πιστεύουμε ότι είναι τελείως εκτός της συζήτησης ό,τι αφορά στα δικά μας πάρκα. Βεβαίως δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Εδώ θα κατασκευαστεί ό,τι είναι να κατασκευαστεί, από εσάς θα κατασκευαστεί ό,τι είναι να κατασκευαστεί και πάντα εμείς λαμβάνουμε υπόψη μας τις τοπικές κοινωνίες και βεβαίως με τα απαραίτητα αντισταθμιστικά ωφέλη. Τώρα, ανεμογενείς τρισουρανοξύστες, στη δική μας περίπτωση, αν δείτε και έχουμε μαζί μας και μπορούμε να σας δείξουμε, τη χωροθέτηση των ανεμογεννητριών πραγματικά δεν υπάρχει καμία οπτική όχληση, κυρίως όσον αφορά στο βόρειο τμήμα του νησιού. Τώρα, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είμαστε όλοι μαζί στο να αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων και αυτό μπορεί να γίνει με συνεννόηση, με γνώση, συναντήληψη και βεβαίως με σεβασμό στις αξίες μας. Εμείς έχουμε την εμπειρία, είμαστε εδώ όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε παλαιότερη εταιρεία στην Ελλάδα, σίγουρα στην Άνδρο, αλλά όσον αφορά στην Άνδρο και έχουμε και το παλαιότερο πάρκο στην Ευρώπη. Είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό και βεβαίως με επαγγελματισμό και σεβασμό στην κοινωνία προχωρούμε και θέλουμε σήμερα να έχουμε αυτόν τον διαδραστικό διάλογο ώστε να μπορέσουμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα και να προχωρήσουμε περαιτέρω. Σας ευχαριστώ και είμαστε στη διάθεσή σας για να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστούμε και για τον χρόνο, έτσι. Τώρα νομίζω ότι είναι η σειρά του κ. Μπερδεμπέ. Σας δίνω το μικρόφωνο. Την τρίτη παρουσίαση. Επόμενη. Εκπροσωπώ την εταιρεία Μυτιλινέως, όπου ο τομέας ενέργειας η πρωτέρια, το όνομα είναι αρκετά γνωστό, δραστηριοποιείται στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε φυσικού αερίου, είτε ανανεώσιμων πηγών. Είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός στην Ελλάδα. Έχει μία δυναμικότητα πάνω από 1.200 ΜΒ, εκ των οποίων 3 θερμοηλεκτρικά εργοστάσια φυσικού αερίου, 1/4 υποκατασκευή και πάνω από 200 ΜΒ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ταυτόχρονα είναι πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας. Πάμε στην επόμενη. Στο χώρο των ανανεωσίμων, κυρίως ασχολούμαστε με ολικά πάρκα, τα οποία είναι περίπου στα 195 ΜΒ. Έχουμε ολικά πάρκα σε πολλά μέρη της Ελλάδος, τα οποία τα βλέπετε, Σιδηρόκαστρο, Κάριστο, το Λακαρνανία κλπ. Και επίσης υπάρχει και μία δραστηριοποίηση σε φωτοβολταϊκά και μικρά υδροηλεκτρικά. Έχω μερικές φωτογραφίες από αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα, όπου κάποιος πλέον μπορεί να δει με εικόνα τι σημαίνει ένα αιωλικό πάρκο και όχι με χαρακτηρισμούς. Και είναι φωτογραφίες από τις Σέρες, από την Λακαρνανία και ταυτόχρονα βλέπει και κάποιος και τις δραστηριότητες οι οποίες ακριβώς αναπτύσσονται γύρω από αυτά τα πάρκα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα μιλήσω πιο αναλυτικά στα ωφέλη των αιωλικών πάρκων συγκριτικά με τις άλλες μορφές ενέργειας. Αλλά οι εικόνες νομίζω δείχνουν μια πολύ πιο παραστατικά τι σημαίνει ένα αιωλικό πάρκο. Τα αιωλικά πάρκα καταρχάς είναι επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον. Δεν παράγουν επικίνδυνους αέριους ρήπους, όπως οξυδία του αζότου ή διοξίδιο του θείου. Δεν παράγουν σωματίδια, δεν παράγεται διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο είναι ο κύριος παράγοντας της κλιματικής αλλαγής. Επίσης έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα ότι χρησιμοποιούν μία πηγή ενέργειας, που είναι ο άνεμος, η οποία είναι δωρεάν και ανεξάντλητη. Δεν είσαι υποχρεωμένος να αγοράζεις ούτε φυσικό αέριο, ούτε λιγνίτη, οτιδήποτε άλλο για να παράγεις ενέργεια. Και βέβαια αναπτύσσονται σε περιοχές υψηλού αιωλικού δυναμικού, όπως είναι η Εύβοια, οι Κυκλάδες και άλλες στη χώρα μας. Τηρώντας πάντα τους προβλεπόμενους περιβαλλοντικούς και χωροταξικούς περιορισμούς οι οποίοι υπάρχουν στην ελληνική νομοθεσία. Ένα άλλο πλεονέκτημα το οποίο έχουν τα ανανεώσιμα ενισχύουν την απεξάρτηση της χώρας από εισαγόμενα καύσιμα, με ό,τι αυτό σημαίνει. Θυμόμαστε τις κρίσεις στην τιμή του πετρελαίου ή με την τιμή του φυσικού αερίου, η οποία δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Και συμβάλλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων. Νομίζω πρόσφατα
Ακούσαμε όλοι το στόχο του 2030, το 65% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας να είναι από ανανεώσιμα, που αυτό σημαίνει ότι από τα 6.000 περίπου μεγαβάτ ανανεώσιμα πρέπει να πάμε στα 18, εκ των οποίων 4.000 στα ευρυκά πάρκα, και επίσης ότι από το τέλος του 2023 σταματούν τα λιγνητικά εργοστάσια, με εξαίρεση το καινούργιο της Πτολεμαΐδας, το οποίο θα λειτουργεί με αυτό το καύσιμο μέχρι το 2028. Επομένως, τα αιωλικά πάρκα βοηθούν στην επίτευξη αυτών των στόχων, τόσο σε εθνικό όσο και των δεσμεύσεων των εθνικών, των οποίων έχει η χώρα μας. Πάμε στην επόμενη. Επειδή αναπτύσσονται σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, ενισχύουν την αποκεντρωμένη, δηλαδή την περιφερειακή ανάπτυξη. Δημιουργούν τοπικές θέσεις εργασίας, τόσο στη φάση της κατασκευής, όσο και της λειτουργίας, και επίσης πέρα από το θεσμοθετημένο 3% επί των εσόδων, το οποίο αποδίδεται από αυτό το 3% το 1% στους κατοίκους για την πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος, 1,7% στο Δήμο και 0,3% στο Πράσινο Ταμείο, ταυτόχρονα πέρα από αυτό το θεσμοθετημένο αυξάνονται τα έσοδα των κατοίκων οι οποίοι έχουν οικόπεδα, από τις δραστηριότητες που υπάρχουν στο χώρο και επίσης από την πρακτική των εταιριών για ενίσχυση των Δήμων στην φάση της κατασκευής και της λειτουργίας αυτών των πάρκων. Η χωροθέτησή τους πληρεί πλήρως τους περιορισμούς που έχει το ειδικό χωροταξικό και γενικά όλες οι περιορισμοί οι οποίοι υπάρχουν και το οποίο αποδεικνύεται και από τις διάφορες προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας και τη δικαίωση στις περιπτώσεις αυτές. Δεν διαταράσσουν το οικοσύστημα, γιατί παίρνουν υπόψη την ανάπτυξη η οποία υπάρχει, με τους οικισμούς και οτιδήποτε άλλο υπάρχει γύρω, και επίσης καταλαμβάνουν ουσιαστικά πολύ μικρή έκταση, επιτρέποντας τις υπόλοιπες δραστηριότητες, είτε κτηνοτροφικές, είτε αγροτικές, είτε περιπατητικές δραστηριότητες κλπ. Και για να κλείσω, επειδή η τεχνολογία εξελίσσεται και οι αποστάσεις από τους οικισμούς υπάρχουν περιορισμοί, δεν υπάρχει ακουστική επιβάρυνση και όπως φαίνεται και από τις εικόνες και όπως θα μπορείτε να δείτε σε άλλα πάρκα, δεν υπάρχουν επιπτώσεις στη μορφολογία του εδάφους ή στην αισθητική του τοπίου. Σας ευχαριστώ και μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο. Ευχαριστούμε κύριε Πρωθυπουργέ. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στην κυρία Μπέσκου, που εκπροσωπεί την εταιρεία Green Wind Power. Θέλετε. Θέλετε να σας δώσω το... ή θα πάρετε το διπλανό καλύτερα. Ναι. Δεν έχει. Έχει κουμπάνω. Δεν πειράζει, γιατί θα παραλείπω. Έχει, συγγνώμη, αλλά έχει ήδη αποφασιστεί από τους οργανωτές μια διαδικασία. Δεν θα ήταν, νομίζω, σκόπο να την αλλάξουμε τώρα. Καταλαβαίνω τον προβληματισμό σας, αλλά... Δεν δουλεύει, εντάξει. Ναι. Θα υπάρξει ένας κύκλος ερωτήσεων μετά. Ναι, είναι... Μην αλλάξουμε τώρα τη διαδικασία, έτσι, νομίζω ότι είναι. Ευχαριστώ. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Δεν θα αναφερθώ στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, γιατί καλύφθηκα από προηγούμενο ομιλητή. Προχωράμε να δούμε σε τη διάσταστη απεικόνηση το ΑΣΠΙΕ, τον αιωλικό σταθμό στη θέση Φραγκάκη. Όπως μπορείτε να δείτε, ο σταθμός βρίσκεται σε μία θέση, σε μία περιοχή που είναι ακατοίκητη και αθέατη από το Κόρθι. Προχωράμε στην επόμενη. Η εταιρεία Greek Wind Power αναπτύσσει εδώ και πολλά χρόνια τον αιωλικό σταθμό στη θέση Φραγκάκη. Ο σταθμός αναπτύσσεται κατά μήκος της κορυφογραμμής Φραγκάκη με ελάχιστα πετούμενα έργα οδοποιίας
Να πω, να επισημάνω ότι η πρόσβαση και η εσωτερική οδοπία που χαράσεται από την αρχή είναι μόνο 2,7 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και σχεδόν μηδενικό ισοζύγιο εξκαφών και επιχώσεων. Άρα δεν θα έχουμε προϊόντα για αποθέσεις. Το έργο είναι απολύτως αθέατο, όπως προανέφερα, προκαλώντας μηδενική όχληση στους οικισμούς της περιοχής, και είναι χαρακτηριστικό ότι στην περιοχή αυτή δεν υπάρχουν καν μονοπάτια οδηπορικού τουρισμού, δηλαδή στην περιοχή νότια της κορυφογραμμής Ράχη-Ξηροκόμπη. Άρα ούτε αυτό το θέμα θίγεται με το πάρκο μας. Όλες οι γνωμοδοτήσεις για το έργο είναι θετικές. Το έργο διαθέτει ομόφωνη θετική απόφαση του Δήμου Άνδρου, θετική απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου. Το έργο είναι πλήρως νόμιμο, έχοντας το σύνολο των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και του οποίου η νομιμότητα επιβεβαιώθηκε πλήρως με την υπαρίθμη 2419 του 2019, αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δύο λόγια για τα τεχνικά στοιχεία του έργου, να μην σταθούμε εκεί. Είναι 15 MW το έργο. Είναι μόνο 5 ανεμογεννήτριες τύπου General Electric, από 3 MW η καθεμιά. Θα παράγει ενέργεια 59.000 MWh και ο προϋπολογισμός μας είναι 24 εκατομμύρια. Η επιλογή της θέσης έγινε μετά από σχολαστική εξέταση της περιοχής, ώστε να ικανοποιεί όλους τους περιορισμούς της σχετικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανόμενου του ειδικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ, με σκοπό να επηρεάσει το λιγότερο δυνατό το περιβάλλον, τους οικισμούς και τις εν γέννη δραστηριότητες της περιοχής. Θα εγκατασταθεί, όπως είδαμε και στην προηγούμενη φωτογραφία, στην τριδιάστατη, στο νότιο τμήμα του νησιού, προς το στενό, με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι η περιοχή είναι εντελώς ακατοίκητη. Θα κατασκευαστεί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, σε έκταση μη δασική. Δεν πειράζουμε καθόλου το δασικό περιβάλλον. Η περιοχή δεν έχει ιδιαίτερα οικολογικά και έχει χαρακτηριστεί κατά το μισό περίπου αγροτική, δηλαδή εγκαταλελειμμένη αγρή, και το κυριότερο, το υπόλοιπο τμήμα ως χορτολιβαδική, που διαθέτει φρυγανώδη βλάστηση και έντονες βραχώδες εξάσεις. Η ιδιωτική αγροτική έκταση έχει μισθωθεί από την εταιρεία με 25 πόλια με δυνατότητα παράτασης. Ας πούμε δύο λόγια για το έργο και την Ατούρα Άνδρος. Επειδή ο λόγος που υπήρχε η προσφυγή στο ΣΤΕ κυρίως αφορούσε τη θέση του έργου εντός της Ατούρα Άνδρος. Η θέση εγκατάσταση όντως βρίσκεται μέσα στην προστατευόμενη ζώνη Ατούρα Άνδρος, κεντρικό και νότιο τμήμα, γύρω νησίδες και παράκτια θαλάσσια ζώνη, η οποία εντάχθηκε στο δίκτυο Ατούρα το 2010. Επισημαίνω ότι ο σταθμός, όπως σας προείπα, έχει αρχίσει και αδειοδοτείται από το 1999 περίπου. 2001 είχαμε τις πρώτες γνωμοδοτήσεις. Άρα, ο ορισμός της Ατούρα έγινε μετά την άδεια παραγωγής του έργου, η οποία είχε βγει το 2007. Εδώ θέλω να τονίσω ότι παρά τα αντίθετα που λέγονται και επιχειρούν κάποιοι να παρουσιάσουν, δημιουργώντας ασφαλμένη εντύπωση ότι απαγορεύεται ή θα έπρεπε να απαγορεύεται η εγκατάσταση αιωλικών σταθμών σε ζώνες ειδικής προστασίας, η χωροθέτηση των αιωλικών σταθμών εντός ΖΕΠ δεν αποκλείεται ούτε από τον νόμο, ούτε για περιβαλλοντικούς λόγους, βεβαίως υπό προϋποθέσεις και αφού ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και όροι που προβλέπονται στην άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την ΑΕΠΟ που λέμε, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, και στην ορνηθολογική μελέτη. Εδώ να επισημάνω ότι οι ορνηθολογικές μελέτες για τα έργα αυτά συντάσσονται από όλες τις εταιρείες που βρίσκονται στην περιοχή Ατούρα. Πάτησε μάλλον κάτι εδώ. Και όπως λέει και η απόφαση του ΣΤΕ, το αιωλικό πάρκο δεν θα προκαλέσει μετά και τους τεθέντες περιβαλλοντικούς όρους, αυτό που σας είπα, δηλαδή θα τηρήσουμε αυστηρά όλα τα μέτρα αυτά, δεν θα προκαλέσει λοιπόν επιβλαβή συνέπειες στην ακεραιότητα της περιοχής Ατούρα, ούτε σημαντική ενόχληση στην ορνηθοπανίδα και τους οικοτόπους.
Δεν προκαλούμε για τους λόγους που προείπα απώλεια δασικής βλάστησης, αφού δεν αναπτύσσεται το έργο σε δασική περιοχή, δεν διαταράσσεται το φυσικό οικοσύστημα και θα εκτελεστεί σε χώρο, όπως είπαμε, με φρύδανα, επομένως που έχουν τα φρύδανα την ελάχιστη δυνατή αξία σε σύγκριση με κάθε άλλο οικοσύστημα. Επίσης, επειδή είναι μόνο 5 ανεμογεννήτριες, δεν θα καταλάβουν έκταση μεγάλη, όπως έδειξαν και στις φωτογραφίες στο προηγούμενο πάρκο, και ενώ το πολύγωνο εμφανίζεται 410 στρέμματα, η ευρύτερη περιοχή, μόνο τα 32 στρέμματα από αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανεμογεννήτριες και την εσωτερική οδοπία, η δε υπόλοιπη έκταση δεν περιφράσεται, τα 310 δηλαδή, και είναι ανοιχτή στην κοινωνία για όποια δραστηριότητα. Βοσκή, βεβαίως εκεί δεν μπορείς να φυτέψεις κάτι, περιπάτους και οτιδήποτε άλλο θέλει να κάνει κάποιος από το νησί. Βεβαίως θα επαναλάβω αυτό που και στα γενικά πλεονεκτήματα αναφέρθηκε, ότι λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας δεν υπάρχει θόρυβος, είναι αμεληταίος, πόσο μάλλον σε μια περιοχή η οποία είναι ακατοίκητη, το Κόρθι απέχει περίπου 3 χιλιόμετρα από το πάρκο και η πίσω μεριά, ο πιο κοντινός οικισμός, 2,5 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ακούγεται ο θόρυβος. Η λειτουργία του σταθμού, όπως είπαμε, όπως είπαν και προηγούμενοι ομιλητές, μας απαλλάσσει από το αντίστοιχο καύσιμο για να παράγουμε αυτή την ενέργεια κατά 28.000 ισοδύναμους τόνους διοξιδίου του άνθρακα. Και επίσης αυτό μεταφράζεται υπό μία άλλη έννοια σαν να έχουμε φυτεμένο κάπου στην Ελλάδα και όχι μόνο στο νησί ένα δάσος 70.000 στρεμάτων. Βγαίνει από αντίστοιχες αναλογίες πόσο αντιστοιχεί σε κάθε μεγαβάτ ισχύως, μεγαβατόρες παραγόμενης ενέργειας, πόσους τόνους ισοδύναμου διοξιδίου του άνθρακος γλιτώνουμε και πόσο ωφελείται το περιβάλλον. Κυρία Πεσκού, έχετε 2 λεπτά. Έτσι. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κατά την... ένα λεπτάκι. Κατά την πρόσβαση στο έργο χρησιμοποιούνται κυρίως οι φυστάμενοι δρόμοι. Οι οποίοι δρόμοι θα βελτιωθούν και συντηρηθούν από εμάς για να κατασκευάσουμε το έργο. Η βελτίωση όμως και η συντήρησή τους θα εξελίσσεται καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του έργου, κάνοντας έτσι ευκολότερη τη μετακίνηση των κατοίκων της περιοχής. Όλες οι επεμβάσεις που θα κάνουμε θα γίνουν με ήπιο τρόπο, θα εφαρμόσουμε πλήρως τους όρους και τα μέτρα της περιβαλλοντικής μας μελέτης και της ορνηθολογικής μελέτης και επίσης θα γίνει αποκατάσταση του χώρου ώστε να ενταχθεί πολύ καλά μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Όλα αυτά τα μέτρα προβλέπονται στους αυστηρούς όρους της ΑΕΠΟ. Επιπλέον θα εφαρμοστεί τετραετές πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων γύρω από το πάρκο. Πάμε τώρα και τελειώνω στα οικονομικά ωφέλη. Δεν θα σταθώ στο ετήσιο τέλος όπως αναλύθηκε προηγουμένως που όλοι οι παραγωγοί οφείλουν και τους παρακρατείται από το τζίρο τους και αποδίδεται από το διαχειριστή. Στη θέση Φραγκάκη εκτιμώντας 170.000 ευρώ ανά έτος περίπου, από τα οποία 57.000 θα πηγαίνουν σε πίστοση του λογαριασμού ρεύματος των οικιακών καταναλωτών. 96.000 το χρόνο θα πηγαίνουν στο Δήμο για έργα περιβάλλοντος και 17.000 το χρόνο στο ειδικό ταμείο ΕΤΕΠΣ. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Μπέσκου. Και τώρα περνάμε στον κύριο Μπουλογιάννη που εκπροσωπεί τον Όμιλο Κολοπελούζου. Συγγνώμη. Αρκετά χιλιόμετρα του κοντινότερου σχισμού, άρα θέμα θορύβου δεν υπάρχει. Και πάμε τώρα σε αυτό το θέμα το οποίο κατά κόρον αναφέρεται και έχει σχέση με τον τουρισμό. Πουθενά δεν έχει παρατηρηθεί οποιαδήποτε επίπτωση πάνω στον τουρισμό. Εάν επισκεφτείτε τα αριστοκρατικά και πανάκριβα ελούντα hotels κάτω στην Σιτία της Κρήτης, θα δείτε ακριβώς έξω από τη Σιτία μια σειρά από ανεμογεννήτριες του ομίλου Κοκ. Δεν είναι δώρα σήμερα. Δεν έχει, όπως ξέρετε, και απλώς είναι η πιο κορυφαία ανεπτυγμένη περιοχή τουριστικά της Ελλάδας.
Υπάρχει, εάν ψάξετε το ίντερνετ, και έψαξα με πάρα πολύ μεγάλη έτσι, αγωνία, δεν θα δείτε ούτε ένα δημοσίευμα που να λέει ότι μετά την τοποθέτηση των ανεμογεννήτρων δείχθηκε ότι τις περιοχές που είχαν μπει ανεμογεννήτριες σε σχέση με αυτές που δεν είχαν μπει, παρατηρήθηκε και αύξηση του τουρισμού. Δεν ξέρω ότι είστε τόσο πεπισμένοι προ του αντιθέτου που θα θεωρήσετε ότι σας λέω πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Διότι οργανώνονται εκτός των άλλων οικοτουριστικές, διότι όταν υπάρχει μια περιβαλλοντική συνείδηση, το θέμα των ανεμογεννητριών αντιμετωπίζεται κατά τρόπον θετικό. Ήδη εγώ σας λέω ότι στη Θράκη που εμείς έχουμε βάλει πολλά πάρκα, τα σχολεία διοργανώνουν ενημερωτικές εκδρομούλες με τα πουλμανάκια τους και πάνε και χαζεύουν τις ανεμογεννήτριες να δούνε πώς είναι και πώς λειτουργούν. Κοιτάξτε, το ξέρω ότι αυτά που λέω μπορεί να σας φαίνονται προκλητικά. Σας παρακαλώ. Είστε πεπισμένοι προ του αντιθέτου. Αλλά σας βεβαιώνω, ας έρθει από τους κύριους που γελάσαν εδώ πέρα, να μου δείξουν ένα δημοσίευμα στο ίντερνετ που να μιλάει για πτώση του τουρισμού μετά από την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Τέτοιων λεχθέντων, ας πάω παραπέρα. Κοιτάξτε. Ναι, σας παρακαλώ. Επιτρέψτε μου στη Ρόδο. Στη Ρόδο έχουμε βάλει, αγαπητέ. Επιτρέψτε μου, σας πω. Γιατί Μύκονο, για τη Σαντορίνη, θα σας πω ότι δεν είναι διασυνδεδεμένο το νησί. Δεν μπορείς να βάλεις ανεμογεννήτριες, διότι οι ανεμογεννήτριες δεν στέκουν μόνες τους. Θα απαντήσω μετά σε ερωτήσεις συγκεκριμένα. Το άλλο που θέλω να σας πω και θα κλείσω, δεν ξέρω αν έχω εξαντλήσει τα 9 λεπτά, είναι ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στις άδειες παραγωγής. Δηλαδή, απ' έξω εδώ είδα ένα χάρτη που δείχνει κάποιες ανεμογεννήτριες οι οποίες υποθέτω προέρχονται από τις άδειες παραγωγής. Είναι βέβαιο ότι κάποιες δεν είναι ΑΕΠΟ, είναι ΜΠΕ. Προσέξτε, άλλο η ΜΠΕ, δηλαδή όταν κάνεις τη μελέτη από η οποία αναρτάται, και άλλο όταν βγαίνει η ΑΕΠΟ. Εγώ το ξέρω γιατί ένα από αυτά τα πάρκα που δείχνετε είναι το ομίλου μας, το οποίο μετά στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν πέρασε. Εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά τον όμιλό μας, αυτή τη στιγμή έχουμε περιβαλλοντική άδεια για 23 ανεμογεννήτριες και προσπαθούμε να κάνουμε μια τροποποίηση να πάει στις 33. Βεβαίως οι άδειες παραγωγής υπάρχουν, αλλά θα σας δώσω μια εικόνα ότι πανελλαδικά υπάρχουν άδειες παραγωγής 20.000 ΜΒ και δεν έχουν εγκατασταθεί ούτε 4.000. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι άδειες παραγωγής είναι μια τελείως αρχική άδεια την οποία παίρνουν οι επενδυτές και πολλές τις οποίες για να δούνε να το παλέψουν, που λέμε. Μετά στο δρόμο υπάρχουν πάρα πολλοί λύκοι οι οποίοι παραμονεύουν, περιβαλλοντικοί, αρχαιολογικοί, ο στρατός, τα ραντάρ, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα μικρό κλάσμα αυτών οι οποίες έχουν άδειες παραγωγής. Κατά συνέπεια θεωρώ ειλικρινά ότι, κοιτάξτε, εγώ σέβομαι και τον κύριο που αντέδρασε και όλους. Με την έννοια ότι εγώ μπορώ να δεχθώ ότι, κοιτάξτε, εγώ έχω να πει κάποιος ότι εγώ υποκειμενικά δεν θέλω να τις βλέπω. Αυτό είναι ένα απολύτως σεβαστό συνέστημα και τοποθέτηση. Τώρα, αντικειμενικά στοιχεία περιβλάβης, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, σεβόμενος απολύτως και αυτούς οι οποίοι θα πούνε δεν μου αρέσουν, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι η εικόνα που έχει το νησί σαν άδειες παραγωγής με την εικόνα του νησιού τι τελικώς θα μπει, αν μπει, είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Θεωρώ δηλαδή... Έχετε δύο λεπτά. Ότι οι φόβοι, αν μου επιτρέπετε, είναι κατά κάποιο τρόπο υπερτιμημένοι. Το μέλλον βεβαίως θα δείξει, διότι όπως ξέρετε είμαστε και σε μια τελείως μεταβατική περίοδο που έχει σχέση με την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας στα δίκτυα κλπ. Και μένουν πολλά ερωτήματα να απαντηθούν πριν φτάσουμε σε μια κατάληξη. Δηλαδή θεωρώ ότι ενδεχομένως η σημερινή ημερίδα είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί μας φέρνει σε συζήτηση και ενδεχομένως και αντιπαράθεση, και αυτή καλή είναι, αλλά είναι ίσως λίγο πρόωρο. Θα έπρεπε λίγο να περιμένουμε, να δούμε κατά το κοινό λεγόμενα πού θα κάτσει μπίλια με αυτή την ιστορία των αιωλικών, για να δούμε ακριβώς, πέραν κάποιων ελαχίστων που προχωράνε ήδη, τι ακριβώς θα γίνει. Θεωρώ ότι θα έπρεπε λίγο να... καλμάρουμε, να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι φόβοι οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί κατά την άποψη του ομίλου μας είναι υπερτιμημένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Παλογιάννη. Όχι, συγγνώμη. Τώρα περνάμε στον επόμενο εκπρόσωπο, την 11 πυραμή σε ολικό πάρκο, τον κύριο Βασταματίου. Αν έχετε το μικρόφωνο. Μαραφιά, λέει. Να το πάρω εγώ. Άγιοι Πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η εταιρεία μας, Αιωλικό Πάρκο Άνδρου, αναπτύσσει στο βόρειο κομμάτι του νησιού ένα αιωλικό πάρκο τριών ανεμογεννητριών, η κατασκευή του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει. Αν περάσετε μετά το Καλυβάρι αριστερά, πριν το Βαρύδι, μπορείτε να επισκεφτείτε τα έργα. Η διασύνδεσή του είναι με υπόγεια γραμμή με στάσεις στο δρόμο περίπου 8-9 10 χιλιόμετρα υπόγεια. Το συνολικό ύψος του πυλώνα των τριών ανεμογεννητριών που θα μπουν είναι 55 μέτρα, το μήκος του περιγείου είναι 22 μέτρα. Αυτή τη στιγμή πρόκειται για τις εμπορικά διαθέσιμες παγκοσμίως μικρότερες ανεμογεννήτριες. Ο σχεδιασμός αυτού του έργου ξεκίνησε το 2000, όπως και πολλά άλλα έργα στην περιοχή. Ο βασικός λόγος καθυστέρησης ήταν, πέραν των περιβαλλοντικών αντιδοτήσεων, ήταν η διασύνδεση, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα στην Εύβοια με ένα υπόγειο καλώδιο, υποθαλάσσιο καλώδιο από τη Νέα Μάκη στην Πολυπόταμο, που επιτρέπει να διασυνδεθεί και αυτό το αιωλικό πάρκο των 2,7 ΜΒ. Το κρίσιμο σημείο στην αδειοδότησή του ήταν το 2006, όταν το ενέκρινε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Στον τελικό σχεδιασμό του έργου αναγκαστήκαμε να μειώσουμε το πλήθος των ανεμογεννητριών από 5 σε 3, διότι αυτό επιβλήθηκε από τους όρους σύνδεσης. Σε εναλλακτική περίπτωση θα έπρεπε να συνδεθούμε με 30 χιλιόμετρα μέση στάση στον υποσταθμό της χώρας, που και η όχληση και ο σχεδιασμός όρους ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Οπότε μεταπίσαμε σε 3 ανεμογεννήτριες με την υπόγεια διασύνδεση μέση στάση στο ευρύτερο δίκτυο της περιοχής. Η κατασκευή, όπως είπα, ξεκίνησε το 2019. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή την περιοχή είμαστε εδώ και 20 χρόνια, μισθώνουμε τις εκτάσεις, πηγαίνουμε ερχόμαστε στο χωριό, έχουμε μια αντίληψη περιοχής και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι και τα επόμενα 20 και πλέον. Δεν θα επισέλθω στο ειδικό τέλος ΑΠΕ, να επισημάνω μόνο ότι το 1,7% που αποδίδεται στους Δήμους θα πρέπει το 80% αυτού του ποσού να γίνει τοπικά έργα στις παλιές κοινότητες που είναι τα αιωλικά πάρκα. Το αιωλικό πάρκο, όπως υπόθηκε, θα παραμείνει ελεύθερο για αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Δεν θα περιφραχθεί. Το θεμέλιο είναι υπόγειο. Επίσης, θέλω να πω ότι το θεμέλιο, η ακτίνα του θεμελίου, είναι 7 μέτρα. Και είναι θαμμένο από 0,8 μέτρα έως 1 μέτρο κάτω από το έδαφος. Η απόσταση των ανεμογεννητριών είναι 150-180 μέτρα. Ο υπόλοιπος χώρος δεν συμμετώνεται, όπως έχω διαβάσει σε μερικά άρθρα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα βράχο ακτίνας 7 μέτρων, μέσα στο έδαφος θα μένω από το 1 έως 2 μέτρα. Από εκεί μέχρι την υπόλοιπη ανεμογεννήτρια δεν υπάρχει τσιμέντο κάτω από το χώμα. Μια στιγμή. Δεν άκουσα. Οι αποστάσεις από τους οικισμούς είναι πάνω από 1000 μέτρα. Το θέμα του θορύβου σχολιάστηκε προηγουμένως. Η αποκατάσταση και αποξύρωση των ανεμογεννητριών επιβάλλεται από την ελληνική νομοθεσία. Βέβαια, είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει το λεγόμενο η ριζική ανακαίνιση, δηλαδή να αντικατασταθούν μετά από 20 χρόνια οι παλιές ανεμογεννήτριες με λιγότερες νέες, όπως η περίπτωση ΔΕΗ. Οι ανεμογεννήτριες που θα μπουν, έχουμε καταστήσει τις ανεμογεννήτριες 4 στην περιοχή της Εύβοιας απέναντι, στην περιοχή του Πολυποτάμου και στην περιοχή του Κεφαλονιάς. Φαντάζομαι ότι έχετε πλέον εικόνα των αιωλικών πάρκων, δηλαδή
Υπάρχουν πολλά αιωλικά πάρκα στην Κεφαλονιά, στην Εύβοια απέναντι και στην Κεφαλονιά βεβαίως. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εξωφρενικό, δεν είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο σε εσάς. Επομένως, η καλύτερη ενημέρωση είναι η επίσκεψη σε ένα από τα φυσικά, σε ένα από τα υφιστάμενα αιωλικά πάρκα. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε, κύριε Παπασταματίου. Τώρα περνάμε... Περνάμε στον κύριο Πισία. Αφού θα συνδεθεί αυτός ο υπολογιστής. Πάνω δεν είναι. Άτσα, εντάξει. Το βγάλε. Κάτσε την τρίπη. Πρέπει να πάμε τώρα στην επιφάνεια εργασίας. Κάτσε να δεις. Άννα τα ήρθε, εντάξει. Λοιπόν, ακούσαμε με προσοχή αυτά τα οποία είπαν οι εκπρόσωποι των εταιριών ή των φορέων που ενδιαφέρονται για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Υπάρχει η εντύπωση ότι εδώ στην Άνδρο και αλλού στα νησιά, παντού τώρα σε όλη την Ελλάδα, στα Άγραφα και σε άλλες περιοχές της χώρας, οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν. Είπα η εντύπωση γιατί οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών άκρητα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα βασικά κριτήρια τα οποία θα επέβαλαν ένα τόσο μεγάλο και σημαντικό έργο. Γιατί επίσης δεν αντιτίθεται ο κόσμος, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, οι κοινωνίες δεν αντιτίθενται στην αξιοποίηση της αιωλικής ενέργειας. Οι κοινωνίες αντιτίθενται, συγκεκριμένες κοινωνίες περισσότερο, άλλες λιγότερο, αντιτίθενται στην αξιοποίηση της ελληνικής ενέργειας μέσω συγκεκριμένων ανεμογεννητριών, συγκεκριμένης κλίμακας και σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Σε συγκεκριμένες περιοχές του τόπου στον οποίο ζουν. Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν είναι άλλο το πρόβλημα. Θα ήθελα να πω ότι οι ενστάσεις που υπάρχουν ως τώρα έχουν διατυπωθεί με πολλούς τρόπους. Φαίνεται να υπάρχει ένα έλλειμμα στις ενστάσεις από τη μεριά των κοινωνιών. Και αυτό γιατί πρέπει να πούμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, να το πούμε καθαρά, να αντιμετωπίσουμε μια πραγματικότητα. Όλοι καταναλώνουμε ενέργεια, όλοι την θέλουμε την ενέργεια, όλοι καταναλώνουμε πολύ περισσότερη ενέργεια από όσοι καταναλώναμε. Βεβαίως και πρέπει πρώτο μέτρο οικονομίας είναι να περιορίσουμε την κατανάλωση ενέργειας. Από τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας αυτομάτως ένα μεγάλο μέρος εγκαταστάσεων και δαπανών θα βγει από τη μέση. Ωστόσο, παραμένει το γεγονός ότι καταναλώνοντας ενέργεια οφείλεις να την παράγεις.
Και όταν πρέπει να την παράγεις, πρέπει να θεσπίσεις κάποιους κανόνες. Και όταν θεσπίσεις κανόνες, σωστά λένε πολλοί, δεν μπορεί η Πτολεμαΐδα και η Μεγαλόπολη να κάνουν τη δουλειά και οι υπόλοιποι να μένουν άσπυλοι και αμόλυντοι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το πώς αντιμετωπίζεις αυτό το πρόβλημα, πρέπει επίσης να υπάρχει σκέψη. Αν θέλετε, αυτό προσπαθεί να κάνει η παρούσα εισήγηση και λέει προς μία εναλλακτική πρόταση. Δηλαδή, προσπαθεί να δει εντύμως όσο γίνεται, γιατί όλοι μας άνθρωποι είμαστε, έχουμε τις συμπάθειές μας σε κάτι και τις αντιπάθειές μας σε κάτι άλλο, αλλά παρόλα αυτά είναι αναγκαίο να συνδυάσουμε την όποια κριτική σε κάτι το οποίο αποφάσισε η πολιτεία, το αποφάσισαν οι διεθνείς οργανισμοί, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα γίνει προσπάθεια να μας επιβληθεί, πώς αυτό θα μπορέσουμε, πως αυτή την προοπτική θα μπορέσουμε να την αναστρέψουμε, αλλά για να μπορέσουμε να την αναστρέψουμε, τουλάχιστον θα πρέπει να έχουμε την αντιπρότασή μας. Δηλαδή, την ενέργεια την οποία καταναλώνουμε, είμαστε διατεθειμένοι εμείς να την παράγουμε? Εδώ αρχίζουν τα ζητήματα. Εδώ θα κριθεί εάν τα νησιά θα συμβάλλουν στην παραγωγή ενέργειας ή όχι. Θα συμβάλλουν οι Άνδρος, να την πάρουμε σαν παράδειγμα, για μία κατανάλωση των 30 μεγαβατορών, πόσο είναι εν πάση περιπτώσει, 20-30, δεν ξέρω πόσο είναι ακριβώς, αλλά μιλάμε για μία τέτοια τάξη μεγέθους, με μία παραγωγή η οποία θα είναι 8πλάσια, 10πλάσια, για να τροφοδοτεί το δίκτυο και το δίκτυο να το διαχέει από εκεί και πέρα στη χώρα. Θα εξαιρεθούν άλλες περιοχές για κάποιον λόγο. Τα κριτήρια πρέπει να θεσπιστούν με σαφήνεια και πρέπει να τηρηθεί αυτό που θα λέγαμε μια αρχή αναλογικότητας. Ερχόμαστε όμως και σε κάτι ακόμα. Υπάρχουν περιοχές που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Θα τα λάβουμε υπόψη μας ή όχι? Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δεν είναι ιδιαίτερα προνόμια, είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πήγανε και βάλανε στους Δελφούς σαν ανεμογεννήτριες. Έχει καταγγελθεί αυτό από εκείνους που είναι υπέρ των ανεμογεννήτριων? Στους Δελφούς μπήκανε σε όλη την οροσειρά ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι σωστό. Δεν μιλάω για την Άνδρο. Μιλάω για τη χώρα μας. Μιλάω για την ιστορία μας. Μιλάω για τον πολιτισμό μας. Μιλάω για τις κυβερνήσεις μας. Αυτοί τι έκαναν όταν πήγαν στους Δελφούς και βάλανε τις ανεμογεννήτριες? Ποιος τις ενέκρινε, ποιος τις αποφάσισε? Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάποια ανάσχεση και οι κοινωνίες είναι φυσικό να θέλουν και αυτές να πούν το λόγο τους και εν πάση περιπτώσει να προσπαθήσουν να στηρίξουν αυτό το οποίο θεωρούν σωστό και να αποτρέψουν αυτό το οποίο θεωρούν καταστροφικό. Εκεί λοιπόν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει συνεπώς να δούμε, εάν μιλάμε για ένα νησί σαν το δικό μας, πόσο καταναλώνουμε, πόσο θα παράξουμε. Όμως, τι τόπος είναι αυτός, ποια είναι η κλίμακα αυτού του τόπου, υπάρχει κλίμακα στην ανθρωπογεωγραφία, στην γεωμορφολογία ή δεν υπάρχει? Όλοι οι τόποι είναι οι ίδιοι? Κάποιες παιδιάδες στο κέντρο της Γερμανίας ή οι θάλασσες στο βορρά, πάνω οι βόρειες γκρίζες θάλασσες του Ατλαντικού είναι ίδιες με το Αιγαίο, είναι ίδιες με τις Κυκλάδες? Για αυτές έγραψε ο Ελίτης, για αυτές έγραψε ο Σεφέρης, για εκείνες τις θάλασσες ή για κάποιες άλλες θάλασσες? Αυτοί που ζουν εκεί έρχονται εδώ, σε αυτές τις θάλασσες, γιατί? Γιατί δεν πάνε στη θάλασσα τη δική τους να περάσουν το καλοκαίρι τους? Αυτά είναι βασικά ερωτήματα. Η ομορφιά είναι ένα στοιχείο της ανθρώπινης ζωής. Αλίμονο αν αποβάλλουμε την ομορφιά από τα κριτήριά μας. Αλίμονο εάν αποβάλλουμε το μέτρο, το ανθρώπινο μέτρο. Αυτή τη στιγμή οι ανεμογεννήτριες οι οποίες μεγαλώνουν. Ξεκινήσαμε το 1979 με ανεμογεννήτριες που είχαν έναν ρότορα μιας ορισμένης διαμέτρου. Πήγαμε σε μεγαλύτερες και αυτή τη στιγμή επέρονται πολλοί ότι όσο πιο μεγάλη τόσο πιο παραγωγική. Που έχουμε φτάσει? Θα κάνω κάποια άλματα βέβαια αναγκαστικά. Έχουμε φτάσει, να θα σας δείξω αυτό που γίνεται με τους ουρανοξύστες. Ουρανοξύστης 400 μέτρα, στη μέση ουρανοξύστης 827 μέτρα και ετοιμάζουν ουρανοξύστης στα 1000 μέτρα. Εάν πάμε στο αμέσως επόμενο σχήμα, τι θα δούμε? Ότι το Empire Building
το οποίο είναι 400 τόσα μέτρα, σε λίγο καιρό θα είναι χαμηλότερο από αυτήν την ανεμογεννήτρια που μελετούν στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, το οποίο θα φτάνει τα 1650 πόδια. Θα είναι δηλαδή 50 μέτρα περίπου μεγαλύτερο, θα ξεπερνάει τα 500 μέτρα. Εγώ θα έλεγα, η κλίμακα αυτού του νησιού, ένας που πίνει τον καφέ του στο καφενεδάκι της Παλαιόπολης, μπορεί να αντέξει μια τέτοια ανεμογεννήτρια? Επειδή θα είναι φτηνότερη, δηλαδή το κόστος παραγωγής της μπορεί να είναι χαμηλότερο, επειδή κάποιοι άλλοι συντελεστές μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι καλύτεροι. Για διάφορους λοιπόν λόγους, οικονομικούς, οικονομοτεχνικούς, μπορεί να κρυθεί ότι αυτή η ανεμογεννήτρια είναι καλύτερη. Θα τη φέρουμε να την εγκαταστήσουμε? Θα πει πάλι κάποιος ότι καλά, δεν θα τη φέρουμε. Όμως, ποιος τα εγγυάται όλα αυτά? Όταν χαλάς ένα μέρος, μετά είναι εύκολο να το αποτελειώσεις. Εάν συνεπώς αφαιθούν τα πράγματα στην τύχη τους, θα γίνουμε και εμείς σαν τον κόλπο του Μεξικού. Στον κόλπο του Μεξικού υπάρχουν εδώ πέρα κάποια σχήματα, τέλος πάντων δεν φαίνονται καθαρά. Θα κάνω μια προσπάθεια έτσι απλά να δείξω. Αυτή είναι εδώ την διαφάνεια. Αυτός είναι ο κόλπος του Μεξικού. Στον κόλπο του Μεξικού είναι η Φλόριδα, είναι το Μαϊάμι, είναι αυτά τα οποία ακούτε. Εκεί αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 50.000 γεωτρήσεις για πετρέλαιο. 50.000 γεωτρήσεις. Έχουν κάτω στο βυθό 69.000 χιλιόμετρα αγωγών. Ξεκίνησαν με μία φυσικά γεώτρηση, 2, 3, 5, 10 και δεν σταματάνε. Και βέβαια προέκυψε και το ατύχημα. Και το ατύχημα έγινε σε μία περιοχή, το θυμάστε τότε πριν από μερικά χρόνια, σε μία περιοχή όπου βέβαια οι επιπτώσεις ήταν τεράστιες. Ποιος όμως είναι αυτός ο τόπος? Ας πάμε σε αυτό, μια σύγκριση για να τα φέρω όλα στα δικά μας. Αυτός ο τόπος είχε μια οικονομία, γιατί λέγονται πολλά για τον τουρισμό και για άλλες δραστηριότητες. Είχε μια οικονομία όπου κυριαρχούσε το πετρέλαιο και φυσικό αέριο, βέβαια η άντληση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και ο τουρισμός. Βλέπετε κάποια νούμερα τα οποία έχουν μια σημασία και τα οποία πρέπει να... Αυτά τα νούμερα βάζουν ερωτήματα. Μας λένε λοιπόν, αυτά είναι επίσημα στοιχεία και δημοσιεύτηκαν σε ένα περιοδικό το οποίο το διαβάζει όλος ο κόσμος, το National Geographic, αλλά είναι από μελέτες που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες και ακολούθησαν άλλες οι οποίες είναι πιο συγκεκριμένες και εξετάζουν ποιες είναι οι επιπτώσεις από μια δραστηριότητα επιβαρυντική στο real estate. Δηλαδή στις αξίες της γης. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στον τουρισμό, ποιες είναι οι επιπτώσεις εδώ ή εκεί. Ο τουρισμός αυτή τη στιγμή, μετά την καταστροφή που έχει γίνει, δίνει 30 δισεκατομμύρια στην περιοχή. Δίνει 30 δισεκατομμύρια με 524.000 θέσεις εργασίας. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, με 50 δισεκατομμύρια έσοδα, δίνει μόνο 100.000 θέσεις εργασίας. Τα 30 δισεκατομμύρια στους 524.000 κατοίκους σημαίνει ότι αυτοί οι 524.000 έχουν ένα μέσο έσοδο γύρω στις 70.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι ένα πολύ καλό έσοδο. Μπορούν και ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό τίνει να συρρυκνωθεί. Το άλλο φεύγει. Το άλλο φεύγει και πάει αλλού. Αυτό το οποίο θα προκύψει, αυτό που προκύπτει από τη δραστηριότητα των μεγάλων εταιριών. Τι θα κάνεις λοιπόν σε αυτή την περιοχή? Έχεις κοινωνία? Θες η κοινωνία να συνεχίσει να υπάρχει, να συνεχίσει να ζει? Θες να τη μετατρέψεις σε έναν βιομηχανικό τόπο? Αυτά είναι ερωτήματα. Αυτή εδώ η προσπάθεια που έγινε, εν πάση περιπτώσει, για τον όσο χρόνο διαθέτω, είναι να αντιπαραθέσει αυτές τις ανεμογεννήτριες των αναμνήσεών μας, όταν ήμουν στο Λασίθι και βλέπαμε εκείνο τον ωραίο κάμπο, ας πούμε, αυτές τις ανεμογεννήτριες. Αυτές οι ανεμογεννήτριες σήμερα θα πούν πολλοί και έχουν δίκιο. Μπορείς να βάλεις μια τέτοια ανεμογεννήτρια για να εξασφαλίσεις να μπορέσεις να καλύψεις τις προσωπικές σου, τις ανάγκες της οικογένειάς σου. Δεν μπορείς να πας παραπέρα, δεν μπορείς με αυτές να αντιμετωπίσεις τις ανάγκες, δυστυχώς τις ανάγκες αυτές, τις ανάγκες, τις τεχνικές, τις μη τόσο αληθινές, οι οποίες τέλος πάντων βαραίνουν τη ζωή μας. Αυτές θα τις αφήσεις. Θα πας όμως, έχεις εναλλακτικές λύσεις. Μπορείς να πας σε άλλου είδους ανεμογεννήτριες, οι οποίες βέβαια είναι λιγότερο αποδοτικές, μικρότερα είναι τα μεγέθη τα οποία προσφέρουν. Όμως αυτές, όταν είναι 5, 10, 15, 20 μέτρα, αναλόγως, θα διαλέξεις σε κάθε τόπο τι του ταιριάζει. Πας να πάρεις ένα ρούχο, βλέπεις τι σου ταιριάζει. Θα πάρεις αυτό που σου ταιριάζει, θα το εγκαταστήσεις σε μικρότερες αποστάσεις, αντί να έχεις συνεπώς έναν ουρανοξύστη,
όπως είναι ας πούμε ο ουρανοξύστης του Αλχαλίφα, τον οποίο φτιάξανε κάτω στα Εμιράτα, κάτω εκεί στο Ντουμπάι, και ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει 35.000 κατοίκους, δηλαδή να πάρουμε τις ανδριώτες με τον τουρισμό τους. Τους βάζουμε όλους σε ένα κτίριο. Θα ήταν ωραία η ζωή μας εκεί και ημών και των άλλων που έρχονται στο νησί μας. Δεν θα ήταν ωραία, πιστεύω. Δεν είναι καλύτερα που είμαστε έτσι και είμαστε χαμηλά και ζούμε όπως ζούμε? Συνεπώς αυτές οι ραγδαίες αλλαγές στη ζωή, αυτά τα οποία έρχονται, θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με πολύ περίσκεψη. Προτείνω συνεπώς, και υπάρχουν και οι δημοτικές αρχές, προτείνω και στους φίλους που ήρθαν εδώ και συζητήσαμε σήμερα, να γίνουν συνάντηση μετά από ένα μήνα, να ξαναβρεθούμε, εάν θέλουν, να στείλουν στελέχη τους, να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε, να δούμε αυτός ο τόπος τι θέλει. Το άλλο το νησί, η Τίνος, που έχει άλλα χαρακτηριστικά, άλλη ταυτότητα, πολιτισμική, θρησκευτική κτλ. Τι θέλει? Το παρακάτω νησί, τι θέλει, τι του ταιριάζει? Και βέβαια, να ξέρουμε ότι αυτό το Αιγαίο, αυτός ο τόπος, ο ιερός τόπος, ο παμπάλαιος τόπος, συνεισφέρει όχι μόνο στο εθνικό εισόδημα της χώρας μας, προσφέρει και στον παγκόσμιο πολιτισμό, προσφέρει στην ανθρωπότητα. Αυτός ο τόπος πρέπει να υποστεί την λιγότερη βλάβη. Τελειώνω με μία λέξη. Αυτά που λέω τα υποστηρίζει η επιστήμη. Εάν πάρετε έναν οικονομολόγο και του πείτε για να κουβεντιάσουμε για τις εξωτερικότητες, τα externalities, για να δούμε λοιπόν αυτή η επιβλαβής δραστηριότητα κατά τη γνώμη της κοινωνίας, με τι αντισταθμίζεται, πώς θα κάνουμε τι, θα πάρουμε κάποια μέτρα, ας πούμε πάρτε από 100 ευρώ καθένας, θα σας δίνουμε πιο φτηνό το ρεύμα, θα σας φτιάξουμε δύο πάρκα, θα πάμε εκεί ας πούμε όπως είναι ένα λατομείο και μέσα εκείνο το λατομείο θα φυτέψουμε κυπαρίσια, τι θα κάνουμε? Αυτά είναι ισοδύναμα, είναι πραγματικά ισοδύναμα? Η γνώμη είναι ότι υπάρχουν ισοδύναμα και υπάρχουν και μη ισοδύναμα. Κάποια πράγματα, η αξία της ανθρώπινης ζωής για παράδειγμα δεν έχει το ισοδύναμό της. Έτσι λοιπόν σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα που δεν υπάρχει χώρο ταξικό και που πρέπει άμεσα να απαιτηθεί, συζητάμε δηλαδή σαν να βρισκόμαστε, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Δεν χρειαζόταν να το πω, Αφρική, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή, σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Δούλεψα εκεί, δεν πήγα τουρίστας. Πήγα εκεί. Σας πληροφορώ ότι με τόση επιπολαιότητα δεν έχουν προχωρήσει έργα. Εμείς λέμε, και το πρέπει να τονίσουμε, ότι εμείς τον ήρωα τον Αλεξανδρέα δεν τον ξεχνάμε. Την αιωλόσφαιρα δεν την ξεχνάμε. Την αιωλική ενέργεια πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Ότι μας αναλογεί κάτι, μας αναλογεί. Πού θα είναι αυτό, πόσο θα είναι αυτό, ποια τεχνολογία. Εν πάση περιπτώσει και η τεχνολογία ας φροντίσει να σεβαστεί τον Πρωταγόρα, που μίλαγε για το μέτρο. Να σεβαστεί τον Δημόκρητο, που έλεγε του κακού πραξάμενος επεδεξάμην το έλασον. Όταν κάνω κάτι κακό, μια κακή επιλογή, επιλέγω αυτήν που είναι το μικρότερο κακό. Εν πάση περιπτώσει, ας μπούμε σε μια άλλη λογική και έχω την εντύπωση ότι αρμονικά πάρει και πρωτοβουλίες ο Δήμος, να γίνουν και άλλες συζητήσεις, η πολιτεία να κάνει λίγο υπομονή, όλοι να κάνουν λίγο υπομονή και όταν μιλάμε για ευαίσθητες περιοχές, να είμαστε ευαίσθητοι και στις απαντήσεις που θα δώσουμε. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη για την κατάθεση. Λοιπόν, να περάσουμε στον κύριο Κόλλια. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να θέσω τον εξής προβληματισμό στη σημερινή συζήτηση. Θεωρώ ότι όταν συζητάς με μία πλευρά με την οποία έχεις διαφορετική άποψη, οφείλεις τουλάχιστον να είσαι ειλικρινής, ακόμα και ως προς την υποκειμενική σου τοποθέτηση. Ακούστηκαν προηγουμένως κάποια πράγματα από τους εκπροσώπους των εταιριών, οι οποίοι είναι και μηχανικοί περισσότεροι, παρουσιάζοντας μια εικόνα ωρεοποιημένη, η οποία δεν βοηθάει το γνήσιο, ουσιαστικό και πραγματικό διάλογο. Παραδείγματος χάρη, ακούστηκε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενισχύουν την απεξάρτηση της χώρας μας από εισαγόμενα καύσιμα. Αυτό, ας πούμε, είναι κάτι που δεν είναι αληθές. Τα στοιχεία το λένε, δεν το λέω εγώ. Το 2016 οι εισαγωγές σε φυσικό αέριο στη χώρα μας ήταν 23%. Σήμερα είναι κοντά στο 30%.
Οι εισαγωγές μας ηλεκτρικής ενέργειας το 2004 ήταν μόνο 9%. Σήμερα οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας είναι 23%. Η χώρα μας το 2004, με περίπου 450 ΜΒ εγκαταστημένη ισχύ από ΑΠΕ, ήταν το ισοζύγιό της ως προς την αυτάρκειά της σαφώς ανώτερο από ό,τι είναι σήμερα, που οι ΑΠΕ έχουν γύρω στα 5 ΓΒ εγκατεστημένης ενέργειας και παραπάνω. Σημαίνει λοιπόν ότι όσο αυξάνονται οι ΑΠΕ νομοτελειακά, αυτό έχει αποδείξει η ιστορία των τελευταίων 15 ετών, αυξάνεται η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας, είτε σε εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας αυτουσίως, είτε σε φυσικό αέριο. Γιατί σε φυσικό αέριο, και δεν είναι τυχαίο ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ΑΠΕ δραστηριοποιούνται κάποιες ή τέλος πάντων οι μητρικές τους στο φυσικό αέριο. Γιατί το φυσικό αέριο είναι εκείνο το καύσιμο που η τεχνολογία των κινητήρων του μπορεί να καλύπτει την στοχαστική λειτουργία, τη διακοπτόμενη λειτουργία των μονάδων ΑΠΕ. Τι σημαίνει στοχαστική λειτουργία? Όταν έχουμε ένα αιωλικό πάρκο όπως αυτά που συζητάμε, δεν εγχέει ενέργεια στο σύστημα όταν δεν φυσάει ή όταν φυσάει πολύ. Αυτό είναι τεχνικό. Είναι τεχνικός όρος που θα έπρεπε να έχει αναλυθεί. Όταν λοιπόν φυσάει, και δεν φυσάει σταθερά ο αέρας, έχει διακυμάνσεις. Το δίκτυο είναι υποχρεωμένο βάσει νόμου να δέχεται αυτό το αιωλικό παραγόμενο ρεύμα εκείνη τη στιγμή. Άρα λοιπόν, για να διατηρείται η συχνότητα και η τάση σταθερή, γιατί αλλιώς θα πέσει το δίκτυο, φανταστείτε αυτό σε μεγάλη κλίμακα, θα πρέπει να υπάρχουν συμβατικές μονάδες που λειτουργούν με φυσικό αέριο. Είναι το ιδανικότερο καύσιμο. Υπάρχουν μελέτες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα λένε αυτά, για να μπορούν να υποστηρίζουν αυτή τη διακοπτόμενη λειτουργία. Μάλιστα, οι μονάδες αυτές που καίνε φυσικό αέριο, που παράγει ρήπους, το φυσικό αέριο, δεν είναι ότι δεν παράγει ρήπους, και είναι εισαγόμενο, όλο είναι εισαγόμενο το φυσικό αέριο, οι μονάδες λοιπόν αυτές αποζημιώνονται από το κράτος για αυτή τη στοχαστική λειτουργία τους, για να καλύψουν τη στοχαστικότητα των μονάδων ΑΠΕ. Όπως επίσης θα πρέπει να πούμε ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, που είναι σημαντικά, γιατί το να στρέψουμε την κουβέντα εκεί είναι κάτι που ενδεχομένως να βολεύει σε εισαγωγικά και την πλευρά, ας πούμε, των εταιριών, γιατί είναι το επιχείρημα not in my backyard που έχει απορριφθεί από όλα τα δικαστήρια και απορρίπτεται συνεχώς. Το ζήτημα για μας είναι καθολικό. Αυτή τη στιγμή, με στοιχεία μιλώντας, το 2018, ο ειδικός λογαριασμός για τη ΣΑΠΕ, δηλαδή ο μηχανισμός ο οποίος αποζημιώνει τις μονάδες, τα αιωλικά πάρκα, τα φωτοβολταϊκά, σε συγκεκριμένες ταρίφες, υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία των διαγωνιστικών διαδικασιών, πλην όμως το 2019, με επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΙΕ, η μεσοσταθμική τιμή για το ΜΕΓΑΒΑΤ, για τα αιωλικά πάρκα, ήταν 92 ευρώ η ΜΕΓΑΒΑΤ-ώρα. ΜΕΓΑΒΑΤ-ώρα, όχι το ΜΕΓΑΒΑΤ, με συγχωρείτε. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει ειδικός λογαριασμός για τις ΑΠΕ? Σημαίνει ότι ό,τι εγχέεται στο σύστημα της μονάδας ΑΠΕ πρέπει οπωσδήποτε να πληρώνεται από ποιους, θα πούμε μετά από ποιους. Να πληρώνεται. Αυτό το ποσό είναι 2 δις για το 2018. 2 δις για το 2019 και δεν είναι αυξανόμενο. Γιατί ακόμα και η τιμή που θα επιτυγχάνεται από τις διαγωνιστικές διαδικασίες, ακόμα και αν πέσει από τα 92 ευρώ η ΜΕΓΑΒΑΤ-ώρα για τα αιωλικά εν προκειμένου, που σε κάποιους διαγωνισμούς έχει πέσει, συνολικά, εδώ είναι, να τα στοιχεία. Ορίστε, εδώ είναι τα στοιχεία. Δείτε τα στοιχεία και μετά από το μηνιαίο δελτίο ειδικού ΑΠΕ και ΣΥΘΙΑ, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2019. Ορίστε. Αν υπάρχει καμία διαφώνεια, δείτε τα στοιχεία. Άρα λοιπόν, ακόμα και να πέσει η τιμή αυτή που και θα είναι και πεσμένη, θα πληρώνεται πάλι από τον ειδικό λογαριασμό για τις ΑΠΕ. Ποιος πληρώνει τώρα τον ειδικό λογαριασμό για τις ΑΠΕ? Ποια είναι τα κονδύλια του, τα ποσά που εισραίουν εκεί? Ένα από τα ποσά αυτά είναι το ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρήπων, είναι το λεγόμενο ΕΤΜΕΑΡ. Υπάρχει ξεχωριστά γραμμένος λογαριασμός της ΔΕΗ. Αυτό το ποσό όμως δεν είναι όλο που καλύπτει τον ειδικό λογαριασμό για τις ΑΠΕ, είναι μόνο το ένα σκέλος του. Συγκεκριμένα, ας πούμε, για το 2017 που έχω τα στοιχεία μπροστά μου, το ΕΤΜΕΑΡ κάλυψε 888 εκατομμύρια ευρώ, από τους λογαριασμούς δηλαδή ΔΕΗ, πρωτέρια κτλ.
έναντι συνόλου 2,1 δις. Το υπόλοιπο ποσό πληρώνεται από τους παραγωγούς και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως δηλαδή από τη ΔΕΗ που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στη διανομική συμπαραγωγή, αλλά και από τους υπόλοιπους, οι οποίοι τι κάνουν αυτό, το μετακυλούν στους καταναλωτές. Εξού και όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, αυξάνεται και η τιμή της κιλοβατόρας. Η τιμή της οικιακής κιλοβατόρας το 2009 ήταν 5 λεπτά για μέχρι 2.500 κιλοβατόρες. Σήμερα, μετά την τελευταία αύξηση, είναι γύρω στα 11 λεπτά. Μιλάμε υπερδιπλασιασμό. Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι σε αυτό δεν οφείλεται η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα, δεδομένου ότι και η οριακή τιμή συστήματος στο σύστημα που λειτουργεί δεν είναι διαρκώς αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια, αντί να μειώνεται. Όπως αρχικά είχε υποθεί ως επιχείρημα ότι όσο θα συμμετέχουν οι ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα θα μειώνεται η οριακή τιμή συστήματος. Έλαμε όμως και το 17 και το 18 και το 19 έχει φτάσει στα 60 ευρώ. Άρα λοιπόν εδώ τα πράγματα θα πρέπει να μιλάμε με ειλικρίνεια και να λέμε στοιχεία. Πάμε στο δεύτερο σκέλος του θεωρώ. Δύο λεπτά. Μιλάμε ότι όλες οι άδειες είναι νόμιμες. Ακούστηκε το επιχείρημα ότι όλα έχουν ιδιωθεί με νόμιμο τρόπο. Πρέπει όμως να πούμε και το άλλο και να το επισημάνουμε. Ότι όταν το 2012 έγινε μια προσφυγή κατά μιας υπουργικής απόφασης, η οποία όριζε τις προδιαγραφές των περιοχών Natura των ζωνών των ειδικών για τα πουλιά, για τη ΖΕΠ, εδώ στην Άνδρο, και εκδικάζεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2017 και η απόφαση που βγαίνει το Δεκέμβρη του 2019 παραπέμπει σε δικάσιμο για το 2020. Αυτή η προσφυγή λοιπόν που είχαν συμμετέχει κάποιοι από την Άνδρο έλεγε ότι ο τρόπος που επιτρέπεται να φτιάχνονται ολικά πάρκα στις περιοχές Natura είναι παράνομος, αντίθετο σε κάποιους κανόνες ενωσιακούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή λοιπόν η κρίση δεν έχει έρθει ακόμα 8 χρόνια μετά. Παράλληλα, το ότι η Ελλάδα υποχρεώθηκε να κάνει αυτό το πλαίσιο, αυτή την υπουργική απόφαση που την έκανε και στραβά, όπως καταγγέλθηκε σωστά και ακόμα δεν έχει βγει απόφαση, έγινε κατόπιν καταδίκης της Ελλάδος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ενώ δηλαδή η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έλεγε από το 1979 ότι θα πρέπει να έχει ειδικές ζώνες προστασίας για τα πουλιά και όλα αυτά, η Ελλάδα έφαγε 2 καταδίκες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να φτιάξει μια υπουργική απόφαση που ήταν στρεβλή, που ακόμα δεν έχει κρίνει το ΣΤΕ 8 χρόνια μετά από την αίτηση ακύρωσης, αν ήταν στρεβλή ή όχι. Άρα η νομιμότητα θα πρέπει να δούμε και αυτή την πλευρά. Γιατί το ότι αν δεν μας αρέσει ένας νόμος να τον αλλάξουμε, σαφώς είναι μια ευχέρεια που δεν την έχει ο κόσμος. Σίγουρα την έχει κάποιος ο οποίος έχει την οικονομική δύναμη να πιέσει τα πολιτικά κέντρα αποφάσεων. Άρα λοιπόν να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Ας πούμε, για το ειδικό χώρο ταξικό για τις ΑΠΕ υπάρχουν ήδη προειδοποιητικές επιστολές. Δηλαδή, ο ειδικό χώρο ταξικό για τις ΑΠΕ σημαίνει το πώς θα φτιάχνονται οι ΑΠΕ σε όλη τη χώρα. Με βάση ποιους κανόνες. Υπάρχει λοιπόν προειδοποιητική επιστολή από το 2014 από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι Ελλάδα, το ειδικό χώρο ταξικό που έχει για τις ΑΠΕ, παραβιάζει αυτούς τους 10 κανόνες του νησιακού δικαίου. Είσαι υποχρεωμένη να το αλλάξεις. Δεν το έχει αλλάξει ακόμα. Όλα τα έργα λοιπόν που αδειοδοτούνται νομίμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι αδειοδοτούνται παρανόμως. Το ότι όμως το Συμβούλιο της Επικρατείας λαμβάνει και κρίνει βάσει των νόμων που το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψηφίζει, είναι κάτι διαφορετικό. Επομένως, και τελειώνω, για να κλείσω το θέμα των ρήπων. Πάμε σε αυτό λίγο γιατί είναι πολύ σημαντικό ως παράδειγμα. Λέμε λοιπόν ότι κατασκευάζοντας ένα ελληνικό πάρκο θα μειωθούν οι ρήποι. Πρώτα απ' όλα, κατασκευάζοντας ένα ελληνικό πάρκο, το πρόβλημα δεν είναι η χωροθέτηση. Πράγματι, δεν είναι τα 320 κυβικά μέτρα αμπετού που πέφτει εκεί στη βάση αναμογεννήτριας. Είναι οι δρόμοι. Οι δρόμοι, για να φτάσουν σε αυτά τα ψηλά υψόμετρα, ιδίως στην περιοδική χώρα στα 1600 μέτρα, τα συνοδέργα της Ευρωπαίας με δρόμους μέσου πλάτους 8 με 10 μέτρα και παραπάνω στις στροφές, σημαίνει ότι καταστρέφουν δασικό πλούτο και δεν είναι μόνο οι δασικές εκτάσεις και οι χορτολιβαδικές προστατεύονται συνταγματικά. Αυτή η χαμηλή βλάστηση που λέτε έχει την ίδια συνταγματική προστασία με τη δασική βλάστηση και με τα δάση. Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις. Άρα λοιπόν καταστρέφονται σε χιλιάδες μέτρα οι εκτάσεις αυτές στο όνομα μιας παραγωγής η οποία θα μειώσει τους ρήπους. Ενώ αποδεδειγμένα, για να μπορέσει να λειτουργεί διακοπτόμενα το υλικό πάρκο, θα πρέπει να υποστηρίζεται, είπαμε όπως πριν, από μονάδες φυσικού αερίου. Οι ρήποι αυξάνονται. Όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, τόσο αυξάνονται και οι ρήποι. Και αυτό έχει κριθεί και στη Γερμανία, γι' αυτό υπάρχει σχετική συζήτηση σήμερα και μελέτες που έχουν βγει.
Άρα λοιπόν, τι λέμε. Θα πρέπει να πούμε την αλήθεια και από τη μια μεριά και από την άλλη, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα γόνιμο συμπέρασμα. Και κλείνω λέγοντας ότι η πραγματικότητα δεν είναι έτσι εξοραϊσμένη όπως έχει ακουστεί, και γι' αυτό είναι σημαντικό ο κόσμος να ενημερώνεται με στοιχεία και με νούμερα, όχι με επισκέψεις τουριστών και σχολικών λεωφορείων, ας πούμε, στα αλικά πάρκα. Ευχαριστούμε τον κύριο Κόλλια. Ο τελευταίος ομιλητής στον πρώτο γύρο είναι ο κύριος Μαβής. Καλησπέρα, πρέπει να πω πια, το καλημέρα παρήλθε. Πάρα πολλά θα πρέπει να θίξω, αλλά λακωνικά, για να προλάβω σε αυτό το πολύ περιορισμένο χρόνο. Ασχολούμαι με αυτό το ζήτημα πάνω από 14 χρόνια. Είχα ξεκινήσει να είμαι από την ίδια πλευρά που είναι οι κύριοι από τις εταιρείες, πιστεύοντας αυτό το πάρα πολύ ελκυστικό και ελπιδοφόρο αφήγημα ότι μπορούμε να περάσουμε σε μια ενεργειακή μετάβαση, εγκαθιστώντας πάρα πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η πολυπλοκότητα της κατάστασης έγινε σταδιακά αντιληπτή όσο διάβαζα για αυτό το θέμα. Να πω απλώς, επειδή και εγώ θέλω να αποσύσω το τρετσινιά, αν θέλετε, το ότι με ενδιαφέρει μόνο η Άνδρος, με ενδιαφέρουν μόνο οι φυσικές ομορφιές της Άνδρου, για τις οποίες άλλωστε θα μιλήσουμε εκτενώς, γιατί το ενδιαφέρον εδώ της τοπικής κοινωνίας πρέπει να είναι πρωτίστως αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω ότι έχω πλέον, με όλη μου αυτή την επιστημονική έρευνα τόσα χρόνια, είπε πολλά πράγματα και ο κ. Κόλλιας, έχω πιστεί ότι όλη αυτή η υπόθεση εργασίας, ότι η αντικατάσταση μιας κιλοβατόρας από ΑΠΕ, η ισοδύναμη αντικατάσταση μιας βρώμικης κιλοβατόρας από μη ανανεώσιμες πηγές, ότι αυτή η ένα προς ένα υπόθεση εργασίας δεν είναι αληθής, η πράξη το έχει αποδείξει, υπάρχουν μελέτες σε βάθος χρόνου που έχουν μελετήσει πραγματικές εκπομπές, υπάρχουν οι εκθέσεις των διαχειριστών δικτύων της E.ON Net στη Γερμανία, την ΑΔΜΙΕ, που λέει ότι τελικά η υποκατάσταση είναι υποδεκαπλάσια. Μιλάμε δηλαδή για ένα diesel gate. Οι άνθρωποι που θέλουν να βάλουν τις ανεμογεννήτριες έχουν ένα εξασφαλισμένο καθεστώς κιλοβατόρας που πληρώνονται, και ακόμη και τώρα που θα αλλάξει έχουν ένα προνομιακό καθεστώς. Τέλος πάντων, συμφέρει βάσει αυτής της υπόθεσης. Καλούμαστε δηλαδή εμείς οι φορολογούμενοι να πληρώνουμε ένα τεράστιο ποσό για την εσωτερία του κλίματος που δεν πληρώνει αυτό. Δηλαδή πληρώνουμε για 10 τόνους εξοικονόμηση και παίρνουμε ένα μικρό ποσοστό από αυτό. Ένα 10% δυστυχώς, ένα τόσο λίγο. Αυτό λοιπόν, έτσι για να σας βάλω την αμφιβολία του όλου αφηγήματος και το κατά πόσο η χώρα μας έπρεπε να υπογράψει και να υπερθεματίσει ξανά και ξανά σε αυτή την υπερβολική διείσδυση αυτής της ξένης τεχνολογίας και να αλλάξει το ενεργειακό της μείγμα. Είμαι πρώην βιομήχανος, καταλαβαίνω ότι η απολιγνητοποίηση είναι μια διεθνής πραγματικότητα η οποία νομοτελειακά πρέπει να επιτελεστεί. Ο τρόπος που πάει να γίνει αυτό στη χώρα μας είναι καταστροφικός. Είναι καταστροφικός όχι μόνο κοινωνικά και οικονομικά, είναι καταστροφικός και για την φύση μας και τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Λοιπόν, αυτά για τα γενικά. Απλώς μια άλλη επισημείωση. Καταλάβετε ότι το φυσικό αέριο των ατοκές για ηλεκτροπαραγωγή είναι και θερμοδυναμικά άστοχο, να το πω ήπια. Χάνεις τη μισή ενέργεια στη θερμική μετατροπή. Αυτός ο σχεδιασμός ο συνολικός κοστίζει ενεργειακά και οικονομικά. Πρέπει να αποτιμηθούν, να υπάρχει μια εθνική μελέτη κόστους ωφέλους που να συνυπολογίσει αυτές τις νέες έρευνες και αυτές τα νέα πορίσματα, αλλά δεν θέλω στη συζήτηση για την Άνδρο να μπούμε σε αυτή την ανάλυση. Δεν νομίζω ότι αφορά αυτό το σημερινό ακροατήριο. Μπορούμε σε μια δεύτερη συνάντηση, αν υπάρξει. Διαφωνώ με κάποιο κύριο που είπε διαρρήγην ότι αυτή η συνάντηση γίνεται προώρα, γίνεται 15 χρόνια καθυστερημένα. Οι εταιρείες είναι εδώ πριν το ειδικό χωροταξικό, έχουν βρει τα μέρη πριν το ειδικό χωροταξικό, έχουν διχάσει την κοινωνία πολύ πριν το τοπικό χωροταξικό, το ειδικό χωροταξικό για Τσάπε, που ήρθε μετά να νομιμοποιήσει τις διαμορφωμένες αιτήσεις. Ήδη λοιπόν μπήκα έκον-άκον στην τοπική θεώρηση. Δεν έχουμε λοιπόν μελετικό στους ωφέλους και να το θυμόμαστε αυτό. Τώρα, αυτό να σας το πω με μια γραμμή. Αυτή η ανακατανομή πλούτου που γίνεται από κάτω, από τους λογαριασμούς μας, των φορολογουμένων, προς τα πάνω, σε λίγες εταιρείες, με βιτρίνα
την πράσινη ενεργειακή μετάβαση έχει χαρακτηριστεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας ως η πιο μεγάλη και άδικη ανακατανομή πλούτου από κάτω προς τα πάνω. Έτσι, Γερμανός Πρωθυπουργός τα είπε αυτά. Λοιπόν, τοπικά τώρα. Όλη αυτή η κατάσταση, τμήμα της οποίας αντιμετωπίζουμε στην Άνδρο, είναι πανελλήνιο το πρόβλημα, έχει προκύψει χωρίς κανένα ουσιαστικό χωροταξικό σχεδιασμό. Αυτό πιστεύω ότι είναι κοινώς αποδεκτό. Το λέει, όπως είπε και ο Σκόλιας, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με καταγγελίες της, το λένε οι κοινωνίες, το βλέπει στο εξώφθαλμα στραβό αυτού του πράγματος. Λοιπόν, η κριτική λοιπόν που έχει δεχτεί το ισχύον ειδικό χαρταξικό, του οποίου τα αποτελέσματα καλούμαστε αυτή τη στιγμή και τα βλέπουμε στον έξω χάρτη, με εξαίρεση ένα στον κεντρικό ορεινό όγκο που όντως έχει αρνητική γνωμοδότηση, όλα τα άλλα είναι τελειωμένα αδειοδοτικά έργα, δεν είναι μόνο με άδειες παραγωγής, και αν υπάρχουν πληροφορίες διαφορετικές, παρακαλώ τους κυρίους να μας τα πούνε, γιατί εγώ στη ΡΑΕ τόσα χρόνια άλλα διαβάζω. Και γι' αυτό για μένα το αίτημα, το οποίο θέλω να θέσω επιτακτικά στη σημερινή συνάντηση, δεν είναι άλλο από το αίτημα της Τίνου, της Πάρου, των Αγράφων, της κοινωνίας της Άνδρου, που έχει προσυπογράψει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να συμπαραταχθεί με την περιφέρεια, που δεδομένου αυτού του τραγικού χωροταξικού ελλείμματος ζητάει τον επανασχεδιασμό, με συγχωρείτε για τον Σαδάμ, της ιστορίας αυτής από μηδενική βάση. Δεν είναι δυνατόν αυτό το εμβαλωματικό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε να εξοαϊστεί με κανένα τρόπο, και καλό τις εταιρείες, αν ενδιαφέρονται για το νησί παραπάνω και για το νησί με παραπάνω τρόπους από ό,τι την οικονομική διάσταση, να συνυπογράψουν και αυτές, τέλος πάντων, να δείξουν καλή θέληση προς αυτήν την κατεύθυνση. Περιμένατε 15 χρόνια. Άμα σας ενδιαφέρει να μην γίνουν εδώ πέρα ζημίες, μη αντιστρεπτές, παρακαλούμε, περιμένετε άλλο λίγο να κάτσουμε μαζί με την κοινωνία και τους τοπικούς επιστήμονες να δούμε τι χωράει, πού χωράει, γιατί χωράει, τι βλάπτει και ποιον βλάπτει. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που θα ήθελα έτσι ακροθυγώς να αναφέρω. Ενδεικτικά στις ζημιές, ακούσαμε για τα αντισταθμιστικά ωφέλη, και μόνο η λέξη αντισταθμιστικά παραπέμπει στην παραδοχή ότι πρόκειται περί ζημιάς και σου δίνω αντιστάθμισμα. Λοιπόν, είναι το ποσό, το αφήνω να το κρίνετε μόνοι σας. Το 1,7 συν 0,3 έμεσα, συν σύνολο 3% και οι λογαριασμοί ρεύματος τοπικά να αποζημιώνονται, ενώ τα ΕΤΜΕΑΡ που πληρώνουμε στην Άνδρο αθριζόμενα είναι πολύ περισσότερα, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι απεικιοκρατική προσέγγιση από τις εταιρείες σε οικονομοτεχνικά μέτρα. Στις προσεγγίσεις μου, λοιπόν, στις επισημάνσεις που θέλω να κάνω, είναι ναι, οι αξίες γης θα καταρακωθούν στην Άνδρο. Η Β' κατοικία είναι μια απομηχανή του τοπικού τουρισμού. Υπάρχουν, είπε ο κύριος, δεν βρίσκουμε στο ίντερνετ μελέτες. Δεν μιλάμε για ένα μέρος το οποίο δεν έχει κανένα τουριστικό ελκυστικό χαρακτηριστικό και θα του βάλουμε αναμειονίτηση για να έρθει ο κόσμος. Μιλάμε για το αντίστροφο. Μιλάμε για ένα μέρος που έχει το καλύτερο brand name του κόσμου τουριστικά, τις Κυκλάδες, που θα το χαλάσουμε και δεν θα έρχεται ο κόσμος. Και φυσικά δεν θα έρθει κανείς να πεζοπορήσει σε ένα ομογενοποιημένο τοπίο στην Άνδρο. Οι δυνατότητες ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και του αεροτουρισμού θίγονται σε τεράστιες εκτάσεις. Γύρω από τα πάρκα είναι 100 μέτρα και πλέον οι περισσότερες μηχανές. Ο οικοδομικός κλάδος για τη Β' κατοικία, το είπα. Πεζοπορικός τουρισμός γίνεται σημείο ταυτότητας για το νησί. Θα πάει περίπατο, μεταφορικά, όχι κυριολεκτικά. Γενικότερα μιλώντας, το νησί έχει αναγνωρισμένα αξιόλογους φυσιολατρικούς πόρους. Τα προγράμματα LIFE τόσα χρόνια και τα εν εξελίξη και τα ολοκληρωμένα το επιδεικνύουν αυτό, το καταδεικνύουν με τον πιο εμφαντικό τρόπο. Τα ευρήματα παρεμπιπτόντως των προγραμμάτων LIFE καταρρύπτουν και τους ισχυρισμούς για το βόρειο πάρκο ότι δεν φύγει ΖΕΠ και για το νότιο πάρκο ότι δεν φύγει ΖΕΠ. Στη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με κάλυψε ο κύριος Σκόλιας για το θέμα του νότιου πάρκου. Θα είμαι στη διάθεσή σας για απαντήσεις, γιατί θα χάσω πολύ χρόνο στις λεπτομέρειες. Φύγονται οι ΖΕΠ και στα δύο. Στη βόρεια δε Άνδρο η ΖΕΠ είναι χαραγμένη με λανθασμένο τρόπο, όπως φάνηκε από τα ευρήματα αρπακτικών στο ΛΑΙ. Δύο λεπτά. Θαυμάσια. Λοιπόν, υπάρχουν βέβαια και άλλες
αντιφάσεις νομιμότητας, επιπροσθέτω σε αυτές που επισήμανε ο κύριος Κόλλιας, και αφορά την πλήρη αντίφαση αυτών που συμβαίνουν με άλλα νομοθετήματα που είναι νόμοι του ελληνικού κράτους, και μιλάω για τη Σύμβαση Προστασίας Βιοποικιλότητας και τη Σύμβαση Προστασίας του Τοπίου. Κλείνοντας, με ένα τόνο όσο λιγότερο τεχνοκρατικό μπορώ, γιατί είμαι πάρα πολλά χρόνια εδώ και ζω με διαφορετικό τρόπο από ό,τι ζούσα στην Αθήνα και βλέπω την πραγματικότητα της Άνδρου με διαφορετικά μάτια και νιώθω ότι το νησί τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί πού βρίσκεται και τον πλούτο που έχει. Να σας πω και να αφήσω τις κρίσεις σε εσάς. Είχε πει κάποιος κάποτε, αν καίγαμε τους πίνακες, τους διάσημους και τα καλλιτεχνήματα που υπάρχουν στις πινακοθήκες μας και στα μουσεία μας για να πάρουμε λίγη ενέργεια από αυτή που ούτως ή άλλως κατασπαταλούμε με τον πιο επιδεικτικό τρόπο, δεν θα ξεσηκωνόταν η κοινωνία. Τώρα που καίμε εντός εισαγωγικών τα τοπία και τα στοιχεία που ενέπνευσαν όλη αυτή την καλλιτεχνική δημιουργία χιλιετίες, δεν θα έπρεπε να διαπαρατηρηθούμε? Δεν έχω τελειώσει, έχω ακόμη ένα λεπτό. Κάπου διάβασα ένα καταπληκτικό προσωνύμιο της Παρθένου Μαρίας, μια και έχουμε εδώ και τους ιερωμένους. «Χαίρε όρος αλατόμητον, εν πολλής ο πλούτος της Άνδρου είναι αντίστοιχος». Το αλατόμητον του τοπίου της Άνδρου είναι ο πλούτος της. Μόνο το βόρειο έργο έχει περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά εξκαφές. Άλλη σημεία, ένα λεπτό ακόμη θέλω μόνο. Να σας πω μια καταπληκτική φράση του Ελίτη, τον μνημόνευσε ο κ. Πυσίας, ότι το τοπίο δεν είναι το σύνολο των υδάτων και των πλαγιών κτλ. Το τοπίο είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού πάνω στην ύλη. Δεν μπορούμε να το αντιστρέψουμε αυτό και να το κάνουμε προβολή της ύλης πάνω στην ψυχή μας. Και τέλος, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που θα γίνει είναι ισοπεδωτικό. Δεν είναι οι κλίμακες των μηχανών είναι πρωτοφανείς για τα κυκλαδικά δεδομένα. Τα είπε και ο κ. Πυσίας, μην επαναλαμβάνουμε. Λοιπόν, ας μην αφήσουμε αυτή την ερωτική διαδικασία της αυτογνωσίας του τόπου που φαίνεται μέσα από τα μάτια των περιηγητών, των μοντέρνων περιηγητών που έρχονται σήμερα και αγναντεύουν ένα τοπίο παρθένο, που βλέπουν ένα πουλί να πετάει αρπακτικό, πίνουν ένα ποτήρι κρασί σε ένα χωριό και μέσα από τα δικά τους μάτια αρχίζουν και οι αντριώτες να βλέπουν πού βρίσκονται και πόσο μεγάλο προνόμιο έχουν που βρίσκονται εδώ. Είναι κρίμα σε ένα-δυο χρόνια από έλλειψη σχεδιασμού, από αθρηστικά πράγματα, να ακυρωθεί όλο αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, μπορώ να μιλάω ώρες. Σταματάω σεβόμενος το χρόνο. Ελπίζω να σας φώτισα. Λοιπόν, μπαίνουμε στα δύσκολα, μου φαίνεται. Σύμφωνα με τη διαδικασία που είχε αποφασιστεί από τους οργανωτές, θα κάνουμε ως εξής. Θα πάρουμε 2-3 ερωτήσεις στην αρχή, ας πούμε 3. Θα δώσουμε την ευκαιρία στους ομιλητές να απαντήσουν. Και μετά θα συνεχίσουμε κάπως έτσι, ενδεχομένως παρεμβαίνοντας τη διαδικασία, να δούμε και αυτό δεν βοηθάει ή κάτι άλλο θα βοηθούσε καλύτερα. Οπότε ας πάρουμε κάποιες πρώτες ερωτήσεις. Ο κύριος εδώ. Αν θέλετε, θα βοηθούσε ενδεχομένως, αν θέλετε να λέτε και το όνομά σας. Ναι. Ναι, ακούγεται. Ναι. Σουλιώτης Βασίλης το όνομά μου, είμαι φυσικός ραδιοελεκτρολόγος και δεν είμαι μόνιμος κάτοικος του νησιού, εξοχικό έχουμε εδώ και 20 χρόνια. Καταρχήν να πω για τον κύριο Μπολογιάννη για τα σχολεία, επειδή είμαι καθηγητής πριν από 15 χρόνια, έφερα τους μαθητές μου εδώ για να δούμε τις ανεμογεννήτριες στο Καλυβάρι και κάτσαμε και οι 30 πίσω από ένα πτερύγιο της ανεμογεννήτριας. Μόνο που οι ανεμογεννήτριες αυτές ήταν των 330 kW και όχι των 2,7 έως 5 MW, δηλαδή από 10 έως 20 φορές μεγαλύτερες που θέλουν να τοποθετηθούν. Δεν μας ενημερώσετε δηλαδή ακριβώς για το μέγεθος. Μιλάτε για το Καλυβάρι που όλοι ξέρουμε, επειδή εδώ στην Άνδρο αυτές υπάρχουν και όχι άλλες. Έτσι. Επειδή τυχαία βρέθηκα την περασμένη Κυριακή στο λιμάνι του Λαβρίου, έχω φωτογραφίες από ανεμογεννήτριες που πρόκειται να τοποθετηθούν κάπου, ίσως εδώ, δεν ξέρω, οι οποίες μόνο τα πτερύγια δεν χωράνε στη φωτογραφία. Εντάξει.
Λοιπόν, και επίσης θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καψάλη, είναι σοβαρό τώρα αυτό που λέει ότι ο θόρυβος από την ανεμογεννήτρια, όπως μας έδειξε, αυτές που λέει τώρα είναι 35 δεσιμπέλ, δηλαδή είναι λίγο καλύτερες από το θόρυβο που κάνει ο καλύτερος οικιακός αφιγραντήρας, που είναι από 37 και άνω. Είναι αλήθεια αυτό το θηρίο, σε πόση απόσταση, 500 μέτρα, 50 χιλιόμετρα, πόση απόσταση. Πιστεύω ότι είναι αδύνατο να συμβαίνει αυτό. Και επίσης θέλω να ρωτήσω, η τοποθέτησή τους στις κορυφογραμμές είναι συμβατή με την εικόνα όταν ένα σπίτι θέλει να χτίσει κανείς και στην κορυφογραμμή δεν είναι σωστό να τοποθετεί γιατί χαλάει τη μορφολογία του τοπίου. Έτσι. Θέλω δηλαδή να μας ενημερώσετε για το πραγματικό μέγεθος αυτών των ανεμογεννητριών και το θόρυβο που παράγουν και επίσης κάτι άλλο. Πόσο ζουν, πόσα χρόνια ζουν αυτές οι ανεμογεννήτριες. Ευχαριστώ. Μία δεύτερη ερώτηση. Έστε. Γεια σας και από μένα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μαύρο. Καταρχήν και εγώ ως ανδριώτης έχω την τύχη να γνωρίζω, μάλλον να παρακολουθώ την εξέλιξη των ανεμογεννητριών τα 25-30 χρόνια που λέτε ότι βρίσκονται εδώ στο Καλυβάρι. Οφείλω να σας πω ότι από ένθερμος στην αρχή οπαδός της εναλλακτικής ενέργειας άρχισα να τα αντιμετωπίζω με κάποιο σκεπτικισμό όσων ημερωνόμουν για αυτές και έχω φτάσει να θεωρώ τον εαυτό μου ότι μάλλον έχω κάποιες αμφιβολίες γιατί... Αλλά εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Δέχομαι ότι από τη στιγμή που καταναλώνουμε ενέργεια πρέπει να την παράξουμε. Και σίγουρα ο λιγνίτης δεν είναι η ιδανική μέθοδος, άρα στρεφόμαστε προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στις ΑΠΕ. ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες. Και δει αυτές οι τεράστιες ανεμογεννήτριες που συζητάμε. Ας πάρουμε μια τρίτη ερώτηση, στις και για το. Περίμενε, Νίκο. Καταρχήν καλησπέρα σε όλους τους παρευρισκόμενους. Ονομάζομαι Νίκος Σταμουρατζής, είμαι πολιτικός μηχανικός και μόνιμος κάτοικος του Γαβρίου που και δραστηριοποιούμε. Η εκτός σχεδίου δόμηση της Άνδρου διέπεται από κάποιους ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες, οι οποίοι δεν είναι οι ίδιοι με άλλες περιοχές. Συγκεκριμένα έχουμε το 2011 ζώνες οικιστικού ελέγχου, οι οποίες είναι πολύ πιο αυστηρές από ό,τι το συνήθες και καλά κάνουν κατά την άποψή μου. Παρότι μας έχουν δημιουργήσει και σαν επαγγελματίες αρκετά προβλήματα σε αρκετές περιπτώσεις. Λένε πάρα πολλά μέσα οι ζώνες οικιστικού ελέγχου για το πώς θα χτίζουμε στην Άνδρου, αλλά θα αναφέρω μόνο ένα. Λέει ότι δεν επιτρέπεται να κάνεις πάνω από διόροφο σπίτι, 7,5 μέτρα είναι το μέγιστο και σε περίπτωση που επιχειρήσεις να χτίσεις κοντά σε κορυφογραμμή δεν επιτρέπεται το δώμα σου να υπερβαίνει την κορυφογραμμή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αντιλαμβάνεστε κάποιο παράδοξο σε αυτό, δηλαδή ο ανδριώτης να μην μπορεί να χτίσει πάνω από 7,5 μέτρα και το δώμα του να μην υπερβαίνει την κορυφογραμμή, ενώ ας πούμε αντίστοιχα κάποια εταιρεία να μπορεί να χτίσει στην κορυφογραμμή, όχι 7,5 μέτρα, 75 μέτρα. Εγώ το βρίσκω τουλάχιστον παράδοξο αυτό. Δηλαδή, είμαστε όλοι ίσοι στον νόμο ή όχι. Και αυτό το πράγμα έχει βγει ζώνες οικιστικού ελέγχου ακριβώς για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Να μην βλέπω μια κορυφογραμμή με συνεχή δόμηση. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε κάποιο παράδοξο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι μετά από αυτές τις ερωτήσεις θα μπορούσαμε και επειδή σας εγκαλέσαν οι περισσότεροι, ας αρχίσουμε από εσάς. Ναι, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα αυτή. Θα πρέπει να ρωτήσετε, ωραία. Λοιπόν, καταρχάς, να πω το εξής, έτσι, ένα μικρό σχόλιο. Με ακουμπά και εμένα το θυμικό και με ακουμπά ιδιαίτερα και όλα τα πολύ σημαντικά, σαφέστατα, πραγματικά, τα οποία ακούστηκαν και αναφέρομαι στην πολιτιστική κληρονομιά, σε όλα τα πάρα πολύ όμορφα πράγματα αυτά. Θα ήθελα όμως να πούμε το εξής. Εδώ είμαστε για να ενημερωθούμε και να μιλήσουμε με λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αναφέρονται σε στοιχεία επιστημονικά ή τεχνικά. Άρα θέλω να βάλουμε τη βάση της συζήτησης ως εξής. Υπάρχει πολιτική διάσταση στην οποία νομίζω κανείς δεν θέλει να μπει και ας την αφήσουμε στην άκρη. Υπάρχει περιβαλλοντική στην οποία όλοι θέλουμε να είμαστε παρόντες. Και υπάρχει και οικονομική.
στην περιβαλλοντική υπάρχουν κανόνες θεσμοθετημένοι από το κράτος. Τους ακολουθούμε και τους ακολουθούμε κατά γράμμα. Είμαστε υποχρεωμένοι. Θα μιλήσω για τη δική μας περίπτωση, ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι δημόσια εταιρεία. Νομίζω ότι ακουμπάμε ακριβώς τον νόμο και ακολουθούμε αυτόν. Όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία, επειδή ακούστηκαν πράγματα που είναι ανακριβή τουλάχιστον, θέλω να πω το εξής. Η οριακή τιμή του συστήματος αυξάνεται μόνο λόγω του διοξιδίου του άνθρακα. Οι ΑΠΕ το ρίχνουν. Δεύτερον, οι ΑΠΕ είναι ενεργειακή δημοκρατία. Μπορεί να κάνουν όλοι, έχουν δικαίωμα όλοι, κάποιοι με μεγαλύτερες εταιρείες, κάποιοι ιδιώτες, να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Λιγνίτες, φυσικό αέριο και όλα τα άλλα τα οποία αναφέρθηκαν οδηγούν σε ολιγοπόλια ή μονοπόλια. Άλλωστε η ΔΕΗ από εκεί προέρχεται. Άρα είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Και εξ αυτής βρισκόμαστε εδώ. Δελφοί. Δεν υπάρχουν ανεμογεννητρές δελφούς. Με συγχωρείτε. Υπάρχουν σε 10 χιλιόμετρα ευθεία γραμμή, εξ όσων γνωρίζω. Τυχαίνει να είμαι εκεί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Και αυτό ακουμπάει στο χωροταξικό πλαίσιο που είναι νόμος του κράτους. Το φυσικό αέριο, επειδή αναφέρθηκε, είναι καύσιμο γέφυρα. Συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται. Προφανώς έχετε απόλυτο δίκιο. Να ενημερώσουμε όμως αληθώς όλους τους συμπεριστατωμένους ότι θα διαρκέσει συγκεκριμένο περασμένο διάστημα. Μέχρι να υπάρχει αποθήκευση, μέχρι να υπάρχει αυτό που λέμε ενεργειακή διαχείριση, energy management. Δεν υπάρχει. Θα υπάρξει. Να είμαστε σαφείς. Λοιπόν, όσον αφορά στους δρόμους, οι δρόμοι αναβασώνονται όλοι και επειδή εμείς έχουμε κάνει έργα σε όλη την υπηρετική Ελλάδα, νομίζω και οι συνάδελφοι εδώ, έχουμε αναβασώσει. Τώρα, στις ερωτήσεις συγκεκριμένα για τα decibel, είναι στα 350 ή στα 500 μέτρα οι μετρήσεις, είναι πραγματικές και είναι εκεί με ιστορικά στοιχεία. Αν θυμάμαι καλά, αν είναι συμβατό το μέγεθος με τις χορηφογραμμές. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Και όλα όσα ακούστηκαν εδώ για τα μεγέθη των ομογεντριών. Επειδή πριν μπω στην αίθουσα με τον συνεργάτη και πιθανό συνεπενδυτή που βρίσκεται στο ακροατήριο σήμερα, είδαμε τα φωτορεαλιστικά για το πώς φαίνονται οι γεννήτριες στα δικά μας πάρκα, σας διαβεβαιώ ότι η όχληση οπτική είναι ελάχιστη. Έχουμε φροντίσει να είναι ελάχιστη. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΔΕΗ στα πάρκα τα οποία έχει εγκαταστήσει 10 σε όλο το Αιγαίο, είμαστε μόνοι που έχουμε κάνει repowering, έχουμε χρησιμοποιήσει τις μικρότερες δυνατές ανεμογεννήτριες που υπάρχουν στην αγορά και νομίζω ότι αυτό αναφέρθηκαν και από τους κυρίους συναδέλφους που είναι εδώ σήμερα. Τώρα, πόσο ζουν, ανέφερα πριν. Απλά ήθελα και εγώ να σας διακόψω, αν να τελειώσω και μετά να μου το πείτε για να μην χάσω τον ρυθμό. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Δεν υπάρχουν γεννητρία στο Αιγαίο που είναι 150 μέτρα και αυτά που ακούστηκαν εδώ, εν πάση περιπτώσει. Είμαστε στα 55 μέτρα. Υψηλό 55 πόσο είναι, Αιγαίο. 55 μέτρα. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Πόσο ζουν. Ζουν 20 χρόνια κατά σύμβαση. Ζουν τουλάχιστον 30 στην πραγματικότητα. Επειδή η ερώτηση που μάλλον θα θέλατε να κάνετε ως απόρρια αυτής είναι αν αντικαθίστανται, σας λέω ότι στο repowering που είμαστε η μόνη εταιρεία που έχει κάνει στην Ελλάδα, αντικαταστήσαμε 62 και βάλαμε 15, άρα μειώσαμε. Έφυγε όλο το τσιμέντο και αποκαταστάθηκαν πλήρως τα περιβαλλοντικά. Πλήρως. Και είμαστε και περήφανοι και πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ανακυκλώθηκαν όλες. Όλες. Ορίστε. Τις πουλήσαμε σε εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά εξειδικευμένες. Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω. Συγγνώμη, αλλά θα έχετε δυνατότητα να την κάνετε την ερώτηση μετά, σας παρακαλώ. Μέσω εταιρείας διαχείρισης αποβλήτων ανακυκλώθηκαν. Ανακυκλώνεται, κυρίσαμε όλη τη διαδικασία. Ναι, δεν είναι επιχειρήση να γίνει διάλογο. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να λέει ένας ανακυκλώνεται και άλλος δεν ανακυκλώνεται. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Και τέλος για να κλείσω. Άμα θέλετε, κάντε μια ερώτηση μετά, σας παρακαλώ. Και απλά για να απαντήσω και στην τελευταία ερώτηση. Σαφέστατα, ΑΠΕ δεν είναι μόνο ελληνικά πάρκα. Απλά νομίζω ότι στη δική μου αισθητική τουλάχιστον, σε ένα τόσο όμορφο μέρος όπως εδώ, το να πάει κανείς να εγκαταστήσει μια θάλασσα από φωτοβολταϊκά πιθανόν να μην είναι το βέλτιστο. Λοιπόν. Και απλά δεν είναι δυνατόν να σας ακούσω και ίσως είναι λίγο άνισο αυτό, με συγχωρείτε. Και δεν ξέρω αν θες και εγώ. Όχι, δεν θέλω να προσθέσω κάτι. Δεν ξέρω από εσάς αν θέλει κάποιος άλλος να παρήγει. Επειδή ακούστηκε για ανακρίβεια στοιχείων
και ότι τα αιωλικά πάρκα δεν μειώνουν την εξάρτηση της ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Όντως, τα τελευταία χρόνια τα αιωλικά πάρκα αυξηθήκανε. Αναφέρθηκε σαν παράδειγμα ότι αυξήθηκε αντίστοιχα η κατανάλωση φυσικού αερίου ως προς το λιγνίτη. Ναι, αλλά δεν συσχετίζεται με τα αιωλικά πάρκα. Το φυσικό αέριο αντικατέστησε λιγνίτη, γιατί ο λιγνίτης λόγω του διοξιδίου του άνθρακα, μόνο από το διοξίδιο του άνθρακα ένα μεγαβατόρα επιβαρύνεται με 40 ευρώ τη μεγαβατόρα, όταν το φυσικό αέριο σαν καύσιμο μόνο του είναι 40 ευρώ. Αν προσθέσω και στο λιγνίτη το κόστος παραγωγής, εξόρυξης κλπ, ο λιγνίτης είναι πολύ ακριβότερος του φυσικού αερίου, γι' αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια το φυσικό αέριο αυξήθηκε σε βάρος του λιγνίτη. Ταυτόχρονα αυξήθηκαν και τα ΑΠΕ, αλλά το φυσικό αέριο μπήκε στην αγορά σε βάρος κυρίως του λιγνίτη και δεν έχει καμία σχέση με τα ανανεώσιμα. Έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα, τα ελληνικά και τα πραγματικά. Ως προς το θόρυβο νομίζω απαντήθηκε. Και αυτό που θέλω να τονίσω επίσης, επειδή υπόθηκαν δελφοί και οτιδήποτε άλλο, χωροταξικό πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει. Υπάρχουν σαφείς περιορισμοί σε ό,τι αφορά, να πω ένα παράδειγμα, από ακτές τουλάχιστον 1,5 χιλιόμετρο, λέω ένα παράδειγμα, από οικισμό τουλάχιστον 500 μέτρα, από ιστορικά μνημεία τουλάχιστον 3 χιλιόμετρα και να μην υπάρχει βέβαια και οπτική επαφή κλπ. Έτσι. Υπάρχουν σαφείς περιορισμοί και αυτό μπορείτε να το δείτε αν θα πάρετε μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου γίνεται σαφής αναφορά όλων των περιορισμών και δίνονται στοιχεία που το αιωλικό πάρκο βρίσκεται ως προς αυτά. Αυτά κρίνει είτε το ΙΠΕΝ είτε οι αποκεντρωμένες διοικήσεις ανάλογα ποιος αδειοδοτεί και αποφασίζει ή όχι εάν αυτό το αιωλικό πάρκο μπορεί να εγκατασταθεί κάπου ή αν θα πρέπει να γίνουν και τροποποιήσεις ως προς τις θέσεις των ανεμογεννητριών και τις αποστάσεις ή ως προς το κόψιμο ανεμογεννητριών, τη μείωσή τους, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει το Α ή το Β πρόβλημα. Επομένως, χωροταξικό πλαίσιο υπάρχει. Αυτό το οποίο είναι σε εξέλιξη είναι η επικαιροποίησή του. Έτσι, και μία μελέτη, αν θα τη δείτε, με σαφήνεια περιγράφει και αναφέρει τους νόμους και τα όρια. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο είναι, επειδή ακούγονται βιομηχανικά οτιδήποτε άλλο, μέσα στις μελέτες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπάρχουν φωτορεαλιστικές εικόνες που κάποιος βλέπει το ύψος της ανεμογεννήτριας ως προς το ύψος του βουνού ή του λόφου ή οτιδήποτε άλλο και οπτικά ποια εικόνα δίνεται. Και η προσπάθεια που γίνεται είναι στις κορυφογραμμές να ακολουθήσει κάποιος αυτή την κορυφογραμμή ώστε οπτικά να μην είναι ενοχλητικό. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι σε αυτό, όχι. Ένα λεπτό. Δεν ξέρω αν από... Είναι τεράστια η απόσταση και γι' αυτό λέω ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ λίγο και πολύ αργά που γίνεται σήμερα. Παρ' όλα αυτά, ας κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Το ειδικό χωροταξικό προέκυψε ως προσπάθεια, όπως είπα, να βολέψει τις ήδη κατατεθειμένες άδειες και μετά μπήκανε και όλοι αυτοί οι κανόνες που προσπάθησαν να το νομιμοποιήσουν. Ακόμα και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έγινε το σωστό. Αυτό δεν είναι όμως τη σημερινή κουβέντα. Είναι εδώ άνθρωποι που έχουν γνώση συγκεκριμένων πάρκων. Δεν ξέρω αν γνωρίζονταν και μεταξύ τους για να καταλάβουν τι αθρίζεται στο νησί, να το δούνε και αυτοί. Και πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουμε τις ερωτήσεις μας σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των πάρκων. Δηλαδή, θίγονται ΖΕΠ. Ναι, όχι, γιατί. Έχει μονοπάτια, όπως είπε η κυρία Κοντά, ή δεν έχει. Οι δρόμοι είναι λίγοι, πολλοί. Λοιπόν, να κάνουμε ερωτήσεις στοχευμένες. Εγώ είμαι εδώ στη διάθεσή σας να πω και εγώ την τεχνική μου θεώρηση. Αυτό που είπα είναι, και το επαναλαμβάνω γιατί εδώ γίνεται μοιρά ένας διάλογος, ότι δεν έχει γίνει οικονομοτεχνική ανάλυση για τη χώρα για το τελικά πόσο θα μας κοστίσει η μετάβαση με αληθοφανή τρόπο και με αξιόπιστο τρόπο και είμαστε εκτεθειμένοι στους εαυτούς μας και στους κληρονόμους μας.
Λοιπόν, ας πάρουμε ένα επόμενο γύρο ερωτήσεων. Γύρισα από εκεί. Γιάννης Αντωνέλος, είμαι πρόεδρος της κοινότητας Κορθίου. Θα θέλαμε, αν είναι δυνατόν, να υπάρξει ένας χάρτης στο προτζέκτορα, όπου να έχουμε όλα τα έργα ΑΠΕ του νησιού μας και να εξηγηθεί από τους παρισταμένους σε ποια φάση της διοικητικής διαδικασίας βρίσκεται το κάθε έργο από αυτά. Είτε είναι άδεια εγκατάστασης ενδεχομένως, είτε είναι άδεια λειτουργίας, είτε είναι άδεια παραγωγής, είτε είναι ΕΠΟ, είτε οτιδήποτε, ώστε να καταλάβουμε ρεαλιστικά τι μέλη γενέστε. Φεύγοντας από εδώ αυτή τη στιγμή, δεν θα καταλάβει τι γίνεται στο νησί μας ακόμα. Να ξέρουμε σε έναν χάρτη ακριβώς και με τους επιχειρηματίες εδώ ότι το έργο Κοπελούζου είναι 1, 2, 3, 10 μηχανές. Αυτές οι μηχανές σήμερα είναι σε διαδικασία αδειοδότησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχουν προσβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αν χαθεί ή κερδιθεί θα γίνει αυτό. Το έργο Φραγκάκι έχει πάρει αυτή την άδεια, τώρα είναι να πάρει εκείνη την άδεια, σε 2 μήνες θα γίνει το έργο. Το έργο της ΕΝΤΕΚΑ, το έργο της ΔΕΗ ανανεώσιμες. Σε ποια φάση βρίσκονται και πώς μπορούμε ρεαλιστικά να κάνουμε κάτι επ' αυτών. Το να λέμε παραμύθια είναι ωραίο. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κοιταχτούμε στα μάτια όλοι και να δούμε, υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο προσβάλλεται ότι είναι αντίκειται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Δηλαδή κρίθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη κάποιες άδειες και είπανε απορρίπτονται οι αιτήσεις ακυρώσεως. Λέει η άλλη πλευρά, ναι, αλλά υπάρχει περιθώριο ακόμη και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Έτσι το επιχειρήν δεν προχωράει ποτέ. Και έγινε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Νομοθετικά, οι ανανεώσιμες πηγές έγιναν με τέτοιον τρόπο στη χώρα μας που τις κοιτάζουμε καχύποπτα. Ενώ έπρεπε να είμαστε υπερήφανοι που έχουμε και ήλιο και άνεμο. Και ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρηματίες προσπάθησαν να αναπτύξουν αυτό το πλαίσιο, μυστικά με την κοινωνία, δημιούργησε καχυποψία σε όλη την κοινωνία. Ενώ έπρεπε να είναι χαρά και ευλογία. Και έχει γίνει με έναν τρόπο που σήμερα κοιταζόμαστε ο ένας τον άλλον ποιος προδίδει ποιον. Συγγνώμη, επειδή καλούμε προσωπικά και όταν ήρθε το πάρκο Ξηροκόμπη στην κοινότητά μας σε τροποποίηση ΕΠΟ και όχι για έκδοση ΕΠΟ γιατί είχε ήδη εγκρίνει, γνωμοδοτήσαμε αρνητικά ομοφόνος σε γενική συνέλευση κατοίκων, όχι σε συμβούλιο κλειστό, και είπαμε ότι τουλάχιστον η γνώση μας έχει να κάνει με την ομορφιά και με το κάλος που λέμε και λέμε όχι να γίνει ο όρμος Κορθίου έτσι όπως φαίνεται στη φωτορεαλιστική απεικόνηση της εταιρείας. Δεν έχουμε γνώση ούτε ορνηθολογίας, δεν έχουμε γνώσεις ούτε μελισσοκομείας, δεν έχουμε γνώσεις ούτε για τα πουλιά, τους πιτζαετούς και οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι οι ειδικοί να τα προσβάλλουν και θέλω μελέτες ειδικών για να πάω να πολεμήσω. Αλλά εγώ δεν θέλω να αλωτριωθεί βιομηχανικά ο τόπος μου. Και αυτό δεν το σέβεται το κράτος, γιατί την νομοδότηση τη δική μου την έχει γραμμένη στα παλιά τα παπούτσια. Τι είπε ο Υπουργός Χατζηδάκης προσφάτως, όταν πήγε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και ο Δήμαρχος Τίνου, είπε να αναθεωρηθεί εφ' εξής το πλαίσιο ΑΠΕ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσοι έχετε σήμερα εδώ άδειες μπορούν να γίνουν κανονικά τα έργα σας. Πρέπει να το ξέρει η κοινωνία αυτή. Δεν μπορεί να λέμε άλλα πράγματα στον κόσμο. Ή θα σταματήσουν κάποιοι γιατί σέβονται ότι πρέπει να αλλάξει το χωροταξικό. Πότε θα ακουστούν αλήθειες μεταξύ μας? Να ξέρω και εγώ τι να πω στους ανθρώπους μου αύριο το πρωί. Να πάω να τους πω ναι στο πάρκο το καινούριο ή όχι. Δέχεται η εταιρεία με τη Λινέως να μπει δίπλα στο Φραγκάκι το καινούριο πάρκο που έρχεται να νομοδοτήσουμε και να φύγει από εκεί. Να έχουμε μια φίλια σχέση. Να ξέρω δηλαδή ότι θα φτιάξουμε τους δρόμους, θα κάνω ενεργειακά σχολεία, θα κάνω ενεργειακά κτίρια, θα πάμε κάπου που δεν ενοχλεί οπτικά. Να πω ναι με την καρδιά μου, πάμε να κάνουμε να βγάλουμε ενέργεια ΑΠΕ και εμείς, αλλά μέχρι εδώ. Να ξέρω ότι αύριο το πρωί δεν θα γίνει πουθενά αλλού τίποτα. Να δεσμευτώ απέναντι στους ανθρώπους μου. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Είχα υποσχεθεί στον κύριο Κάτεγγι. Να πάρουμε για από τον πίσω μεριά της αίθουσας. Μ' ακούτε?
Ωραία. Αυτό το οποίο ήθελα να ρωτήσω εγώ, έχω κάποιες ερωτήσεις που τις κάλυψατε εσείς, που περίπου μίλαγε για το κόστος αιωλικής ενέργειας. Και θα ήθελα να ρωτήσω καθέναν από τους εκπρόσωπους των εταιριών το εξής. Εάν αυτές οι επενδύσεις θα τις κάνατε, αν δεν υπήρχε όχι το τέλος το ΑΠΕ, το οποίο θα ήθελα και αυτό να ξέρω συνολικά πόσο είναι εν σχέση με τα σταθμιστικά ωφέλη, αλλά αν θα υπήρχε και επιδότηση. Και αν τα έργα σας στηρίζονται σε επιδοτήσεις, τις οποίες θέλω να πω σε όλους, επιδοτήσεις πάλι εμείς πληρώνουμε. Ξέρετε, είναι η φορολογία. Δεν έχει σημασία να έρχονται από το ΕΣΠΑ, μην ακούσει φορολογούμε τις ευρωπαϊκές μας. Θέλω λοιπόν να ξέρω ποιο είναι το κόστος βιωσιμότητας της κάθε αυτής με την επιδότηση και χωρίς. Πέραν του κόστου κιλοβατόρας και όλα αυτά που κάποιοι τα ξέρουν, απλώς δεν τα έχει πει κανένας. Αυτό είναι μία ερώτηση. Τη δεύτερη ερώτηση θέλω να παρακαλέσω τους οργανωτές, τέλος πάντων σε συνεργασία, να μας πείτε σε ποιο διαδικτυακό τόπο θα μπορούσαμε να βρούμε τις συμβάσεις για τα έργα υποεκτέλεση, που αυτά θα λένε τι θα γίνει σε 5, σε 10 χρόνια ή τι option έχετε για να βάλετε ψηλότερες ή χαμηλότερες ανεμογεννήτρες κτλ. Και τη χρηματοοικονομική ανάλυση την οποία την έχετε κάνει εσωτερικά, που θα δείχνει αν πραγματικά έχει νόημα αυτό το έργο και να συμφωνήσουμε σε αυτό, διότι εγώ και πολλοί άλλοι από εδώ στηρίζονται στον τουρισμό. Έχουν τα έσοδα τους από τον τουρισμό. Δεν μπορώ εγώ λοιπόν να διακινδυνεύσω είτε τα έσοδα μου από τον τουρισμό για να βγάλω κάτι λιγότερο από αλλού, είτε ακόμη περισσότερο να χρηματοδοτώ δραστηριότητες, ενώ εάν χρηματοδοτούσα τουριστικές επενδύσεις κτλ., να μπορούσα να έχω μεγαλύτερο όφελος, κόστος βιωσιμότητας κτλ. Ξέρετε όλοι πολύ καλά τι εννοώ. Για το δε ύψος, απλώς το αναφέρω αυτό, δεν ήθελα να το πω, αλλά για το ύψος, ακόμη και ο τουρισμός, που είναι μια πολύ πιο προσοδοφόρα δραστηριότητα σε απόδοση κεφαλαίων κτλ. Δεν μπορώ να πάω εκεί που πάτε και βάζετε τις ανεμογεννήτρες και να χτίσω ένα 5-όροφο ή 10-όροφο κτίριο, ούτε να κάνω καλύψεις αναλογικά μεγάλες, έστω και σε επίπεδο υπογείων, ας πούμε, βάσεων κτλ. Θα σου πω να πω, είναι το σημαντικό. Ωραία, ευχαριστούμε. Συγγνώμη, επειδή διευθύνθηκαν αυτές οι ερωτήσεις, στον επόμενο κύκλο, αν θέλετε, σας κρατάω χρόνο. Ζητήθηκε με το ενδεχόμενες συμπληρωτήσεις, αν θυμάμαι καλά, την Τζόνικη συμπληρωτήσεις. Λοιπόν, να πω για το χάρτη, να πω όμως, μια και είπαμε για επιδοτήσεις, από το 2013 τα αιωλικά πάρκα δεν είναι επιλέξιμα για επιδοτήσεις. Ούτε από το ΕΣΠΑ, ούτε από το αναπτυξιακό. Όσον αφορά το ΕΤΜΕΑΡ, να πούμε το εξής. Αν δούμε τα στοιχεία, εσείς νομίζω το επικαλεστήκατε, του αλλαγιέ με μια απλή διαίρεση, προκύπτει ότι κάθε χρόνο τα αιωλικά πάρκα, αν δεν υπήρχαν τα αιωλικά πάρκα που υπάρχουν στην Ελλάδα, με το 92 ευρώ τη μεγαβατόρα, όλοι μας θα πληρώναμε συνολικά περισσότερο το ρεύμα 52 εκατομμύρια ευρώ όλη η Ελλάδα το χρόνο. Και αν δεν υπήρχαν τα μικρά υδροελεκτρικά, όλη η Ελλάδα, με τα 89 ευρώ τη μεγαβατόρα, όλοι μας θα πληρώναμε συνολικά στους προμηθευτές, όλα, 8,5 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Δηλαδή περίπου τα υφιστάμενα αιωλικά και τα υφιστάμενα μικρά ηλεκτρικά εξοικονομούν ετησίως με το 92 ευρώ τη μεγαβατόρα γύρω στα 60 εκατομμύρια. Τότε πού πάει το ΕΤΜΕΑΡ? Η αλήθεια είναι ότι το ΕΤΜΕΑΡ πάει στους προμηθευτές, δηλαδή η ΔΕΗ, η Ελπέντισον, ο Ήρωνας πουλάνε, επιδοτούνται και πάει και, αυτή είναι η αλήθεια, στα φωτοβολταϊκά. Διότι τα φωτοβολταϊκά που είχαμε καταστήσει είναι πολύ ακριβά. Αλλά το γεγονός είναι ότι τα αιωλικά πάρκα και τα μικρόδερικά που υπάρχουν με το 92 ευρώ μεγαβατόρα επιδοτούν το ρεύμα μας. Πληρώνουμε λιγότερα. Τώρα, όσον αφορά το χάρτη. Τώρα, πού να το δείξω. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, οι τρεις ανεμογεννήτρες σε 10 είναι εδώ πάνω. Αυτές είναι υποκατασκευή. Δηλαδή έχουν πάρει όλες τις άδειες και έχουν ξεκινήσει. Αυτό επόμενο. Α, εντάξει. Αυτό επόμενο. Συγγνώμη, ξαναπείτε το.
Ναι. Λοιπόν, οι τρεις ανεμογεννήτες είναι εδώ πάνω και είναι υποκατασκευή. Δηλαδή έχουν γίνει βάσεις και κατασκευάζεται το έργο. Δηλαδή έχουν τελειώσει όλη η αδειοδότηση. Μέσα στο χρόνο. Ναι. Μα κατασκευάζεται το έργο τώρα. Άμα πάρετε θα το δείτε. Γεια σας και πάλι. Εγώ θα σας πω για το αιολικό πάρκο της εταιρείας Greek Wind Power που βρίσκεται στη θέση Φραγκάκη του Δημοτικού Διαμερίσματος Κορθίου. Το πάρκο αποτελείται από 5 ανεμογεννήτριες. Βρίσκεται, να μην σηκωθώ, είναι εκεί το δείχνουν, το κάτω, πιο κάτω. Έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Όπως είπα, δεν ανοίγουμε καινούριους δρόμους, παρά μόνο ένα τμήμα εσωτερικής οδοπίας 2,7 χιλιόμετρα. Το πάρκο αδειοδοτικά βρίσκεται να έχουμε υποβάλει καταθέσει αίτηση για έκδοση άδειας εγκατάστασης. Το πότε ακριβώς θα βγει η άδεια εγκατάστασης δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω όμως ότι μετά υπάρχει μια διαδικασία έκδοσης πρωτοκόλλου εγκατάστασης υποβάλλοντας κάποιες μελέτες στο δασαρχείο και οι εργασίες ξεκινούν με την έκδοση του πρωτοκόλλου εγκατάστασης. Όμως θα προηγηθούν οι εργασίες οι γεωτεχνικές για να δούμε δηλαδή αν το έδαφος στη θέση που θα βάλουμε τις ανεμογεννήτριες είναι κατάλληλο. Το έργο είναι πολύ σημαντικό, είπαμε ότι βρίσκεται στη Natura, αλλά βρίσκεται και εκτός ζώνωσης του LIFE. Η μελέτη LIFE προβλέπει κάποιες περιοχές που αποκλείονται τα αιωλικά πάρκα. Το δικό μας πάρκο δεν βρίσκεται σε τέτοια περιοχή. Δηλαδή, ακόμα και η μελέτη LIFE που δεν έχει εγκριθεί επισήμως, δεν είναι θεσμοθετημένη, δεν αποκλεί την κατασκευή του δικού μας πάρκου. Ναι, αυτό είναι η άποψή σας. Το Συμβούλιο του ΣΤΕ, το ΣΤΕ αποφάσισε διαφορετικά. Και για να προσθέσω εδώ ότι είμαστε μια ευνομούμενη χώρα, καλώς ή κακώς κάποιοι νόμοι δεν μας αρέσουν σε πάρα πολλά θέματα, όπως ο νόμος του καπνίσματος π.χ., όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν οφείλουμε ως πολίτες να σεβόμαστε τους νόμους. Το να επικαιροποιηθούν, το να κάνουμε προσπάθεια ως πολίτες να βελτιώσουμε την κατάσταση είναι σαφώς θεμητό, αλλά είναι στο χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης, της πολιτείας, να αποφασίσει για το γενικότερο συμφέρον. Επίσης δεν έχουμε, μακάρι να μπορούμε να επιβάλλουμε την άποψή μας στην πολιτεία, αλλά όχι με συνθήκες βίας. Σας παρακαλώ. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι το έργο μας δεν έχει επιδότηση, παρά το ότι είναι παλαιότερο. Όλα τα χρήματα θα μπουν από την εταιρεία. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν από τους άλλους παιδές έχετε σχετικά με τη χωροθέτηση, αν θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, κοιτάξτε, για τον Όμιλο Κοπελούζο θέλω να πω ότι καταρχήν ότι αυτός ο χάρτης είναι παραπλανητικός με την έννοια ότι στηρίζεται στο γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ που δείχνει τις άδειες παραγωγής. Όπως είπα και πριν, μεταξύ αδειών παραγωγής και του τι γίνεται υπάρχει χάος, ούτε το 20% δεν γίνεται. Συγκεκριμένα αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Όμιλός μας έχει αδειοδοτήσει, δηλαδή εννοώ περιβαλλοντικά, 23 ανεμογεννήτριες. Μεσαίου μεγέθους είναι αυτές των 2 MW, 2,3 και είμαστε σε διαδικασία που ζητάμε οι 23 να γίνουν 33. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, όπως είπα, αυτός ο χάρτης είναι αυτές, οι δικές μας αναπτύσσονται προς το μισό και πάνω δηλαδή. Αυτά εδώ τα μαζεμένα, τα κεντρικά δεν ισχύουν. Ναι, αυτός ο χάρτης δεν βοηθάει δυστυχώς, δεν ξέρω από πού έχει βγει. Όχι, εγώ έχω, αλλά τον έχω σε hard copy. Δεν ξέρω αν μπορώ να... Τι είπατε? Οι θέσεις. Α, ναι, μπορώ να σας δείξω περίπου με το... Σας παρακαλώ, εντάξει. Μια χαρά πάει το παιδά. Μην νομίζω... αν υπάρχει μια δυνατότητα ο χάρτης αυτός να φανεί στο κοινό, το δικό σας.
Όχι ο δικός μας, αυτός δείχνει τη... αυτός που κρατάτε εννοούσα, όχι ο δικός σας. Δεν είπα ότι βγάλατε χάρτη. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, Κώστα, πώς το έχεις αυτό το χάρτη. Δυστυχώς δεν είχαμε έρθει. Έστω και σαν, στα πλαίσια μιας πληροφόρησης, αν μπορείτε να το στείλετε μετά στο, για να κυκλοφορήσει από την ομάδα την Ρουβέρα. Κοιτάξτε, υπάρχουν επειδή αυτές είναι τοπονύμια, υπάρχουν σε κάποια τοποθεσία που τα τοπονύμια είναι σκουμπί, καφούτσι, κοράκι. Αυτές είναι οι αυτές και είναι, είναι τοποθεσίες οι οποίες είναι από το μέσο και πάνω του νησιού. Λοιπόν, νομίζω ότι το αίτημα να υπάρξει τουλάχιστον μια η πληροφορία για τη χωροθέτηση είναι απολύτως λογικό. Αν μπορείτε επομένως να ανταποκριθείτε σαν εταιρεία, νομίζω ότι θα ήταν μια χρήσιμη πληροφορία. Ναι. Έτσι. Ας πάρουμε και άλλο ένα κύκλο ερωτήσεων. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή η πληροφορία είναι παντού δημοσιευμένη. Και η ΑΕΠΟ και η ΜΠΕ είναι δημοσιευμένες, είναι σε ιστοτόπους, δεν είναι κάτι μυστικό. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ένα λεπτό, γιατί εκκρεμεί και άλλη τοποθέτηση για το χάρτη. Ένα λεπτό. Ο χάρτης είναι ένας της άλλης. Ναι, προσπάθησα να το δείξω εγώ με το χέρι. Στην κάμερα, εδώ. Α, εντάξει, ναι. Μπορούμε να το δείξουμε σε κάποια κάμερα εδώ. Αυτό δείχνει ό,τι υπάρχει σήμερα. Κοιτάξτε, στην κάμερα του. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια ομάδα πάνω που είναι κυρίως... Δεν ακούγεις, λίγο το μικρόφωνο σου παρακαλώ. Ναι, απλώς επισημαίνω ότι από ό,τι φαίνεται υπάρχει μία συγκέντρωση στο βόρειο-βόρειο τμήμα του νησιού, υπάρχει μία συγκέντρωση κάτω προς το Κόρφι και υπάρχουν κάποια στο κεντρικό όγκο τα οποία κυρίως είναι... Μάλιστα. Φυσικά. Ναι, και σας λέω ότι ο χάρτης έχει πάνω σχεδιασμένα αιωλικά πάρκα τα οποία δεν ανταποκρίνονται ακριβώς στις θέσεις αυτές τις πραγματικές και αυτά που δείχνουν. Αυτόν έχουμε. Δεν τον... Σας είπα ότι στον άλλο χάρτη εμφανίζονται τα αιωλικά πάρκα, τα πολύγωνα, δείχνουν μια μουτζούρα γενικά πράσινη. Εγώ προσδιορίζω εδώ πέρα ακριβώς τι γίνεται. Να το, το σκουμπί. Το σκουμπί είναι τούτο εδώ πάνω, εδώ πάνω. Εδώ πάνω. Ναι, ναι, πάνω, είναι πιο πάνω αυτό. Αυτό δεν φαίνεται από εδώ και κάνουμε αίτηση, εδώ έχουμε κάνει για κάποιες παρακάτω. Εδώ οι πράσινες είναι, επαναλαμβάνω, έχουμε αδειοδοτήσει 23 και είμαστε σε εκκρεμότητα για άλλες 10. Δεν ξέρω αν θα τις πάρουμε, δεν τις πάρουμε. Επισημαίνω ότι εκκρεμεί το θέμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Λίγο ησυχία σας παρακαλώ. Δεν βοηθάει αυτός ο θόρυβος. Ναι. Λοιπόν, είμαστε σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι. Θέλετε να φέρουμε το χάρτη απέξω. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, αυτά, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτά εδώ πέρα είναι, δείχνουν τις ανεμογεννήτριες όπως ήταν στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν δείχνουν ακριβώς τι έχει εγκριθεί. Εγώ σας λέω ότι έχει εγκριθεί. Έχουν εγκριθεί 23 ανεμογεννήτριες, φαίνεται στο χάρτη, μπορώ να το καταθέσω. Αυτό είναι το καπούτσι εδώ πέρα. Λοιπόν, το σκούπι είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι τμήματα αυτού, όχι, αυτό έχει... Το ένα από το πάνω κομμάτι υπάρχει, το λίγο πιο κάτω υπάρχει σε αίτηση τώρα. Εντάξει. Το χάρτη μπορεί να μου δώσετε. Το χάρτη, πού είναι ο χάρτης αυτός? Το κοράκι είναι εδώ πέρα. Επιτρέψτε μου, πού είναι ο χάρτης παρακαλώ? Θέλετε να το κρατήσω? Ναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω.
Δέστε τα εδώ πέρα και μπορείτε εσείς να τα δείξετε ακόμη καλύτερα. Αυτό είναι σχέδιο της ΜΠΕ που έχετε καταφέρει. Βέβαιας, άλλο η ΜΠΕ όπως είπαμε και άλλο ότι έχει βγάλει έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Μπορεί να ζητάς ας πούμε 200 και να πάρεις 50. Δεν είναι... Απλά, ναι. Σκοράκι είναι εδώ πέρα. Ναι, η μία, αυτό εδώ, αυτό το κομμάτι έχει προχωρήσει μόνο. Αυτό από το κοράκι έχει προχωρήσει μόνο αυτό, σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση μάλιστα. Αυτά εδώ, σε αυτή τη φάση, δεν έχουν προχωρήσει από το μελετή. Ναι. Λοιπόν, τα φούτσι. Από αυτά έχουν, σας λέω, πόσες ανεμογεννήτριες έχουν βγει. Κοιτάξτε. Πρέπει να δείτε εδώ, σας δείχνω ακριβώς, αυτός ο χάρτης είναι παραπλανητικός όσον αφορά τη δική μας. Είναι από την ΜΠΕ μας πολύ σωστά, όπως είπατε. Καταλάβατε. Και βλέπετε ότι εδώ πέρα, τούτο εδώ το κομμάτι δεν υπάρχει, είναι σε αίτηση. Εδώ πάνω έχουν εγκριθεί 4 κομμάτια, 1, 2, 3, 4. Εντάξει. Είναι το σκούπι πίσω μεριά, το σκούπι. Λοιπόν, το καφούτσι είναι εδώ πέρα και έχει τις μισές ανεμογεννήτριες. Τώρα, εδώ πέρα είναι πάλι... Είναι τέσσερις, ας πούμε. Τέσσερις από τις πέντε. Αυτό το κομμάτι... Νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι ο χάρτης να δοθεί στα πλαίσια μιας υπεύθυνης πληροφόρησης, γιατί, συγγνώμη, αλλά όπως καταλαβαίνετε, το αφήσαμε λίγο, αλλά ας σταματήσει αυτό. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ναι. Ναι. Ωραία. Επειδή έτσι θα το χάσουμε και δεν έχουμε την τεχνική υποδομή για να έχουμε έτσι μια σαφήνεια, εγώ θα κάνω μια ερώτηση σε σχέση με το κρίσιμο για μένα που είναι ο χρόνος και τη διεκδίκηση της πραγματικής αναθεώρησης του ειδικού χωροταξικού πριν υλοποιηθούν τα έργα, γιατί δεν θα έχει νόημα μετά. Μία κρίσιμη παράμετρος, και εδώ θέλω να μου πούνε οι εταιρείες που ανήκουν ή όχι σε αυτή την περίπτωση, είναι η άδεια που έχουν πάρει αν ακουμπάνε στο υφιστάμενο καλώδιο ή αν χρειάζεται καινούριο καλώδιο διασύνδεσης. Γιατί από την ενημέρωση που εγώ έχω μέχρι τώρα, η άμεση, σε εισαγωγικά δεν θα πω απειλή, τέλος πάντων, οι επενδύσεις που άμεσα θα προχωρήσουν αφορούν 13 ανεμογεννήτριες, οι οποίες έχουν άδεια στο υφιστάμενο καλώδιο. Και αν όλα αυτά που συζητάμε, για να δούμε και λίγο, να δείξουμε λίγο την τάξη μεγέθους σε σχέση με την οικονομική διάσταση και με τον χρόνο. Okay, κατανοητό. Επειδή αδίκησα πριν τη ΔΕΗ, οι ανανεώσιμες στη σχέση με τη χωροθέτηση... Λοιπόν, για τη χωροθέτηση των νεολικών πάρκων της ΔΕΗ ανανεώσιμες. Λοιπόν, είναι μία ανεμογεννήτρια δίπλα στο υφιστάμενο νεολικό πάρκο σε απόσταση 250 μέτρα από την ακριανή ανεμογεννήτρια. Στη συνέχεια είναι άλλες 5 ανεμογεννήτριες, 2,3 ΜΒ, στο θέση Μακροτάνταλο, εκατέρωθεν του Ναΐσκου του Αγίου Ενωφρίου και έχει περιβαλλοντικούς όρους, έχουν εκδοθεί περιβαλλοντικοί όροι και περάσαμε από Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Και στη συνέχεια είναι το ολικό πάρκο των 119,6 ΜΒ με 52 ανεμογεννήτριες, το οποίο είναι μέχρι το ακροτήρι Καμπανός. Είναι στη σειρά αυτά, μεσολαβεί μεταξύ των 11,5 ΜΒ των δικών μας και των 119,6 ΜΒ το ολικό πάρκο Μαρατιά. Είναι στη σειρά. Και αυτό έχει εγκεκριμένους περιοδικούς όρους και είχε γίνει αίτηση ακύρωσης τότε, η οποία απορρίφθηκε. Όλα έχουν διασύνδεση με υφιστάμενο καλώδιο, είτε το πολυπόταμο Νέα Μάκρη ή στο υφιστάμενο δίκτυο αναφορικά με τη μία ανεμογεννήτρια. Το δε μεγάλο αιωλικό πάρκο διασυνδέεται με ξεχωριστό καλώδιο στο ΚΙΤ Παλίνης. Αυτό είναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω. Λοιπόν, το έργο Φραγκάκη ανήκει στο καλώδιο, δηλαδή την ηλεκτρική διασύνδεση πολυπόταμος Νέα Μάκρη. Επομένως, μόλις ολοκληρωθεί η αδειοδότησή του, είναι σε θέση να προχωρήσει η κατασκευή του. Το δικό μας έργο δεν είναι αυτοτελές. Συνδέεται με έργα σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, με υποβρύχια διασύνδεσης που οδηγεί στην Αττική. Αυτό το έργο είναι σε φάση προχωρημένης μελέτης. Αυτό γιατί, όπως σας είπα, η οικονομική του ευστάθεια σε αυτή τουλάχιστον τη μορφή του σχεδιασμού είναι συνδυασμός του τι θα γίνει και στα υπόλοιπα νησιά. Ευχαριστώ πολύ.
Ναι, το έργο Ράχη Ξηροκόμπη. Ράχη Ξηροκόμπη, το οποίο είναι εδώ. Αυτό είναι το παλιό πολύγωνο 2.000 στρεμμάτων, τώρα έχει περιοριστεί στα 200 στρέμματα και επίσης είχε εξεταστεί η δυνατότητα οι ανεμογεννήτες να πάνε προς τα κάτω, αλλά λόγω χωροταξικών περιορισμών δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή δεν είναι εφικτό να τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες από τη θέση εδώ στην άκρη προς τα πίσω, ακριβώς επειδή υπάρχει ένα χωροταξικό πλαίσιο, ένας νόμος ο οποίος ισχύει, με συγκεκριμένες αποστάσεις από οικισμούς, αρχαιολογικά μέρη κλπ. Εντάσσεται, είναι 5 ανεμογεννήτριες με ύψος 78 μέτρων ο πυλώνας και ανήκει στα έργα του καλωδίου. Ίσως η λέξη έργο καλωδίου δεν είναι γνωστό σε πολλούς, αλλά η Εύβοια συνδέθηκε με την Υπηρωτική Ελλάδα με ένα καλώδιο, το οποίο πληρώνεται από όλα τα αιωλικά πάρκα με την αντίστοιχη αναλογικά με την ισχύ τους, τα οποία εγκαθίστανται είτε στην Εύβοια είτε στην Άνδρο. Άρα θέλετε να μην πέσει το παλιό καλώδιο, στο υφιστάμενο. Είναι στο καλώδιο το οποίο υπάρχει και το έργο αυτό έχει ΕΠΟ, όπου η προσφυγή η οποία υπήρξε στο Συμβούλιο Επικρατείας απορρίφθηκε. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας η οποία δικαιώνει την εταιρεία προς την προσφυγή και αυτή τη στιγμή υπάρχει τροποποίηση της ΕΠΟ, η οποία έχει σαν στόχο να μειώσει ακόμη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δηλαδή να έχει συνέργειες με το έργο Φραγκάκη σε δρόμους και εκφόρτωση, ώστε οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις να είναι ακόμη μικρότερες. Ένα λεπτό, υπάρχουν, συγγνώμη. Είναι και από την ΔΕΗ. Το LIFE, η Διεύθυνση Βιοπικιλότητας, η οποία αποφάσισε στην εγκεκριμένη, στην απόφαση έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Διεύθυνση Βιοπικιλότητας του Υπουργείου πήρε υπόψη το ότι αναφέρεται στο LIFE και παρόλα αυτά, έτσι, πήρε υπόψη και το LIFE και οποιασδήποτε άλλες παρεμβάσεις υπήρχαν, η απόφασή της ήταν θετική. Θέλω να τονίσω ότι το έργο αυτό προς το LIFE είναι ακριβώς στα άκρα, η κορυφογραμμή είναι το όριο της περιοχής του LIFE ως προς το δικό μας έργο. Λοιπόν, κάποιες άλλες ερωτήσεις. Το τέρμα, είχε υποσχεθεί στον κύριο, το τέρμα. Η ερώτηση που ήθελα να κάνω εγώ πριν, βέβαια η συζήτηση έχει προχωρήσει πάρα πολύ, είχε να κάνει με το αν και κατά πόσο ανακυκλώνονται οι ανεμογεννήτριες. Εγώ γνωρίζω ότι τα πτερύγια είναι πλαστικό και ανθραγώνημα, το οποίο τουλάχιστον στα μέχρι τώρα μοντέλα των ανεμογεννητριών δεν ανακυκλώνεται. Είναι άλλο το, όπως και εμείς ας πούμε κάνουμε σαν ιδιώτες, μαζεύουμε τα πλαστικά από το σούπερ μάρκετ, μαζεύουμε και τα πάμε για ανακύκλωση, και είναι άλλο από αυτά τα πλαστικά, τα οποία έχουν διαφορετική διαχείριση στο καθένα, ποια ανακυκλώνονται και ποια όχι. Θα ήθελα σε αυτό να απαντήσετε, γιατί αναφέρθηκε πριν, ότι εντάξει, εσείς θα τα πάτε για ανακύκλωση. Αυτά ανακυκλώνονται ή πιθανά σε μια εικοσαετία θα έχουμε μαζέψει τόνους και τόνους σκουπιδιών στην Ελλάδα που δεν θα ξέρουμε τι θα τα κάνουμε. Ευχαριστώ. Θέσουμε ακόμα μια ερώτηση. Εσείς εδώ. Γεια σας. Καλησπέρα. Κοκκίνης Δημήτρης ονομάζομαι. Είμαι πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού. Μένω στην Άνδρο. Μεγάλωσα στην Αθήνα και έχω ζήσει και στο εξωτερικό. Έχω ταξιδέψει πολύ. Έχω δει ολικά πάρκα παντού. Η ερώτηση νομίζω που πρέπει να ρωτήσουμε, γιατί πρώτα απ' όλα δεν απαντήθηκε μια ερώτηση ως προς το γιατί γίνανε κρυφά από το 1996 οι συζητήσεις μεταξύ κοινωνίας και δήμου ή κυβέρνησης ως προς το σχεδιασμό. Δεύτερον, γιατί αναφέρθηκε το καλό, ο κύριος μίλησε για τη Μύκονο, γιατί δεν γίνεται στη Μύκονο. Γιατί δεν υπήρξε σχεδιασμός να μπει το ίδιο καλώδιο και στη Μύκονο. Άρα ουσιαστικά γίνεται υποδομή στην Άνδρο και στην Τίνο, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί η Άνδρος σαν κέντρο παραγωγής ενέργειας από αιωλικά, για να μπορέσει να γίνει μεταφορά. Δεν συνδέθηκε το ίδιο με τη Μύκονο, φαντάζομαι γιατί λόγους τουριστικούς και γιατί το εισόδημα της Μυκόνου είναι από τουριστικούς λόγους, που άρα ακυρώνει κατά την άποψή μου αυτό που λέει ότι δεν υπάρχει τουριστική εμπόδιο στον τουρισμό ανάπτυξη του νησιού.
Το άλλο είναι το ερώτημα, αν εμείς σαν νησί στρατηγικά, τι θέλουμε να κάνουμε με το νησί μας. Αυτή τη στιγμή μπορεί εσείς όλοι εχόσαστε σαν ιδιώτες, κοιτώντας το δικό σας project αμεμονωμένα. Όχι συνολικά το αντίκτυπο σε όλο το νησί. Άρα η ερώτηση είναι, είναι διατεθειμένοι οι επενδυτές που είναι να επενδύσουν στο νησί μαζί με το Δήμο να γίνει μια κοινοπραξία στην κλίμακα του νησιού και να επενδυθούν τα χρήματα που θα επενδύονταν σε ανανεώσιμες πηγές στη μορφή των ανεμογεννητριών, σε άλλες μορφές ανανεώσιμων ή και σε άλλες επενδύσεις στο νησί για να μπορέσουν να έρθουν μόνιμοι κάτοικοι στο νησί και να ζήσουμε εδώ πέρα. Εμένα είναι επιλογή μου να ζω εδώ πέρα. Πιστεύω πάρα πολύ στο νησί. Είναι μια παρθένα γη με τεράστιο πολιτισμό, με τεράστιο αρχαιολογικό ενδιαφέρον που δεν έχει αναδειχθεί, με τεράστιο πολιτισμό και οικονομική άνθηση την περίοδο Μεσοπολέμου και πιο πριν και με μεγάλη ναυτιλιακή κοινότητα η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει το νησί. Και πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξη στο νησί και η ανάπτυξη των ανεμογεννητριών στην κλίμακα που συζητάμε, γιατί σαν ιδιώτης δεν μπορώ να μιλήσω για την κάθε ένα έργο, ούτε μου καλούμε να απαντήσω ή να εκφέρω άποψη για το κάθε ένα έργο και την κάθε μία ανεμογεννήτρια που θα μπει. Αν αυτό το πράγμα έχει λογική σαν κοινωνία εμείς να το δεχτούμε σε σχέση με το πού θα θέλαμε να πάει το νησί. Γιατί πιστεύω ότι είναι και πολλοί άνθρωποι που έρχονται όλο για να μείνουν στο νησί και κάτι τέτοιο θα τους απέτρεπε. Εντάξει, ελπίζω να είναι σαφές. Ευχαριστώ. Ναι, άλλη μία ερώτηση. Εσείς από πίσω. Ναι. Η κυρία Αγή. Καλησπέρα σας. Καρατζοπούλ Βασιλική ονομάζομαι. Δεν είμαι αντριώτησα. Καταγωγή μου είναι την Πρέβεζα. Όμως όσα χρόνια ζω εδώ, δραστηριοποιούμαι για να φτιάξει οικογένεια. Έχω αγαπήσει πάρα πολύ τον τόπο. Έχω θαυμάσει όλα αυτά που έχουν φτιάξει οι παλιοί και οι μεγάλοι άνθρωποι στην Άνδρο. Τα οποία εμείς ούτε κατά διάνοια δεν μπορούμε να φτιάξουμε, αλλά έχουμε υποχρέωση να τα προστατεύσουμε. Να τα αφήσουμε για τα παιδιά μας και για τους μετέπειτα. Έρχονται άνθρωποι από όλη την Ευρώπη και όσο λέμε για τουρισμό, η Άνδρος, ο πιο κοντινός προορισμός από την Αθήνα, έχει τουρισμό. Έρχονται και βλέπουν τις ξερολιθιές μας, τα μονοπάτια μας, τα οποία 110-120 χιλιόμετρα έχουν ανοιχθεί και στο στενό και σε άλλες περιοχές ακόμη δεν έχουν ανοιχθεί για να περιγίνουν και άλλα χιλιόμετρα. Έχουμε φυτά προστατευόμενα. Έχουμε φυτά, έχουμε πουλιά, έχουμε διάφορα. Προχθές λοιπόν, όσο αφορά για το καλώδιο το οποίο λέγεται αυτή τη στιγμή, πήρα ένα τεχνικό. Έτυχε να ταξιδέψει, να τον μεταφέρω εγώ, για Ραφίνα. Μου είπε ότι ενώθηκε και έγινε η δοκιμή από την Εύβοια, Άνδρο, Τίνο, Πάρο, επιστροφή. Θα γίνεται ένα κυκλικό. Πάνω σε αυτό το καλώδιο θα κουμπώσουν οι ανεμογεννήτριες. Το καλώδιο αυτό λοιπόν γιατί δεν πήγε στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Σαντορίνη, από εκεί για να επιστρέψει. Εσκεμένα, δεν το ξέρω. Αυτό θα το απαντήσετε εσείς και ίσως πιθανή ερώτηση για τους πιο πάνω. Αφήσατε λοιπόν εσείς ως εταιρείες που ήρθατε και κοιτάζετε το συμφέρον σας, γιατί αν δεν είχατε συμφέρον, φαντάζομαι το Σαββατοκύριακο σας θα το περνούσατε κάπου αλλού και όχι με τους ανδριώτες. Σίγουρα το συμφέρον είναι μεγάλο λοιπόν για να κατέβετε από εκεί που ήρθατε και να έρθετε εδώ και να επισκεφτείτε αυτόν τον κόσμο ο οποίος είναι ενημερωμένος και δεν είναι ενημερωμένος. Για να μην γελιόμαστε λοιπόν, εγώ θα ήθελα μεμονωμένα η κάθε εταιρεία, ο κάθε εκπρόσωπος να πει τι περιθώρια υπάρχουν να αλλάξουν οι μελέτες σας βάσει του προϋπολογισμού του οποίου σίγουρα έχετε βγάλει ένα πλάνο στο μυαλό σας και στα χαρτιά σας. Θα ήθελα να υπάρχει περιθώριο αλλαγής, περιθώριο να αλλάξουν τα μεγέθη, να αλλάξουν κάποιες άλλες προδιαθέσεις που εσείς έχετε βάλει, σύμφωνα με τα θέλω, σύμφωνα των αντριωτών, σύμφωνα με αυτά που οι αντριώτες θα ζητήσουν, σύμφωνα με το σεβασμό σε όλο το νησί και γιατί το οφείλουμε στους προγόνους του νησιού αυτού. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει άρθρο στο διαδίκτυο σε σχέση με τον τουρισμό και αν αυξάνεται ο τουρισμός ή δεν αυξάνεται ο τουρισμός σε κάποιους τόπους. Εκείνο που ξέρω όμως, αν διαβάσετε Financial Times 17 Νοεμβρίου, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα στη Γερμανία αυτή τη στιγμή. 10.000 θέσεις εργασίας χάνονται
χάνονται, γιατί υπάρχει μεγάλη κρίση στη Γερμανία. Η Γερμανία, η οποία έχει βάλει 30.000 ανεμογεννήτριες, έχει τόση μεγάλη αντίδραση στον πληθυσμό της πια, όπου η πρόβλεψη είναι ότι αυτή η ιστορία, και όχι μόνο βλέπουν ότι η αιωλική ενέργεια δεν εξυπηρετεί, δεν βοηθάει, δεν έχει τα αποτελέσματα τα οποία αναμενόντουσαν. Και αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, κοιτάξτε το, δεν είναι μόνο ένα άρθρο, είναι πάρα πολλά άρθρα στο διαδίκτυο, υπάρχει κρίση στον τομέα αυτό. Εμείς λοιπόν τι θα κάνουμε τώρα, όταν η Γερμανία 10.000 θέσεις εργασίας πρόκειται να χαθούν, γιατί ακούστηκε και κάτι ότι κάποιοι από εδώ θα βρούνε δουλειά εκεί πέρα. Εμείς θα φέρουμε αυτό το πρόβλημα, αυτή τη δυσκολία, το φέρουμε εδώ πέρα. Αυτό. Συγγνώμη, θα έλεγα τώρα, είχαμε αρκετές ερωτήσεις, ας κάνουμε ένα κύκλο τοποθετήσεων από το πάνελ, έτσι, για να... Τι είπατε? Α, συγγνώμη, ποιος είναι που έχει ζητήσει πολλές φορές, είπατε? Εσείς έχετε το μικρόφωνο. Έχει ξαναμίλησε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ανεμογεννήτριες, 10 συν 1 αλήθειες. Η κατέρευση τριών μηχανών στην Εύβοια, 12 Ιανουαρίου του 20. Εγκαταλειμμένα κουφάρια σε απενερό αιωλικό πάρκο, όταν οι τρεις ανεμογεννήτριες στο Κατσαρόν Καρίστου, εκεί μείναν και εκεί θα υπάρχουν. Έχω εταιρεία ανακύκλωσης, το είχα ψάξει πολύ. Δεν ανακυκλώνεται το υλικό σας, γιατί δεν υπάρχουν εργοστάσια να το πάρουν. Λοιπόν, αν κάποιος κύριος πιστεύει ότι ανακύκλωται, μπορεί να μιλήσει τώρα. Δούλεψα στον ΟΤΕ, ο ΟΤΕ είχε εταιρεία δικιά του ανακύκλωσης από το 80 και τα έπαιρνε όλα τα υλικά στα δικά της στους χώρους. Εσείς έχετε ανακύκλωση. Μπορείτε να τα ανακυκλώσετε. Μια ερώτηση σας κάνω. Μια ερώτηση στην κυρία. Δεν είμαι μελισσοκόμος. Αλλά το φρύγαν, να ξέρετε, είναι πολύ απαραίτητο για το μελίσι. Λοιπόν, έχει το στούμπι, το ξέρουν όλοι. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να, πρώτα, όταν λέτε κάτι, ότι το φρύγανο δεν είναι κάτι που θα πάθει ζημιά. Και ένα άλλο. Ό,τι πατιέται δεν φυτρώνει τίποτα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς αυτό το κύκλο των ερωτήσεων, το κεντρικό θέμα είναι ανακύκλωση. Οπότε νομίζω ότι... όχι μόνο, είπα, επειδή τέθηκε τρεις φορές τουλάχιστον σε ερωτήσεις, έτσι. Προφανώς και δεν ξεχνάει και τα υπόλοιπα. Οπότε μπορείτε να... Ναι, για την ανακύκλωση που είπαμε. Έχει ανακυκλωθεί όλες οι ανεμογεννήτριες στο Μαρμάρι Ευβοίας από μια θυγατρική της Βιοχάλκου. Επίσης έχουμε ανακυκλώσει, έχουμε κάνει στα πλαίσια του repowering και στην ποταμιά Χίου και στη Λίμνο. Μπορώ να σας στείλω τις άδειες που πήραμε, δεν ήμουν από πάνω για να δω τη διαχείριση, ειδικά που ανέφερε κάποιος κύριος πώς έγινε ακριβώς η διαχείριση των πτερυγίων, αλλά άλλα τα άλλα σίγουρα ανακυκλώθηκαν. Από την νομοθεσία και από το κράτος πάντως προβλέπεται, και γι' αυτό έχουν και άδειες αυτές οι εταιρείες για ανακύκλωση με ειδικούς κωδικούς κτλ. Και μάλιστα καταταλαιπωρηθήκαμε για να βρούμε πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία και πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Εάν θέλει κάποιος, μπορεί να μας δώσει το email του κτλ. Να σας δώσω όλες τις άδειες και όλες τις πληροφορίες, ακόμα και τη σύμβαση που υπάρχει. Δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν είναι τόσο μεγάλο. Όχι, όχι, αν θα δείτε και τη σύμβαση, δεν είναι τόσο μεγάλο και μάλιστα εμείς... Δεν ακούμε. Συγγνώμη. Όταν καταστραφεί, πώς θα τη φέρετε? Δεν καταστράφηκε καμία ανεμογεννήτρια δικιά μας, δεν καταστράφηκε. Από ό,τι βλέπετε, αυτό είναι μια εξαίρεση. Όποιος δεν... Αυτό μπορεί να ήταν μια εξαίρεση, δεν είναι δικό μας. Εμείς λειτουργούμε σωστά, αξιόπιστα και διαχειριζόμαστε πολύ σωστά. Αποξηλώσαμε όλα μας τα αερολικά πάντα. Να κάνω μια παρέμβαση. Συγγνώμη κύριε συνάδελφε. Κοιτάξτε, όσον με αφορά τα σιδερένια τμήματα, να μείνετε βέβαιος ότι έχουν σοβαρή αξία. Ξέρετε ότι τα πλοία τα πηγαίνουν για τα κάνουν scrap, τα σιδερένια.
τι είπατε. Άρα το μεν σίδερο συμφωνούμε ότι δεν έχετε θέμα. Συγγνώμη, αλλά είπαμε να μην κάνουμε διάλογο. Είναι εις βάρος της κουβέντας. Εντάξει, έγινε κατανοητό. Εδώ δεν έχει κάποια εταιρεία, δεν ξέρει πώς δουλεύει αυτό. Σας λέω ότι κύριε... Το είπατε, τι να κάνουμε τώρα. Το σίδερο, το σκράπ ανακυκλώνεται ή όχι. Ωραία, πάει περίπατο. Άρα εκεί υπάρχει σοβαρό οικονομικό συμφέρον να πουληθεί το σιδερένιο κομμάτι. Όσον αφορά τώρα το πλαστικό κομμάτι, είναι ξεκάθαρο ότι τεχνολογία υπάρχει. Συμφωνώ ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχουν αναπτυχθεί οργανωμένα εργοστάσια ανακύκλωσης πλαστικών φτερυγίων, τα οποία είναι με την τεχνολογία που γίνονται και τα σκάφη, αν θέλετε, όπως είπατε, πλαστικό και ανθρακονήματα κλπ. Αλλά κοιτάξτε, αυτό είναι διότι η ανάπτυξη των αμυντικών στην Ελλάδα, άσχετο αν έχει κάνει ΔΕΗ ανανεώσιμες 5-10 κομμάτια, στην πραγματικότητα αυτό ξεκίνησε μετά την απελευθέρωση ηλεκτρικής ενέργειας και έχει εξελιχθεί μέσα στη δεκαετία από το 90 μέχρι το 2000. Αυτό νομίζω είναι γνωστό. Αυτά τα πράγματα έχουν ως συμβατικά 20 χρόνια ζωής και στην πράξη 30. Κατά συνέπεια, αυτή η τεχνολογία, δηλαδή όταν θα έχουμε μαζικά πτερύγια για να αναπτύξουμε και εσείς ενδεχομένως μονάδα που θα διαχειρίζετε με την τεχνολογία την ευρωπαϊκή αυτό το πράγμα για να το ανακυκλώνει και να το καταστρέφει, να είστε σίγουροι ότι θα είναι ένα χρυσοφόρος αυτή η ιστορία, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμη δεκαετία. Αυτό θα είναι στην επόμενη δεκαετία, λόγω της ζωής τους. Ζούνε ακόμη αυτά. Πάντως δεν είναι κανένας παλαβός. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, η ιδιωτική πρωτοβουλία στην Ελλάδα έχει τα κακά της, αλλά είναι κάτω από το συνεχή έλεγχο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπορέσει. Εδώ μας κυνηγάνε για κάτι ελάχιστα μπάζα. Να σας πω εγώ, η εταιρεία μας έχει φάει μέχρι πρόστιμο επειδή τσουλήσανε κάτι μπάζα στο δρόμο. Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση ένα στο δισεκατομμύριο να αφήσουν ιδιώτη να πετάξει τα πλαστικά του φτερά? Αυτό είναι απολύτως, δεν έχω την παραμικρή βεβαιότητα. Συγγνώμη, αλλά τώρα νομίζω το απάντησε επαρκώς. Νομίζω το απάντησε επαρκώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, ως προς τα πτερύγια, ευχαρίστως δώστε μας το email να σας στείλουμε την εταιρεία που ανακυκλώνει. Επειδή υπάρχει μικρή εμπειρία από ατυχηματικά συμβάντα καταρχάς. Ένα πτερύγιο μπορεί να καταστραφεί από κεραυνό. Και επειδή στη δική μας εταιρεία έχει συμβεί πτερύγιο να καταστραφεί από το γερανό, από κεραυνό, συγγνώμη, αντικαταστάθηκε, κόπηκε επί τόπου και μεταφέρθηκε σε εταιρεία η οποία ανακυκλώνει τα πτερύγια αυτά. Έτσι, επομένως, επειδή είδα και πριν λέγατε είναι υψηλό το κόστος, τελικά υπάρχει ή δεν υπάρχει ή είναι το κόστος υψηλό? Τι λέτε? Ωραία, κόστος είναι υψηλό, αλλά έχουμε περιορισμούς. Έχουμε περιορισμούς, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα του κόστους. Έχουμε περιορισμούς και είμαστε υποχρεωμένοι, αυτό προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί μας όροι και είμαστε υποχρεωμένοι και τους ακολουθούμε. Ανεξάρτητα κόστους, το πτερύγιο ανακυκλώθηκε σε πιστοποιημένη εταιρεία. Την ίδια υποχρέωση έχουμε σαν αιωλικό πάρκο, όταν το αιωλικό πάρκο ολοκληρώσει τη ζωή του, να ανακυκλώσουμε όλα τα τμήματα των ανεμογεννητριών. Και τουλάχιστον μεγάλες σοβαρές εταιρείες όπως είναι η ΔΕΗ, όπως είναι ο Μητρομηνέως, όπως είναι και άλλες, σέβονται και ακολουθούν αυτούς τους κανόνες. Επομένως, ανακύκλωση πτερυγίων υπάρχει. Και εμείς στην πράξη το έχουμε κάνει, σας λέω, σε ένα αιωλικό πάρκο που ένα πτερύγιο καταστράφηκε από κεραυνό. Να θυμίσω ότι στις εταιρείες τέθηκε και μια δεύτερη ερώτηση που ήταν σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους να τροποποιήσουν τους σχεδιασμούς με περιβαλλοντικότερα, με κριτήρια φιλικότερα προς το περιβάλλον. Εγώ θα απαντήσω. Ναι, ακούγεται. Στο ερώτημα του κυρίου σχετικά, γιατί απευθύνθηκε η ερώτηση σε μένα, με τα φρύγανα. Η δασική νομοθεσία κατατάσσει τη χλωρίδα και την πανίδα σε διάφορες κλίμακες. Κάνει δηλαδή μία διαβάθμιση. Δεν είναι δική μου η γνώμη, είναι τι επίσημα το κράτος θεωρεί ότι πρέπει να προστατεύεται κατά προτεραιότητα. Γι' αυτό ακριβώς απαγορεύεται να κάνεις αιωλικά πάρκα σε δάσος. Όχι σε δασική περιοχή. Σε δάσος απαγορεύεται. Σε δασικές περιοχές, ανάλογα με το είδος
της βλάστησης επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις. Σε αυτή λοιπόν την κατάταξη τα φρήγανα, αυτό ακριβώς είπα, είναι μία χαμηλής αξίας βλάστηση. Χαμηλής αξίας όχι ως προς τη χρησιμότητά της, όπως είπε ο κύριος, εγώ δεν το ήξερα, ότι μπορεί να είναι χρήσιμο στη μελισσοκομεία, το δέχομαι, το σέβομαι. Όπως επίσης να ενημερώσω ότι κάνουμε φυτοτεχνική μελέτη, υποχρεούμαστε από τη διαδικασία. Τι είναι η φυτοτεχνική μελέτη? Γίνεται μία πλήρης μελέτη από δασολόγο, η οποία ελέγχεται και εγκρίνεται από τη δασική υπηρεσία, από το δασαρχείο, η οποία λέει πού θα ξαναβάλουμε φυτά, δηλαδή για να ξαναέρθει το τοπίο, όχι απλώς στην προτέρα κατάσταση, δηλαδή όπου επέμβουμε, κάνουμε οποιαδήποτε μορφή σε εξκαφή, ακόμα και τα φρύγανα που θα καταστρέψουμε, θα προβλεφθεί στη μελέτη και θα εγκριθεί από τη δασική υπηρεσία, πιθανότατα, δεν το ξέρω ότι όταν πατιούνται δεν ξαναφυτρώνουνε, θα προβλεφθεί πιθανόν η φύτευση κάποιου άλλου είδους συγγενούς, βάζοντας και φυτική γη εμείς στην έκταση αν χρειαστεί, δηλαδή φέρνουμε φυτική γη αν χρειαστεί, για να γίνει η κατάσταση όπως ήταν. Να επανέλθουμε δηλαδή στην αρχική προτέρα κατάσταση. Συγγνώμη αν μου επιτρέψετε να πω κάτι ακόμη, επιτρέψτε μου. Μισό 30 δευτερόλεπτα. Η Άνδρος είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά, όπως ξέρετε, των Κυκλάδων. Έχει 380 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όταν ας πούμε η Σαντορίνη είναι 70. Όλες οι ανεμογεννήτρες που μπορεί να φανταστούμε να μπούμε θα μιλάς για το ένα της χιλής του εμβαδού του νησιού. Πώς θα επηρεαστεί η μελισσοκομεία κατά το ένα της χιλής? Νομίζω ότι η φόβη είναι κάπως υπερβολική. Αυτό ήθελα μόνο να πω. Ευχαριστώ. Αν με επιτρέπετε... Ένα λεπτό, να περάσουμε ένα λεπτό, να περάσουμε για την άλλη μεριά του πάνελ. Κύριε Δευτερόλεπτο, να πω μόνο τέσσερα παραδείγματα σε ό,τι μας αφορά, γιατί εδώ νομίζω ότι η συζήτηση πρέπει να αναχθεί σε αυτό που έχω τουλάχιστον εγώ αντιληφθεί, ότι δεν είναι ναι ή όχι, είναι να δούμε ένα βέλτιστο τρόπο να προχωρήσουν αυτού του είδους οι δουλειές εδώ. Εγώ θα πω τέσσερα παραδείγματα. Ένα στο Μαρμάρι, που συνεργαστήκαμε τοπικά για να δούμε το θέμα της μελισσοκομείας. Στη Λέσβο αποκαταστήσαμε απολιθωμένο δάσος και μεταφέραμε ανεμογεννήτρια στη θέση, διότι έπρεπε να σεβαστούμε το συγκεκριμένο πράγμα. Στη Λίμνο επίσης, άρα δυνατότητες σε συνεννόηση υπάρχουν. Απλά η συνεννόηση επέρχεται όταν σταματάμε να υπάρχει αυτή καμιά φορά στήρα την παράθεση. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι νομίζω ότι όλες οι εταιρείες εδώ κατά περίπτωση είναι διεθυμένες να συζητήσουν θέματα που αφορούν στη σωστή διαχείριση του τοπικού περιβάλλοντος. Αυτό. Λοιπόν, ναι. Πώς θέλετε. Πείτε πρώτα. Θα ήθελα να πω ότι ορισμένες από τις απαντήσεις που δίνονται ή από τις ερωτήσεις που γίνονται, κυρίως οι απαντήσεις, δεν είναι κέρυες ό,τι αφορά, δεν απαντούν στο ερώτημα. Και αυτό δεν θα καταλόγιζα κακές προθέσεις σε αυτόν ο οποίος απαντά με αυτόν τον τρόπο, ότι θέλει να αποφύγει την ερώτηση ή ότι έχει κάποιο άλλο σκοπό. Αλλά θα έλεγα ότι η συζήτηση αυτή σήμερα, όπως γίνεται, έχει φτάσει λίγο πολύ σε ένα ορισμένο όριο. Για να δώσεις σωστές απαντήσεις, πρέπει να εντοπίσεις πλέον ένα θέμα, και σε αυτό το θέμα το είδαμε και με τους χάρτες, το συζητάμε τώρα με την οπτική όχληση, το συζητάμε με τώρα, το συζητάμε με τ' άλλο. Αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εδώ, σήμερα, τώρα. Σήμερα αναδεικνύεται το θέμα. Θα πρέπει κάποιος να αναλάβει την πρωτοβουλία, δεν ξέρω, ο Δήμος ή όποιος άλλος, στον βαθμό που είναι δυνατόν να γίνει ένα workshop, να κάτσουν κάποιοι άνθρωποι και μερικά από αυτά τα ερωτήματα να τα δουλέψουν. Αν θέλουμε να κάνουμε παραγωγική δουλειά, εάν θέλουμε να πούμε βρεθήκαμε, τα είπαμε, δημιουργήσαμε μια πίεση και έκαναμε το καθήκον μας, δεν θα έλεγα ότι θα φέρει αποτέλεσμα. Νομοτελειακά θα μας πάνε σιγά 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 σε μια λύση που θα γίνει για μας χωρίς εμάς. Εάν λοιπόν θέλουμε αυτή τη στιγμή να συνεχίσουμε αυτό που το θεωρούμε επιτυχία, και εγώ προσωπικά το θεωρώ επιτυχία, ότι αυτή που λέγεται άλλη πλευρά, αν και εγώ προτείνω μια εναλλακτική πρόταση και δεν αφίσταμε ας πούμε της ιδέας της αξιοποίησης του αιωλικού δυναμικού, για όνομα του Θεού, αυτό θα ήταν καλό
μέσα από μια συνάντηση, αφού δοθούν τα σημεία, δοθούν κάποιες απαντήσεις, να κοινοποιηθούν και να πάμε βήμα-βήμα. Δεν χάθηκε ο κόσμος, πέρασαν 15 χρόνια. Εάν οι επόμενοι μήνες παράξουν κάτι, θα είναι πολύ καλό για τη δουλειά μας. Και το λέω, ένα παράδειγμα θα αναφέρω. Λέμε ένα αιωλικό, εγώ με αναφέρθηκα στους Δελφούς. Ωραία. Θα πει κάποιος, από εδώ δεν φαίνεται. Θα του πεις, πήγαινε 100 μέτρα πιο πέρα και ανέβα, ξέρω εγώ, στη ράχη αυτήν και θα δεις ότι φαίνεται. Από εκεί περνάει ο δρόμος. Συνεπώς, αυτές οι απαντήσεις δεν είναι επαρκείς. Τα φωτορεαλιστικά δεν δείχνουν πάντοτε αυτό που είναι. Δηλαδή, φαίνονται κάποια κομμάτια στο κόρθι και σε ποιο βαθμό, πόσο ενοχλούν από το κάστρο, για παράδειγμα, που μπορεί να βρίσκεται αρκετά μακριά, αλλά που αλλοιώνει ένα τοπίο, αλλοιώνει. Αν είναι αυτό, να αξιολογηθεί. Να μην το αφήσουμε στην άκρη, να το αξιολογήσουμε. Εάν το αξιολογήσουμε και δούμε ότι πράγματι η όχληση δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, ξεκινώντας, παίρνοντας κάποιες βάσεις, και κλείνω εδώ, στις βάσεις αυτές είναι ότι η άνδρος καταναλώνει ενέργεια, εφόσον καταναλώνει ενέργεια πρέπει να συμμετέχει στην παραγωγή ενέργειας, είχε έναν σταθμό στην χώρα ο οποίος έκαιγε πετρέλαιο και έδινε, κάλυπτε κατά κάποιο τρόπο τις ανάγκες της. Αυτό δεν επαναλαμβάνεται. Πόση ενέργεια θα παράξει ο άνδρος? Θα πρέπει να γίνουν κάποιες εισηγήσεις προς την πολιτεία και να πούμε, μας αναλογεί 30, 10, 20. Αυτό πρέπει να γίνει με βάση ένα χωροταξικό, το οποίο όμως για να γίνει σωστά πρέπει να πάρει προτάσεις, πρέπει να το τροφοδοτήσουμε με προτάσεις. Για να το τροφοδοτήσουμε με προτάσεις για εγκαταστάσεις, χρειάζεται να προηγηθεί μια συζήτηση με εκείνους οι οποίοι έχουν κάνει τις αιτήσεις και ζητούν να υλοποιηθούν κάποια πάρκα. Συνεπώς έχουμε μπροστά μας μια διαδικασία, την οποία είναι καλό να την κατοχυρώσουμε. Δηλαδή, και αυτό που είπα να μην είναι μια εξαγγελία, να δεσμευτούμε, να αυτοδεσμευτούμε, να δεσμευθεί ο Δήμος, να δεσμευθούν όλοι οι παράγοντες, να γίνει μια παράσταση ότι η Άνδρος θέλει χρόνο να συζητήσει για να καταλήξει και αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία συζήτησε, σε αυτά τα θέματα θέλει να δώσει ένα προς ένα, να δώσει απαντήσεις και να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μόνο εύλογο και σωστό. Όλα τα άλλα τα είπαμε, κάποιοι αγανάκτησαν, κάποιοι ευχαριστήθηκαν, θα φύγουμε και θα μείνουν στην άκρη. Σήμερα καλό θα είναι, ας εκείνοι που πήραν την πρωτοβουλία και μας κάλεσαν, μας έκαναν αυτή την τιμή, να πούν με ποιο τρόπο σήμερα μπορεί να βγει, θα βγει ένα ψήφισμα, θα θεωρήσουμε αυτονόητο ότι θα υπάρξει νέα συνάντηση. Θα υπάρξει και μια δέσμευση από εμάς που βρισκόμαστε εδώ, ότι σε ένα χρονικό διάστημα, ξέρω εγώ, ενός, δύο μηνών, θα ξανασυναντηθούμε. 20-30 άνθρωποι καταρχήν να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε, ανοιχτό, όσοι πιστοί και γνώστες προσέρχονται, και με βάση αυτό να κάνουμε, να χτίσουμε, δηλαδή βήμα-βήμα, να χτίσουμε το επόμενο βήμα. Έχουμε ανάγκη το χρόνο, ο χρόνος δουλεύει, πιστεύω, για τη σωστή λύση και δουλεύει για την κοινωνία της Άνδρου, η οποία έχει πιαστεί εξ απείνης. Κύριος Κόλλιας. Υπόθηκε πριν ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αυτή η οποία πλήττεται, εν πάση περιπτώσει, με την κριτική που γίνεται στα αιωλικά πάρκα κτλ. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Όλες οι επενδύσεις σε επίπεδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πληρώνονται μέσα από κρατικές ενισχύσεις που δεν τις πληρώνει όμως το κράτος, αλλά τις πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Μέσα από τους λογαριασμούς, μέσα από το κόστος του ρεύματος. Άρα λοιπόν, εδώ δεν μιλάμε για μια αγορά που λειτουργεί ανταγωνιστικά και ελεύθερα, άσε που οι περισσότερες πλέον τέτοιες μονάδες, αιωλικά πάρκα και φωτοβολταϊκά, τείνουν και συγκεντρώνονται σε 3-4-5 μεγάλους ομίλους εταιριών που είναι θυγατρικές ξένων εταιριών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, είτε από πυρηνικά είτε από συμβατικά καύσιμα. Άρα λοιπόν, να λέμε την πραγματικότητα όπως έχει, για να κάνουμε ένα, για να τοποθετηθεί και η ελληνική και η τοπική κοινωνία, αλλά και γενικότερα στο θέμα αυτό. Είπαμε για δουλειές, ακούστηκε ότι θα δημιουργηθούν δουλειές. Η δουλειά που θα υπάρξει μόνιμη είναι μία ανά κάθε ολικό πάρκο. Είναι ο άνθρωπος που θα είναι στο ελληνικό ελέγχου σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.
Άρα πόσα αιωλικά πάρκα θα κατασκευαστούν στην Άδρο, είναι μία ανά ένα αιωλικό πάρκο. Άρα δεν μιλάμε για δουλειές. Τρίτον, ακούστηκε ότι δεν επιτρέπονται αιωλικά στα δάση. Φυσικά επιτρέπονται, όπως επιτρέπονται και σε αναδασωτές εκτάσεις ακόμα. Είμαστε η μόνη χώρα που επιτρέπουμε σε αναδασωτές εκτάσεις, σε περιοχές Natura, και όλα αυτά δεν είναι ομοτέλεια, ούτε μονόδρομος. Σε άλλες χώρες δεν γίνονται. Απλά εμείς το κάνουμε στην Ελλάδα. Επίσης, εγώ θα έλεγα αντισυνταγματικά και αντιλουσιακά, αλλά να πούμε και για ένα άλλο στοιχείο που είναι πολύ συγκεκριμένο. Λέμε για τους δασικούς δρόμους. Δασικοί δρόμοι, τα 2,7 χιλιόμετρα που ανέφερε η πρόσωπος της Green Power, δεν θυμάμαι το όνομα της, η κυρία Μπέσκου, τα 2,7 χιλιόμετρα, θα ήθελα παρακαλώ να μου πει η κυρία Μπέσκου, αν αυτός ο δρόμος είναι αδειοδοτημένος. Είναι νόμιμα υφιστάμενος δρόμος. Είναι αγροτικός δρόμος. Είναι αδειοδοτημένος δρόμος αυτός. Ή ήταν μια χάραξη που έγινε κάποια στιγμή, όπως κατά το συνήθως συμβαίνουν, αγροτική σε εισαγωγικά αγροτική δρόμη, γιατί αγροτικός δρόμος για να είναι αγροτικός νομικά έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία σε ένα νησί. Ένας δημοτικός δρόμος. Άρα λοιπόν, το να ανοίγονται κάποια στιγμή από ντόπιους εργολάβους κάποιες διανοίξεις το πουθενά, που μετά γίνονται τα συνοδά έργα και η οδοπία για το υλικά πάρκα, είναι κάτι συνηθισμένο και το βλέπουμε σε όλα τα νησιά, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές. Επομένως, αν θέλουμε να κάνουμε επίκληση της νομιμότητας, θα πρέπει να την κάνουμε και τις δύο πλευρές και όχι κάτω από το κόμμα. Και για να κλείσω. Ένα λεπτό, κύριε Κόλλια, επειδή θέσατε ένα θέμα το οποίο πρέπει να απαντήσω αμέσως γιατί είναι αναλυθές, να σας απαντήσω δηλαδή. Ο δρόμος βρίσκεται μέσα σε ιδιωτικές, σε αγροτικές εκτάσεις, δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο συγκεκριμένος, είναι η οδοποιία του έργου. Άρα δεν είναι αδειοδοτημένος δρόμος, είναι μια χάραξη. Είναι μια χάραξη. Ιδιωτική. Είναι μια χάραξη, βεβαίως είναι αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά, όπως και το λοιπό πάρκο. Πριν ξεκινήσετε να πάτε να κάνετε το λοιπό πάρκο, αυτός ο δρόμος είχε αδειοδοτηθεί, ήταν νόμιμα υφιστάμενος. Δεν υπήρχε. Ανοίγουμε εμείς αυτή τη στιγμή αυτό το δρόμο μέσα σε εκτάσεις ιδιωτικές που έχουμε μισθώσει. Okay. Και για να κλείσω και με το άλλο και τελειώνω. Σύμφωνα με το ειδικό χαρακτηριστικό που ακούμε και ξανακούμε, με το ειδικό χαρακτηριστικό περιβαλλοντικά, η Άνδρος, στην Άνδρο που έχει καλώδιο, δηλαδή είναι διασυνδεδεμένη, μπορούν να μπουν, να μπει μισή ανεμογεννήτρια ανά στρέμμα. Δηλαδή, ας πούμε, μία ανεμογεννήτρια ανά δύο στρέμματα του νησιού. Άρα σημαίνει, υπολογίστε πώς είναι η έκταση της Άνδρου, διαιρέστε με 0,53 και θα βγάλετε πόσες μπορούν να μπουν. Πόσους μπορούν να μπουν, ανά χίλια στρέμματα. Ναι, ανά χίλια στρέμματα. Τι είπα, ανά στρέμμα, είπα. Καταλάβω, ανά χίλια στρέμματα, με συγχωρείτε, εντάξει. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολύ παραπάνω από αυτές που ήδη έχουν αδειοδοτηθεί. Ναι, ο κύριος Μαδής νομίζω. Και μετά υπάρχει μια παρέμβαση. Λοιπόν, προσυπογράφω την τελική παρέμβαση του Βαγγέλη του Πισία. Αν μπορούμε να πάρουμε εδώ μια δέσμευση, μια δήλωση καλής θέλησης από τις εταιρείες για να κάτσουμε να συζητήσουμε. Τα θέματα είναι πάρα πολλά. Εγώ το ψάχνω το θέμα τόσα χρόνια, θα μπορούσα να σας μιλάω δύο μέρες για πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στις μελέτες σας, πιστέψτε με, γιατί είναι πράγματα που βρέθηκαν εκ των υστέρων. Η Άνδρος ερευνάται συνέχεια, δεν έχει υπάρξει. Η χωροταξική προσέγγιση είναι, όταν γίνεται προθύστερα, είναι πράγμα το οποίο όσο και να το παλεύεις δεν συνέρχεται. Ή θα ξεκινήσεις να πεις έχω ένα νησί, να όλα τα χαρακτηριστικά του σε επίπεδα GIS, να οι αποκλεισμοί του, να αυτά που θέλω να τονίσω και να τι περισσεύει και τι θέλω. Έτσι όπως έχει γίνει η ιστορία τώρα, είναι σχεδόν αδύνατο να βρούμε μια συμβιβαστική λύση που να βγάζει κάποιο νόημα. Ας πούμε για το Φραγκάκι, που λέει η κυρία για το 2,7 χιλιόμετρα δρόμους, ας πούμε για να σας δώσω να καταλάβετε. Οι δρόμοι που καταγράφονται ως προϋπάρχοντες για να φτάσει κανείς σε αυτά τα 2,7 χιλιόμετρα νέων δρόμων έχουν διανοιχτεί παρανόμως. Και δεν έχουν νομιμοποιηθεί ως τα όφυλα. Παράδειγμα, θέλω να πω, αυτό όμως δεν είναι, όταν θέλουμε να δούμε, δηλαδή υπάρχει σπιζαετός στο βόρειο κομμάτι. Έχει προτινόμενη ζώνη προστασίας 5 χιλιόμετρα, να το σεβαστούμε ή όχι. Ας το πούν οι εταιρείες στο κάτω-κάτω ότι εμείς φρονούμε ότι επειδή θα σώσω ό,τι λέει και το...
Αλλά αυτά όλα λείπουν όλα μαζί. Υπάρχει υδρογεωλογική μελέτη που λέει πόσο θα χάσει την κατήσδηση με τις εξκαφές, με τη δρόσο που θα διαταραχτεί από τα συμπυκνώματα. Υπάρχουν αυτά στη μελέτη. Υπάρχουν μόνο οι θεωρήσεις οι ελάχιστες που είναι δυστυχώς εν πωλής και επαναλήψεις copy-paste. Υπάρχει έλλειμμα. Συμφωνούμε στο ότι υπάρχει έλλειμμα. Ο κύριος είναι και από την Κάριστο. Έχετε περάσει να δείτε τι κάνει η εταιρεία του άλλου κυρίου απέναντι ή κάποια θεατρική της άλλη, τέλος πάντων, εντός του Natura της Όχης, όπου επιτελείται μια πλήρης ισοπαίδωση? Εδώ δεν είναι θέματα υποκειμενικά. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που μπορεί να δει αυτό που γίνεται και να το κρίνει με διαφορετικά κριτήρια. Είναι 480, ξέρω εγώ, ανεμογεννήτριες εντός του Natura εκεί πέρα, για να καταλάβετε πού μπορεί να φτάσει αυτός ο παραλογισμός. Λοιπόν, αν λοιπόν μπορούμε σήμερα να φύγουμε, θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά ακόμα, και για το θόρυβο είναι θέματα συνέργειας, θέματα συνέργειας επίσης. Καμία μελέτη, ας πούμε, που κατατέθηκε, και αυτό είναι ένα κενό επίσης νομοθεσίας, δεν έχει συσσωρευτικές επιπτώσεις. Πόσα θα γίνουν τελικά στο νησί για να τα συνυπολογίσουμε όλα μαζί? Αυτά πρέπει εμείς να βάλουμε ένα όριο. Και όταν λέω εμείς, λέω ναι, όλοι μαζί. Έχετε επενδύσει χρόνο, έχετε επενδύσει αυτό, έχετε κάποιες προθέσεις, πρέπει η χώρα να κάνει κάποια πράγματα, τα οποία εγώ θεωρώ ότι πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε επί τα βελτίο σε χίλιους τομείς. Αλλά εδώ πέρα που μιλάμε για τα στοιχεία της ταυτότητάς μας, αυτά καθεαυτά, είναι, πώς να το πω, ζωτική σημασία να μην αλλοιωθούν αυτά τα πράγματα χωρίς να σχεδιάσει. Ήμουν βιοτέχνησης, τρώναμε να κόψουμε και έγραφε εκεί πάνω 10 μέτρα και μία κόψε. Για υφάσματα. Σταματά. Λοιπόν, ο Κύπριος κύριος Πισίας, να ξάνουμε μια δέσμευση για μια συνάντηση. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο της διαδικασίας να κάνω μια μικρή παρέμβαση που ευθυγραμμίζεται με το ερώτημα της Βάσος της Καρατζοπούλου, που μάλλον δεν ακούστηκε και δεν απαντήθηκε από κανένα σας ανεξαιρέτως. Ίσως γιατί αφορά ένα άνθρισμα που είναι δύσκολο να αποτιμηθεί. Τα ερωτήματα που θα θέσω είναι τρία. Στο ένα θα μιλήσω ως επιστήμονας, στο δεύτερο εκπροσωπώντας τον πολιτιστικό οργανισμό ΆΙΛΑ και ΚΙΝΣΕΦ και ίσως προσπαθώντας να δώσω και εσάς να καταλάβετε την πρόθεσή μας για αυτή την εκδήλωση, και στο τρίτο ως άνθρωπος που γεννήθηκε και μεγάλωσε σε αυτό το νησί, νομίζω ότι είμαι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Λοιπόν, ένα μικρό σχόλιο, κυρία Μπέσκου, συγγνώμη αν δεν λέω το όνομά σας σωστά. Μιλήσατε για ότι υπάρχει νόμος και, εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές υπάρχει μια βίαιη διαδικασία και πρέπει να σεβόμαστε τους νόμους. Θέλω να σας πω ότι οι νόμοι δεν αλλάζουν μόνο με ένα τηλεφώνημα στη Βουλή. Οι νόμοι αλλάζουν και από κάτω προς τα πάνω, όταν είμαστε ενημερωμένοι και ενωμένοι, και γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Γιατί ίσως ακόμη ελπίζουμε ότι κάποιοι νόμοι μπορούν να αλλάξουν. Σαφώς και σεβόμαστε τους νόμους που προστατεύουν το κυκλαδιτικό τοπίο, τους νόμους που προστατεύουν τη βιοποικιλότητα, τους νόμους που προστατεύουν τον τόπο μας και εμάς τους ίδιους. Δεν πιστεύω ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένα σχέδιο που να συναντηθούμε κάπου ή να συναντηθεί κάπου και η δική σας σκέψη και η σκέψη του ντόπιου. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η εκδήλωση εδώ πέρα. Απλά να με βοηθήσετε ίσως με τα δικά σας μαθηματικά να βγάλω ένα άθροισμα που στη δική μου σκέψη ισοδυναμεί, θα μπορούσε να έχει τίτλο «Το νησί του πολιτισμού». Ελπίζω και εύχομαι, και αν δεν το έχετε κάνει, σας προσκαλώ να περπατήσετε την Άνδρο από το Γκαμπανό μέχρι το Στενό, από το Βορρά μέχρι το Νότο, και ίσως σε αυτή τη διαδρομή διαπιστώσετε το πλέον προστατευόμενο μνημείο και πολιτιστικό κεφάλαιο αυτού του τόπου που λέγεται Κυκλαδίτικο τοπίο. Αν παρατηρήσετε, σε αυτό το τοπίο οι παλαιότεροι από εμάς, έχοντας καταθέσει ένα λαϊκό πολιτισμό από νερόμυλους, ταυλόμυλους, ανεμόμυλους, περιστεριώνες, γεφύρια, δεν υπάρχει χρόνος να καταθέσω τα έργα των παλιών, παρατηρώντας, βλέπουμε μια μικρή σοφία. Υπάρχει ο νόμος του μικρού και του ωραίου. Τρανό παράδειγμα τα ξοκλήσια μας. Διαφορετικά θα είχαμε τεράστιους ναούς, γιατί όλοι μας λατρεύουμε το Θεό, από την αρχή μέχρι το τέλος του νησιού. Η τέχνη της ξερολιθιάς πρόσφατα ονομάστηκε
παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς προστατευόμενο από την UNESCO. Σε αυτή τη διαδρομή, στο σινικό τείχος των Κυκλάδων ή στο Μάτσου Πίτσου των Κυκλάδων, ονομάστε όπως το θέλετε, υπήρχαν πάρα πολλοί αφανείς ήρωες, εκτός από τον αφανή ναύτη που όλοι γνωρίζουμε, οι οποίοι έχτισαν από τη μία άκρη στην άλλη τις εμασχές μας, τις ξερολιθιές, και όλα αυτά τα μνημεία για τα οποία είμαστε περήφανοι. Ο χαρακτήρας των εμασιών δεν είναι μόνο ιδιοκτησιακός, και αυτό το απευθύνω ταπεινά και σε εμάς. Είναι αναχωματικός και, αν θέλετε, είναι και αισθητικός. Γιατί αυτό το αισθητικό τοπίο, το οποίο είναι αέρας κοπανιστός στις συνειδήσεις όλων μας, δυστυχώς, είναι αυτό που συνδέεται με το τουριστικό μας προϊόν και με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία αυτού του τόπου, που αυτή τη στιγμή καλπάζει σε αυτή την κατεύθυνση, εκπροσωπώντας από αυτό που λένε πεζοπορικό τουρισμό, έχοντας λάβει πιστοποίηση για το μεγαλύτερο δίκτυο μονοπατιών από την εξαιρετική εργασία του ερευνητικού κέντρου Andros Routes, το οποίο αναδεικνύεται μαζί, παρέα με την Trekking Andros και όλους όσους άλλους φροντίζουν ανθρώπους άκοπα αυτά τα μονοπάτια. Έχει ένα τεράστιο κεφάλαιο θρησκευτικού τουρισμού με τα μοναστήρια μας και τους ανθρώπους που τα επισκέφτονται αυτά. Μόλις πρόσφατα άρχισε να αναδύεται κι άλλο ένα κομμάτι εναλλακτικών δραστηριοτήτων αναψυχής, αναρρίχησης, extreme sports κτλ. Θέλω να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο ακριβώς, και συγγνώμη που παίρνω τόσο πολύ χρόνο, με ένα ταπεινό μεταπτυχιακό που έχω να καταθέσω πάνω σε σχεδιασμό και διαχείριση προγραμμάτων οικοτουρισμού και εναλλακτικού τουρισμού. Πού ακριβώς βρήκατε αυτές τις μελέτες και ποιες είναι που δεν συσχετίζουν τη μείωση του τουριστικού προϊόντος με τις περιοχές που εμφανίστηκαν ανεμογεννήτριες? Θα ήθελα, αν έχετε τη διάθεση, να είναι... θα έχετε το χρόνο. Σας προσκαλώ ακριβώς σε αυτή τη φάση, σε αυτό που λέει, στην πρόσκληση του Βαγγέλη του Πισία και στην πρόσκληση όλων εδώ, αν θέλετε, να δούμε μαζί, σε μια δεύτερη συνάντηση, ονομάστε τι όπως θέλετε. Εγώ θα έλεγα συνάντηση ανθρώπων γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι, που σχεδιάζουν για τον τόπο και ίσως με μια χαρτογράφηση ανθρώπων από τον τόπο. Λοιπόν, θα ήθελα να συγκρίνουμε αυτές τις μελέτες, γιατί εγώ έχω διαβάσει αρκετές που αποδεικνύουν και έχουν μια αρνητική συσχέτιση του τουρισμού με τις περιοχές που γίνανε έργα βιομηχανικής κλίμακας ή μεγάλης κλίμακας. Ένα είναι αυτό, και ταπεινά πάλι ως πολίτης της Άνδρου, επειδή έχω μια οικογενειακή επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια στον όρμο Κορθίου και ανοίγω την μπαλκονόπορτά μου και βλέπω απέναντι τη ράχη, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι εγώ, όπως και όλοι οι άλλοι επαγγελματίες στο Κόρθι, αυτό αφορά το κύριο από τον εκπρόσωπο από τον όμιλο που αφορά τη ράχη Ξηροκόμπη, θα βλέπουμε τις ανεμογεννήτριες και οι επισκέπτες μας και θα συνεχίσουμε να έχουμε την αξία που έχουμε ως μέρος και ως οικονομία, ως κοινωνία και, αν θέλετε, και ως ηθικό. Πιστεύω ότι θα πέσει το ηθικό μας, κύριε. Αυτά τα έχετε μετρήσει στις μελέτες σας. Αυτά για τα οποία είμαστε εμείς περήφανοι, την ταυτότητά μας. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και... ναι. Θέλω να απαντήσετε ένα γενικό ερώτημα. Θέλετε να απαντήσετε πρώτα και μετά. Νομίζω ότι πρέπει να κατευθυνθούμε προς το κλείσιμο της εκδήλωσης. Ήδη έχει αρχίσει να φιλολογεί ο κόσμος. Θα πρότεινα σε αυτό το πλαίσιο, αν είναι να προσθεθούν ένα-δύο πράγματα και μετά να απαντήσουν από την πλευρά, να υπάρξουν κάποιες απαντήσεις από την πλευρά των εταιριών, παίρνοντας υπόψη και την πρόταση που έγινε για την συνέχεια, την ενδεχόμενη συνέχεια ενός πιο οργανωμένου, θα έλεγα, διαλόγου. Έτσι, και κάπου εκεί να ολοκληρωθεί. Πριν από αυτό, λοιπόν, αν είναι κάποιο ερώτημα. Ωραία.
Γεια σας, με λένε Γιώργο και ο αδερφός μου είναι μελισσοκόμος, που μερικές φορές όταν βρέχει τα λουλούδια ανθίζουν και οι μέλισσες έχουν να φάνε. Ενώ όταν δεν βρέχει δεν έχουν να φάνε. Όπως είπατε ότι ο αέρας είναι πολύς και θα καλύπτει τον ήχο των ανεμογεννητριών, άρα θα διώχνουν τα σύννεφα μακριά με τη βροχή. Άρα τι ρωτάς, αν θα έχουμε βροχές ή όχι και αν θα... Αν οι μέλισσες θα έχουν να φάνε. Γεια σας. Ζάρες Γιώργος λέγομαι, είμαι από το τοπικό συμβούλιο του Όρμου. Θέλω όμως σαφείς απαντήσεις, γιατί τα περισσότερα ερωτήματα που έχουν κάνει και είναι κέρια, περνάνε, δεν ξέρω αν είναι ηθελημένα ή όχι. Για αυτά που θα σας πω θέλω συγκεκριμένες απαντήσεις. Καταρχήν ερωτήθηκε αν υπάρχει οικονομικοτεχνική μελέτη για όλα αυτά τα έργα. Και αν υπάρχει, πού μπορούμε να τη βρούμε από τη στιγμή που αφορούν τον τόπο μας. Κατά δεύτερον, υπάρχει εγκυδιοδοτική επιστολή στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Γιατί το να κατεβούν οι ανεμογεννήτριες, αν ουμιγέννητο μπουν, θέλει κάποιο τεράστιο κόστος. Αν οι εταιρείες, επειδή τώρα από πίσω είναι Μυτιλινέος, Κοπελούζος, ΔΕΗ και αυτά, αλλά είναι θυγατρική της θυγατρικής και δεν ξέρουμε καν ποιος είναι από πίσω. Σε ποιον θα μπορούμε μετά να πάμε. Υπάρχει κάποια εγκυδοτική επιστολή για να έχουμε μετά σαν Δήμος, σαν κάτοικοι που νοικιάζουν τώρα τα χωράφια τους, ότι θα μπορέσουμε να τις βγάλουμε από εκεί. Επίσης, υπόθηκε από το κύριο της ΔΕΗ και την κυρία Μπέσκου ότι δεν υπάρχει οπτική όκληση, δεν υπάρχει οπτική όκληση. Γιατί το αναφέρετε τόσο πολύ από τη στιγμή που δεν πειράζει και ο εκπρόσωπος του κύριου Μυτιλινέου που θα έρθει να τις βάλει πάνω από το κόρθι δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Και κατά τέλος, τελευταίο, θέλω να σας πω κάτι. Η τοπική κοινότητα είχε αρνητική γνωμοδότηση. Το ίδιο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ίδιο και η Περιφέρεια. Στην Περιφέρεια μάλιστα δεν σας αφήσανε καν να μιλήσετε. Πιστεύετε ότι σεβόσαστε την τοπική κοινωνία? Ευχαριστώ. Ναι. Τελευταία ερώτηση. Άκης Παπασαράδης λέγομαι, είμαι καπετάνιος σε τουριστικά ιστιοπλοϊκά. Εγώ θέλω να μου σχολιάσει ο εκπρόσωπος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες κάποια συμπεράσματα και στοιχεία από κλαδική έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς για τα αιωλικά πάρκα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι όλο αυτό ο σχεδιασμός είναι καθαρά μεταπρατικός. Δηλαδή δεν κατασκευάζονται εδώ αυτά τα μηχανήματα, μας έρχονται, τα εισάγουμε απ' έξω. Αυτό έχει σαν συνέπεια το 90% των εργατικών, οι εργατόρες, είναι στις χώρες κατασκευής των αιωλικών. Εδώ είναι μόνο το 8% και αφορά βασικά τη διάνοιξη δρόμων και το ρίξιμο τσιμέντων για τις βάσεις. Το μοντάρισμα, ναι. Αφορά αυτό. Γι' αυτό και όλα εμπλέκονται μόνο κατασκευαστικές εταιρείες εδώ, ενώ βιομηχανικές που παράγουν τα μηχανήματα είναι έξω αποκλειστικά. Επίσης, διαπιστώνει ότι εδώ πέρα είναι το λιγότερο από 20% της προστιθέμενης αξίας όλου του έργου. Το περισσότερο, το 76%, είναι έξω. Συνδέει μάλιστα την επιτυχία όλου αυτού του προγράμματος όχι από το ποσοστό διείσδυσης των αιωλικών στο δίκτυο, αλλά από το κατά πόσον στην ελληνική οικονομία θα μπορέσει να αναπτυχθεί εγχώρια παραγωγή και έρευνα γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές που να διαχέει τα θετικά αποτελέσματα σε όλη την ελληνική οικονομία. Μόνο έτσι μπορούν να διαχυθούν. Αλλιώς διαπιστώνει ότι αυτό το είναι εξορισμού αποτυχημένο εάν παραμείνει μεταπρατικό και είναι μια οικονομική αιμορραγία η οποία είναι δυσβάσταχτη για την ελληνική οικονομία. Αυτά είναι τα συμπεράσματα και τα στοιχεία. Και ένα νούμερο ακόμα από μελέτη Πολυτεχνείου που παραθέτει μέσα στην ίδια μελέτη, ότι για κάθε 5.000 μεγαβάτ διείσδυσης
αιωλικών στο δίκτυο υποκαθίστανται μονάχα 750 ΜΒ συμβατικών πηγών ενέργειας. Δύο ακόμα ερωτήσεις και κλείσαμε μετά. Θα μιλήσω εγώ. Είναι δύο μόνο ερωτήσεις. Τριδήμας Ανδρέας λέγομαι, πρόεδρος της κοινότητας Μακροταντάλου, που δραστηριοποιείται η εταιρεία ΕΤΕΚΑ. Θα μιλήσω όχι για τα προβλήματα που είναι μελλοντικά που θα παρουσιαστούν. Δεν είμαι επιστήμονας ούτε μελετητής. Κτηνοτρόφος είμαι. Θέλω να μιλήσω για το πρόβλημα που ήδη υπάρχει. Έχουμε το πρόβλημα του δρόμου, το οποίο θα πρέπει από την εταιρεία να αποκατασταθεί. Ένα χιλιόμετρο ασφάλτην εισοδού προς το Καλυβάρι είχε μια μερική φθορά. Τώρα έχει γίνει ολική καταστροφή που περάσαν οι μπετονιέρες μετά από παραμονές ημερόνυχτα βροχόπτωσης και έγινε η ολική καταστροφή του δρόμου ενός χιλιόμετρου. Αυτή δεν θα πρέπει να αποκατασταθεί από την εταιρεία. Ο Δήμαρχος, πάω στο Δήμαρχο, ο Δήμαρχος έχει να διαχειριστεί ένα οδικό δίκτυο τεράστιο με φθορές. Να του βάλουμε και αυτό στο μυαλό του. Δεν θα πρέπει να αποκατασταθεί από την εταιρεία. Θα ήθελα από την εταιρεία μια γραφτή δέσμευση ότι φεύγοντας από με την ολοκλήρωση του έργου θα στρώσει το δρόμο. Αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Ένα λεπτό. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλές ερωτήσεις. Δεν έχει νόημα μετά. Όλοι θα ξεχάσουν τι έχει ερωτηθεί. Γεια σας. Λέγομαι Σωρό του Ζέφη, είμαι από την Άνδρος Κινσέπ. Θα ήθελα να ρωτήσω παρακαλώ πολύ όλους τους παρευρισκόμενους και τον καθένα ξεχωριστά από πουδήποτε προέρχεται. Εάν υπάρξει το ενδεχόμενο ενός δημοψηφίσματος στο νησί. Οι πολίτες απαιτήσουν από το Δήμο να διενεργήσει ένα δημοψήφισμα και η στάση των πολιτών απέναντι στο κομμάτι που λέγεται αιωλική ενέργεια ερχόμενη στην Άνδρο προκειμένου να παράξει ρεύμα που δεν θα καλύψει το νησί αλλά και τις δικές μας ανάγκες αλλά να τροφοδοτηθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα ίσως και έξω. Και το νησί αποφασίσει ότι δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ότι δεν θέλει κανένα αιωλικό πάρκο ή θέλει ένα. Ή, εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα ότι θα πρέπει να είναι ναι ή όχι και το νησί απαντήσει όχι. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω, ανεξάρτητα από το αν οι αδειοδοτήσεις που έχετε ήδη είναι νόμιμες, αν πληρούν τις προδιαγραφές, αν οι μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, που μόνο μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων δεν είναι, αναφέρουν όλο αυτό το οποίο συμβαίνει ή πρόκειται να συμβεί οπουδήποτε. Εάν λοιπόν εμείς πούμε όχι, εσείς θα έρθετε ηθικά, όχι νόμιμα ή παράνομα. Θα ήθελα... Ναι, για να διευκολύνω στη διατύπωση, συγγνώμη, ναι. Γιατί είναι κοινό το ερώτημα. Δεν ρωτάμε αν είστε νόμιμοι ή παράνομοι. Το ερώτημα είναι αν είστε ανεπιθύμητοι από το νησί. Παρόλα αυτά, θα υλοποιήσετε το έργο σας. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι ώρα να γίνει ένας κύκλος. Θα παρακαλούσα πάντως, επειδή έχει γίνει μια πρόταση, ναι. Επειδή έχει γίνει μια πρόταση για ένα πιο οργανωμένο διάλογο, ενδεχομένως υπό τη μορφή workshop ή κάτι τέτοιο, να υπάρξει και μια, αν, μπορεί, αν είναι δυνατόν, και μια τοποθέτηση από την πλευρά σας, κατά πόσον θα είχατε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε αυτόν σε ένα τέτοιο διάλογο πιο οργανωμένο. Έχει ζητήσει ο κ. Μάσκος το λόγο ή όχι. Ας γίνουν πρώτα αυτές οι τοποθετήσεις και μετά για το... Εσείς θα κρίνετε, αν και σε ποιο βαθμό μπορείτε να τεθήκανε κάποιες ερωτήσεις, έτσι. Λοιπόν, να πω στον κύριο Τριδήμα ότι έχουμε πει ότι θα το κάνουμε αυτό. Δεν θα αποκαταστήσουμε τις φθορές που κάναμε μόνο εμείς, οι οποίες ήταν απειροελάχιστες, αλλά όλο το ένα χιλιόμετρο που το έχουμε μετρήσει στο Καλυβάρι εκεί, όπως το έχουμε πει. Θα ήθελα να απαντήσω στο... Ανοίξτε το μικρόφωνο, παρακαλώ.
στο ερώτημα που τέθηκε από, δεν θυμάμαι τώρα από ποια μεριά, σχέση με τους δρόμους. Οι δρόμοι στο νησί, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου βάση νόμου που τους έδωσε το δικαίωμα, οι αγροτικοί δρόμοι, έχουν όλοι αναγνωριστεί ως δημοτικοί αυτή τη στιγμή. Όλοι οι υφιστάμενοι δρόμοι. Ο κύριος Δήμαρχος μπορεί να το επιβεβαιώσει. Αυτοί τουλάχιστον που, στους οποίους, από τους οποίους θα χρησιμοποιήσει, τους οποίους θα χρησιμοποιήσει είναι επαρχιακό δίκτυο. Ακριβώς. Οι δρόμοι δηλαδή που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου ως πρόσβαση έχουν αναγνωριστεί ως δημοτικοί. Είναι εντάξει, είναι έτσι. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, έχουμε πάρει βεβαίωση σχετική από το Δήμο για τους δρόμους που αφορούν το δικό μας πάρκο. Σας παρα... Κοιτάξτε... Σας παρακαλώ τώρα. Να έρθει ο κύριος στο τέλος να του τη δείξω. Σας παρακαλώ. Δέστε, εγώ θα ακουμπήσω ένα λίγο πιο λεπτό θέμα. Κοιτάξτε, η Άνδρος έχει υπό άλλα συνθήκες θα λέγαμε ευλογηθεί με ένα φυσικό πόρο. Ποιος είναι αυτός ο φυσικός πόρος? Φυσάει. Νότιο Έλλειος, Άνδρος κλπ. Επιτρέψτε μου. Προφανώστατα έχει και άλλους. Έχει τις ομορφιές της, τις παραλίες της, πάρα πολλά πράγματα. Προσωπικά έχω παραθερήσει πολλές φορές κλπ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για κάποιους λόγους αυτού του είδους τα έργα αδειοδοτούνται κεντρικά, δεν αδειοδοτούνται τοπικά. Οι επιχειρηματίες, τους οποίους εμείς εκπροσωπούμε, υπάλληλοι είμαστε όλοι εδώ πέρα, με ανώτερα στελέχη, ακολουθούν το γενικό κρατικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει για τη ΣΑΠΕ. Και πιστεύω ότι τουλάχιστον εμείς εδώ που είμαστε, πιστεύω ότι είναι σοβαροί όμιλοι, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι πάρα πολύ λεπτή η θέση αυτή που ερχόμαστε όταν τη μεν κρατική πολιτική που αποφασίζεται κεντρικά, οι αδειοδοτήσεις που δίνονται κεντρικά μας λένε επιτρέπετε παιδιά κάντε το και τοπικά υπάρχουν αντιδράσεις. Βεβαίως είναι απολύτως σεβαστές, προσπαθούμε να τις διαχειριστούμε. Θεωρώ οι προτάσεις που γίναν για ένα πιο βαθύ διάλογο είναι επικοδομητικές, αλλά θα ήθελα και η άλλη πλευρά να καταλάβει τη θέση. Δηλαδή, αν υποθέσουμε, λέω παράδειγμα, ότι βρίσκεται πετρέλαιο στην Ιγουμενίτσα, τι θα γίνει, θα κάνουμε γεώτρηση στην Ιγουμενίτσα ή δεν θα κάνουμε? Είναι μια συζήτηση. Εγώ δεν λέω, δεν παίρνω τη μια θέση την άλλη, αλλά είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί εις βάθος. Αυτό ήθελα να πω και σας ευχαριστώ. Αναφερόσαστε ειδικά στην Άνδρο και φυσιολογικό είναι, αλλά πρέπει να δούμε λίγο καταρχάς το γενικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή παράγεται ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα από λιγνίτη, φυσικό αέριο και ανανεώσιμα. Δεν είναι στον ιδιώτη ή σε οποιοδήποτε ιδιώτη να καθορίσει ποιες μορφές ενέργειας θα πρέπει να είναι στο μέλλον αυτές βάσει των οποίων θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα. Η εκάστοτε κυβέρνηση χαράζει μία πολιτική. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία ορισμένη πολιτική. Από ό,τι φαίνεται, ο λιγνίτης, λόγω κόστους, και αυτό γιατί πέρα από το οικονομικό στοιχείο υπάρχει και ένα γενικότερο στοιχείο που λέγεται κλιματικής αλλαγής, ο λιγνίτης ως μέλλον στην Ελλάδα δεν έχει, γιατί το κόστος του πλέον έχει γίνει, γίνεται απαγορευτικό και θα γίνει ακόμη περισσότερο. Σε επίπεδο κυβερνητικό καθορίζεται μία πολιτική. Δεν είναι στον ιδιώτη να καθορίσει αν θα είναι τα ανανεώσιμα ή το φυσικό αέριο ή κάτι άλλο, αυτό το οποίο θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα. Καλώς ή κακώς έχει καθοριστεί η πολιτική, το 65% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το 2030, λαμβάνοντας υπόψη και άλλους παράγοντες όπως είναι η κλιματική αλλαγή, να προέρχεται από ανανεώσιμα. Ανανεώσιμα τα οποία μπορούν να δώσουν σημαντική παραγωγή είναι δύο. Είναι τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά έχουν το μειονέκτημα ότι παράγουν ενέργεια μόνο όταν έχει ήλιο και κυρίως το μεσημέρι. Τα αιωλικά έχουν το πλεονέκτημα ότι παράγουν ομοιόμορφα ενέργεια σχεδόν όλο το 24ωρο. Δεν υπάρχει προτίμηση στον άλλο.
μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε να ολοκληρώσει ο κύριος. Λοιπόν, άρα από, τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, που δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως από αιωλικά πάρκα, σε ένα μεγάλο μέρος αναγκαστικά θα πρέπει να στηριχθεί κάποιος για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Επομένως, δεν είναι στους ιδιώτες να καθορίσουν, επαναλαμβάνω, επειδή θέτεται θέματα και όμοια, δεν μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει αιωλικά πάρκα ομοιόμορφα παντού στην Ελλάδα. Κυρίως αιωλικά πάρκα, όπως και με το Λιγνίτι, δεν εγκαταστάθηκε ένα εργοστάσιο Λιγνίτι ανά περιοχή, ανά νησί, ανά νομό κλπ. Ο Λιγνίτις εγκαταστάθηκε εκεί που υπήρχαν τα κοιτάσματα. Ήταν η Πτολεμαΐδα, παράδειγμα, και η Μεγαλόπολη. Όμοια στο αιωλικό δυναμικό, αναγκαστικά θα πρέπει στις περιοχές που υπάρχει αυτό το αιωλικό δυναμικό να υπάρχει μια ενισχυμένη παραγωγή συγκριτικά με τις ανάγκες που έχει ο αντίστοιχος τόπος. Αυτό είναι νομοτελειακό, δεν μπορεί να το γλιτώσει κάποιος. Δεν είναι ούτε στον ιδιώτη να καθορίσει πόσα αιωλικά πάρκα θα μπουν στην Εύβοια ή στην Άμβρο ή στην Ικαρία ή στη Σάμο. Επομένως, δεν μπορούν οι ιδιώτες να, επειδή ακούω δεσμεύσεις ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούμε εμείς να καθορίσουμε τι ισχύει στα υπάρξει. Υπάρχει μια νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν περιορισμοί, ο ιδιώτης τι οφείλει, καταρχάς να ακολουθήσει όλους αυτούς τους περιορισμούς. Και πάντα προσπαθούμε σε συνεργασία και σε συζήτηση με την τοπική κοινωνία να δούμε το κάθε συγκεκριμένο έργο. Οικονομικοτεχνική μελέτη, να πω κάτι, σέβομαι το ενδιαφέρον που έχετε, αλλά όχι άλλο θέλω να πω. Η οικονομικοτεχνική μελέτη σίγουρα υπάρχει, γιατί όταν κάποιος υποβάλλει άδεια παραγωγής στη ΡΑΕ, επισυνάπτει μια μελέτη ταυτόχρονα. Έτσι. Αλλά από εκεί μετά είναι το στον κάθε επιχειρηματία να δει το κόστος, την επένδυση που κάνει και την αποδοτικότητα που έχει. Σε ό,τι αφορά να πω κάτι, επειδή ακουστήκαν και οι τιμές για τάπε κλπ. Όντως τα πρώτα χρόνια, επειδή υπήρξε μια πολιτική να προωθηθούν τάπε, είχαν δοθεί υψηλές τιμές συγκριτικά με το Λιγνίτι ή το φυσικό αέριο. Αυτό γιατί. Γιατί το κόστος της τεχνολογίας τότε ήταν πάρα πολύ υψηλό. Τα φωτοβολταϊκά, να θυμίσω, είχαν μια τιμή 5-10 φορές παραπάνω από το Λιγνίτι, γιατί η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών ήταν πάρα πολύ ακριβή. Εάν συγκρίνω την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών σήμερα, το 2010 με το σήμερα, οι τιμές είναι τουλάχιστον διαδέκα του εξοπλισμού. Αυτό ήταν ένα στοιχείο το οποίο επέτρεψε να μειωθούν ακριβώς και οι τιμές στις οποίες παίρνουν οι πάροχοι, οι καινούργοι πάροχοι, έτσι, για την ενέργεια την οποία παράγουν από ανανεώσιμα. Το ίδιο υπήρξε και στα αιωλικά πάρκα. Άλλο κόστος είχε η τεχνολογία των ομογεννητριών πριν 10 χρόνια, άλλο έχει σήμερα. Τότε μπορεί ένας παραγωγός να έπαιρνε μια τιμή 100-120 ευρώ, παράδειγμα, τη μεγαβατόρα. Τώρα στους διαγωνισμούς βλέπεις ότι είναι 55-60 ευρώ ανταγωνιστικά των θερμοελεκτρικών σταθμών. Και σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει εγγυημένη τιμή. Τα ανανεώσιμα θα μπαίνουν στην αγορά με την τιμή που θα διαμορφώνεται κάθε ημέρα. Με ό,τι ισχύει σήμερα, με ό,τι... Να σας απαντήσω στο συγκεκριμένο. Έγινε η ερώτηση πολλές φορές. Τι να κάνουμε τώρα. Στο συγκεκριμένο σας απαντήσω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η υποχρέωση εγγυητικής επιστολής ως προς το κράτος. Από όμως που πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη, οι μεγάλες εταιρείες, επαναλαμβάνω, σέβονται απόλυτα και γι' αυτό το λόγο... Δεν γίνεται αυτό, με συγχωρείτε. Μπορείτε να μου πείτε κάποια άλλη δραστηριότητα που δίνει εγγυητική. Ας πούμε ένα τσιμεντάδικο, σας λέω. Μην κάνετε ερώτηση, παρακαλώ. Δίνει εγγυητική. Ποιος δίνει εγγυητική. Ναι, εγώ σας ρώτησα για βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα. Συγγνώμη. Τι είπατε, προσέξτε να δείτε, τα έργα είναι ασφαλισμένα. Εδώ δεν μιλάει γι' αυτό, ο κύριος μιλάει για την αποξύλωση. Νομίζω ότι τώρα η συζήτηση πήγε σχετικά καλά. Παρακαλώ, δεν έχει νόημα. Τέθηκε το ερώτημα, ο καθένας αξιολογεί αν δόθηκε απάντηση. Σε αυτό να προσθέσω κάτι κλείνοντας. Το διαλύει,
Ένα λεπτό. Να προσθέσω κάτι και επειδή αναφέρθηκε εισαγόμενα ή οτιδήποτε άλλο. Όλες οι μονάδες παραγωγής δυστυχώς στην Ελλάδα εισαγόμενες είναι. Οι μονάδες λιγνίτη που κατασκευάζονται φυσικού αερίου, ο εξοπλισμός δυστυχώς έρχεται απ' έξω. Οι αεροστρόβιλοι έρχονται απ' έξω. Σε ένα αεολικό πάρκο η ανεμογεννήτρια, αν θέλετε, από πλευράς κόστους, είναι στο μισό περίπου. Το άλλο μισό είναι από εγχώρια αυτή. Και ένα άλλο στοιχείο που έχει ένα πλεονέκτημα αεολικό πάρκο με ένα θερμοελεκτρικό σταθμό, ένας θερμοελεκτρικός σταθμός όταν θα πεθάνει, δεν σημαίνει ότι εκεί θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλον. Ενώ σε ένα αεολικό πάρκο, στο οποίο έχει ψηλό αεολικό δυναμικό, όταν ολοκληρωθεί η ζωή του, το πιο φυσιολογικό και αναμενόμενο ποιο είναι, να γίνει μία εγκατάσταση νέων ανεμογεννητρίων στη νέα θέση. Άρα η εταιρεία η οποία θα εγκαταστήσει τις νέες θα έχει την υποχρέωση καταστροφής των πλέον. Ας ολοκληρώνουμε λίγο. Πάμε και από την άλλη μεριά. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εδώ στο να μιλήσουμε. Ένα λεπτό, να δεις ο με τη σειρά να το παρακλήσουμε. Θα πω εγώ ή όχι. Θα πάμε όλοι με τη σειρά να κλείσουμε για να πει ο καθένας την απάντηση που θέλει. Αυτό προτείνω δηλαδή για να τελειώσουμε. Κατάλαβες, δεν είναι. Λοιπόν, αν επιτρέπετε, ήθελα να πω ότι όταν ήμουν νέος μπορούσα να κάνω μια βουτιά 10 μέτρων. Να την κάνω όμως 5 φορές. Μια βουτιά 50 μέτρων δεν μπορούσα να κάνω. Η σημερινή συζήτηση έδωσε κάποια αποτελέσματα. Θέλει ευάθυση. Θέλει ξανά να σκεφτούμε. Όσα ακούσαμε, εγώ ειλικρινά σας λέω, δεν μπορώ, δεν έχω τέτοια προσλαμβάνουσα δυνατότητα όλα αυτά που ακούστηκαν εδώ να τα επεξεργαστώ. Θέλω αρκετό χρόνο να το κάνω. Εάν τώρα εμείς επιχειρήσουμε να εξαντλήσουμε το κάθε τι το οποίο έχουμε μέσα μας σαν απορία και ούτω καθεξής, θα την υποβαθμίσουμε τη συζήτηση. Παράκληση λοιπόν. Έκανα ένα ερώτημα πριν και το επαναφέρω το ερώτημα αυτό. Είμαστε διατεθειμένοι. Θεωρήσαμε ότι έγινε ένα βήμα προς μια θετική κατεύθυνση. Έστω αλληλογνωριμίας. Οι εταιρείες που βρίσκονται εδώ θεωρούν ότι υπάρχει λόγος να ξανασυναντηθούν με την κοινωνία την ανδριώτικη έστω σε μια πρώτη φάση μέσα από ένα τραπέζι εργασίας. Αν αυτό μπορεί να γίνει για να κάνουμε μετά και το άλλο το βήμα, να φτάσουμε με μια όριμη επεξεργασία στοιχείων, να πούμε 5 πράγματα παραπάνω, αυτό ας πάρουμε μια απόφαση σήμερα. Κινδυνεύουμε να φύγουμε από εδώ χωρίς να πάρουμε καμία απόφαση. Θα έλεγα λοιπόν, ανεξάρτητα από τα δεκάδες ερωτήματα που αιωρούνται, και να σας έλεγα ότι έχω εκατοντάδες ερωτήματα που αιωρούνται και που θα ήθελα να θέσω, και θέτω πολύ περισσότερα από αυτά στον εαυτό μου κάθε βράδυ, θα έλεγα ότι ας θεωρήσουμε ότι ήταν ικανοποιητικό αυτό που έγινε, τα πάμε, πήραμε κάποιες απαντήσεις, αλλά να πάμε για ένα επόμενο βήμα συντεταγμένα και με μία στρατηγική. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι δικαιούνται και οι υπόλοιποι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ναι. Το κλείσουμε. Το κλείσιμο θα το κάνει ο κύριος Δήμαρχος. Ωραία. Προφανώς, φαντάζομαι όλοι ήμασταν ανοιχτοί. Άλλωστε, έχει προηγηθεί διαβούλευση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αυτό έχει συμβεί, το ξέρετε. Καταρχάς, χρωστάμε μια απάντηση στον Γιώργο, τον νεαρό που ρώτησε. Και έτσι να απαντήσω για ένα ξεκάθαρο και νομίζω θα συμφωνήσουν όλοι εδώ. Όποια έτσι μικρή επιβάρυνση, δεν είναι καν επιβάρυνση, μεταβολή των πραγμάτων, αυτό συμβαίνει για τη διασκευαστική περίοδο στους βιοτόπους και αυτή είναι μικρή. Οπότε ο Γιώργος και ο αδερφός θα μην ανησυχεί σε αυτό. Το δεύτερο για το αν θα έρθουμε εδώ όλοι κτλ. Νομίζω ότι δεν είναι επιλογή ούτε δική σας, ούτε δική μας, ούτε κανενός εδώ. Είναι ανάγκη να συνεργαστούμε και να κάνουμε κάποια πρόοδο σε αυτό και να προχωρήσουμε τα έργα. Είναι έργα κοινής ωφέλειας. Και αναφέρθηκε και το Λεμαΐδα, οπότε το σταματάμε εδώ. Στον Καπετάνιο να απαντήσω τώρα, γιατί τυχαίνει να κάνω και εγώ ιστιοπλοεία, Καπετάνια. Δεν ξέρω αν κανένα σκάφος από αυτά τα οποία χειριζόμαστε έχει κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Και με αυτά τα οποία εσείς κερδίζετε τα χρήματά σας. Εντάξει, ούτε τα Μπενετό κατασκευάζονται εδώ, ούτε τα Ζανό, ούτε κανένα. Όμως, οι ανεμογεννήτριες στους πυλώνες, και εμείς αγοράζουμε από αυτούς, κατασκευάζονται αρκετές στην Ελλάδα. Άρα δεν είναι μόνο το μισό που αναφέρθηκε. Υπάρχουν εταιρείες στην Κρήτη συγκεκριμένα που εμείς προμηθευόμαστε πυλώνες. Άρα προστέμενη αξία υπάρχει, προστέμενη αξία είναι τόση όσο μπορεί να αντέξει εγχωρία βιομηχανία και βεβαίως
απασχολούνται άνθρωποι και μετά υπάρχει και συντήρηση, υπάρχουν αυτά τα πράγματα, μένουν εκεί για 20, 27, ίσως και 30 χρόνια. Νομίζω αυτό είναι. Δεν έχω σημειώσει κάτι άλλο, αλλά... Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Στην εύλογη απορία ότι στο ερώτημα αν ήσταν επιθύμητοι θα έρθετε, δεν είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι ρομαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό λέμε ότι δεν θα πρέπει να ερμηνεύουμε ή να υιοθετούμε κατά το δοκούν νομοθεσίες ή να επικαλούμε στην νομιμότητα. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία τι λέει? Έχει εισάγει την έννοια της δημόσιας διαβούλευσης και της έχει δώσει υπόσταση πραγματική, με την έννοια ότι αν η τοπική κοινωνία αρνείται το έργο δεν γίνεται. Πρόσφατα, σε γαλλικό δικαστήριο δικαίωσε πολίτες, όπου εκεί τι είχε γίνει, ο τοπικός περιφερειάρχης, να το πούμε, ακύρωσε έργο επειδή η τοπική κοινωνία ήταν αντίθετη, προσέφυγε η εταιρεία στο γαλλικό ΣΤΕ και το ΣΤΕ δικαίωσε τους κατοίκους. Η διοίκηση δηλαδή εκεί άκουσε τους κατοίκους και δεν έδωσε την άδεια. Δηλαδή συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο από ό,τι εδώ. Άρα λοιπόν, το εύλογο ερώτημα είναι νομικό το ερώτημα. Μπορεί ένα έργο τέτοιου τύπου να γίνεται χωρίς την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας? Αυτό είναι νομικό το ερώτημα και η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει λύσει. Λέει όχι, δεν μπορεί να γίνεται. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Σε όλα αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακούγονται και πολλές φορές μπορεί να κάποιος να νομίζει ότι είναι υπερβολικά. Ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο διαχειριστής, ο υπεύθυνος για όλη τη λειτουργία της αγοράς. Λέει το εξής, ότι η παραγωγή των ΑΠΕ είναι στοχαστική με σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του συστήματος και τη λειτουργία των συμβατικών μονάδων. Καθόλου απαραίτητων των συμβατικών μονάδων για να καλύπτουν τις απαιτήσεις της ζήτησης τις ώρες που δεν παράγουν οι σταθμοί ΑΠΕ, καθώς και για τη ρύθμιση του ισοζυγίου παραγωγής και φορτίου. Στο σύνολο της χώρας έχουν εκδοθεί άδειες παραγωγής ΑΠΕ τριπλάσιας περίπου ισχύως από τη μέγιστη ζήτηση του συστήματος. Είναι φανερό ότι η ισχύς τέτοιας κλίμακας δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από το σύστημα ούτε για τη διακίνηση εντός χώρας, ούτε για εξαγωγές. Ούτε όσον αφορά την ασφαλή και απρόσκοπτη απορρόφηση της παραγόμενης ενέργειας από ΣΑΠΕ, από ΑΠΕ. Παρά τα αυτά, λέει, το ισχύον καθεστώς πλαίσιο μας αναγκάζει να δεχόμαστε κάθε προσφορά σύνδεσης που υποβάλλεται. Άρα λοιπόν το νομικό καθεστώς αναγκάζει τον ΑΔΜΙΕ να δέχεται όλες αυτές τις αιτήσεις, παρότι ο ίδιος λέει ότι οι αιτήσεις είναι τριπλάσεις και δεν ξέρω τι να τις κάνω. Επομένως, μερικές φορές μπορεί και το νομικό πλαίσιο που επικαλούμαστε να έχει ζητήματα, ενώ να υπάρχουν νομικά πλαίσια που να λειτουργούν καλύτερα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν ο διάλογος είναι καλός να γίνεται και δεν είναι τετελεσμένα αυτά που απαντάω στον κ. Αντωνέλο που έλεγε τι μπορούμε να σώσουμε και τι σώζεται. Δεν υπάρχει τίποτα τετελεσμένο. Ένα έργο, αν δεν έχει την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας, πιστέψτε με, είναι τόσα τα στάδια, ακόμα και από την άδεια δόμης που πρέπει να βγάλετε, είναι 1.002 στάδια που μπορεί να προκύψουν και δεν γίνονται τα έργα που τελικά δεν έχουν την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας. Εκτός αν την έχουν. Στην Κάλυστα, ας πούμε, την είχαν, γι' αυτό γίνανε. Σας παρακαλώ, κύριε Μαβή, έχετε να πείτε... Ναι. Για μένα η λέξη κλειδί για να καταλάβουμε όλοι γιατί μιλάμε στην πράξη είναι η κάριστος αυτή τη στιγμή. Καλό όλους, το Δήμαρχο πρώτα απ' όλα, το είπε και κάποιος από τις εταιρείες, να πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Επίσης, τα μέρη που παρουσιάζονται ως μη οχλούντα εδώ πέρα, δηλαδή οι δραστηριότητες αυτές ως μη οχλούσες, έχει πάει πολλοί κόσμος από εσάς στο Μικρογιάλι? Είναι δυνατόν, ας πούμε, κάποιος που έχει πάει εκεί να μην καταλάβει την αυταξία που έχει η ποιότητα αυτού του τοπίου και του μέρους, τους ταλακτήτες πάνω από την παραλία, με τη διπλή ρεματιά, με το αρχαιολογικό χώρο πάνω? Τα έχετε δει όλα αυτά? Ξέρετε γιατί μιλάμε που το δίνουμε έτσι ως αέρα και γη και είδωρο? Αυτά δεν είναι μηχανές που μπορούν να μεταφερθούν και να τοποθετηθούν μετά να φύγουν και το τοπίο να μείνει ίδιο. Οι χαρακές του τοπίου θα μείνουν αιωνίως. Δεν είδα 10 μέτρα και μία κόψε που είπα πριν, το επαναλαμβάνω με τεπιτάσεις και με πόνο ψυχής. Η κοινωνία δεν πρέπει να καταλάβει και τα συμφέροντά της, τα οποία δεν είναι μόνο, και το σέβομαι τις ανάγκες του κόσμου, ζούμε σε μια τραγική κρίση, δεν μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς ο κόσμος, δεν μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά του, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν αρχίσει να βλέπει το όφελος να έρχεται στην τσέπη του σιγά σιγά
και να έρχεται και μια ματιά ενός επισκέπτη που να επιβεβαιώνει την ποιότητα της ζωής, αυτό που είπα και πριν. Αυτό είναι ανεκτήμητο και μεταφέρεται και σε βιοπορισμό. Και γίνεται αυτό σιγά σιγά. Τα ωραία πράγματα αργούν να οριμάσουν να γίνουν. Πράγματα από των οποίων οι αλλαγές, ανεξαρτήτως, ας πούμε ότι κάποιος διαφωνεί μαζί μου και τις θεωρεί ότι είναι αλλαγές επί τα βελτίω. Όταν μια αλλαγή είναι τόσο γρήγορη, η ταχύτητα αλλαγής και μόνο την κάνει δυσμενή και καταστροφική. Τα πράγματα πρέπει να γίνονται σιγά σιγά. Ξεκινάει τώρα μια διαδικασία που για εσάς είναι 15 χρόνια, εδώ ο κόσμος δεν ξέρει τίποτα. Και αυτό πιστεύω πρέπει να το σεβαστείτε. Λοιπόν. Σας παρακαλώ. Γνώριζε ας γίνει λίγα. Αυτή η μέρα. Σας παρακαλώ. Κύριε Μαρή, νομίζω. Ο κύριος Δήμαρχος για το κλείσιμο, παρακαλώ. Σήμερα είχα την τύχη να παρευρεθώ σε αυτήν τη συνάντηση και να κάνω κάποιες παρατηρήσεις ότι ακόμα τα καθίσματα είναι γεμάτα μετά από 4 ώρες, ότι Άνδρος απέδειξε ότι είναι το νησί του πολιτισμού, ότι η Δημοτική Αρχή απέδειξε ότι δεν φοβάται να μιλήσει με την κοινωνία, να την ακούσει και να συνδιαμορφώσει. Προφανώς και είναι θετική η απάντησή μας στην πρόταση του Βαγγέλη του Πισία, της Ειρήνης, του Αλέξανδρου, νομίζω και οι εταιρείες ήταν εδώ. Γιατί? Γιατί αν δεν ήταν θετική, ουσιαστικά θα ήταν ένα πεδίο πάλι αυτοανέρεσης που το έχουμε συνηθίσει στο νησί μας. Λέμε, θέλουμε να αναθεωρήσουμε το ειδικό χώρο ταξικό. Αυτό ξέρετε τι κρύβει από πίσω. Μία αντιπρόταση. Άρα, αυτό το πράγμα πρέπει να ξεκινήσει. Σήμερα υπήρχαν άνθρωποι που αγωνιούσαν, άνθρωποι που θέλαν να εκραγούν και κρατήθηκαν, άνθρωποι που θέλαν να μιλήσουν και φοβήθηκαν, αλλά τέλος πάντων έχουμε αρχίσει μια διαδικασία που εγώ προσωπικά την πιστεύω. Και την πιστεύω σε όλα τα θέματα του Δήμου. Προφανώς λοιπόν είμαι σύμφωνος και νομίζω θα είναι σύμφωνοι και η Επιτροπή και ο Πρόεδρος ο Δημήτρης Γιαννής για να ανοίξουμε τη διαδικασία της συνάντησης εργασίας. Δεν έχω την εμπειρία, θα σας εμπιστευτώ, θα δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Αλλά πραγματικά σήμερα νομίζω ότι κάναμε ένα βήμα. Ένα βήμα που δυστυχώς για πολλά χρόνια σε αυτό το νησί δεν γινόταν, ξέρετε, γιατί και όχι μόνο για τις αιμογεννητρές, για πολλά πράγματα. Γιατί το να έχεις